Such a sale. Πώς είμαστε? Καθαρίζει η Κυριακή Πέτσα. Ε? 30. Ναι. 30 του μήνα. Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Σε λίγο μπαίνει ο Οκτώβρης. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε την επικαιρότητα. Τα ευχάριστα με το χιούμορ μας. Τα δυσάρεστα με την αξιοπιστία μας όλη τη ομάδα τη ειδησιογραφία του Open. Και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σα. Α πούμε πρώτα χρόνια πολλά. Βέβαια. Γιορτάζει σήμερα ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, η Στρατονίκη. Χρόνια σα πολλά και στο Στρατονίκιο να ευχηθούμε. Κάθε καλό από καρδιά. Βέβαια, βέβαια. Ο Στρατόνικος, ξέρεις, μαρτύρησε δια του ξύφου. Αλλά μην αρχίσουμε τώρα, λέμε, γιατί θα καθυστερήσουμε του φίλου. Πάμε να δούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας, γιατί κυρίες και κύριοι μαζί πάμε χέρι-χέρι μέχρι και τις 10 παρα 20 και περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Εδώ λοιπόν είναι η τρόπη επικοινωνίας και μας βρίσκεται πραγματικά παντού και Facebook διαθέτει το κατάστημα με ελληνικούς χαρακτήρες γράφει και Instagram, τώρα μαζί. Και Twitter και στο email μας, τώρα μαζί papakitvopen.gr. Παντού, λοιπόν. Πάμε να δούμε όμως τους τίτλους έτσι της επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα και ξεκινάμε από το ΟΑΚΑ. Κλείνει λοιπόν κυρίες και κύριοι το ΟΑΚΑ. Πρόβλημα στατικότητας ο Στέγαστρο Καλατράβα. Θα ακούσουμε τι έχει να πει επί αυτού αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από Εύβοια, Μαγνησία και Θεσσαλία. Βομβαρδισμένα χωριά στο Πύλιο που εξακολουθούν να είναι αποκομμένα, φίλοι τηλεθεατές. Σε απόγνωση κάτοικοι δεν προλάβαμε να στεγνώσουμε και να σηκώσουμε κεφάλι, λένε σε απευθείας συνδέσεις. Μην χάσετε την αυτοψία του τώρα μαζί και του Λευτέρη Θεοδωρακόπουλου στην περιοχή της Μάνδρας. Η αγωνία των κατοίκων εν ώψη του χειμώνα και ο εφιάλτης που ξυπνά μετά από αυτές τις καταστάσεις σε Θεσσαλία και Εύβοια. Ο Στέφανος Κασελάκης, ως φαίνεται, έχει βάλει φωτιά γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Με νέο βίντεο που μιλάει για νέο μοντέλο παραγωγής παρεμβατικής πολιτικής. Λέει, θα τους τρελάνουμε στις προτάσεις νόμου και στις παρεμβάσεις. Άστραψε και βρόντιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αμφισβητεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία, διερωτήθηκε. Θράσος στα μαθήματα δημοκρατίας, απάντησε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά και άλλα πολλά, όπως και τα μηνύματα των νέων δημοσκοπήσεων, θα τα συζητήσουμε με τους πολιτικούς μας καλεσμένους και θα δούμε και τη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Εδώ, στο τραπέζι του τώρα μαζί, θα είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθότι είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη διακλαδική άσκηση, ο Παρμενίωνας. Θα δούμε εντυπωσιακές εικόνες, αλλά και το θέμα της συνδρομής του στρατού σε φάσεις κρίσης. Και φυσικά θα συζητήσουμε και για τη στράτευση Κασελάκη. Εντείνεται κυρίες και κύριοι ανησυχία για την έξαρση βίας στα σχολεία. Φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο με σκηνικό ομοίης βίας αλλά και ξύλου το οποίο κατεγράφει σε σχολείο στον Άγιο Δημήτριο ανάμεσα σε 13χρονες μαθήτριες πριν από λίγες ημέρες. Και με εγγύηση Βαγγέλη Δουράκη και βεβαίως το θέμα των ανατιμήσεων έχει χαθεί η μπάλα με το ράλι ακρίβειας. Θα δούμε νέα στοιχεία για βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και επειδή έχετε χειμώνας φίλοι τηλεθεατές, τι αλλάζει με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και σε τι τιμή θα αγοράσουμε ξύλα. Πάμε και εκτός συνορών. Η Σουηδία βράζει, κατεβαίνει στους δρόμους ο στρατός. Πρωτοφανής έξαρση εγκληματικότητας, συμμορίες μεταναστών. Θα έχουμε και τη Μαργαρίτα Κούζα, η οποία θα μας ενημερώσει, αλλά και απευθεία σύνδεση με βουλευτή ελληνικής καταγωγής. Ήδη, θέλουμε τα μηνύματά σας. Προφανώς σας έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι με απόφαση της κυβέρνησης και για να αποφασίσει κάτι ως κυβέρνηση να σταματήσει, δηλαδή να πάψει την πάυση, μάλλον την αναστολή λειτουργίας του ΟΑΚΑ και του ποδηλατοδρομίου, καταλαβαίνετε τα πράγματα μάλλον είναι πολύ σοβαρά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και μάλιστα, κοίταξε να δεις, κάναμε και εμείς έρευνα και είδαμε ότι από το 2013 συζητείτε αυτό, μας κόστησε πάρα πολλά εκατομμύρια. Είναι ένα στολίδι, είναι τόσοι άνθρωποι εκεί, οι αθλητές μας. Και γι' αυτό το λόγο θα τα συζητήσουμε και με ειδικούς καλεσμένους. Θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός κοντά μας, ο κύριος Βούτσης. Οπότε είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία, γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε τι και πώς, πόσες μέρες. Έχουμε την Έλβη κοντά μας. Βεβαίως. Έλβη Μιχαηλίδου είναι στην παρέα μας. Υπάρχει και η Σοφία Ορφανού είναι στο σημείο, έτσι για να έχουμε πλήρες ρεπορτάζ. Πάντως, εγώ θυμάμαι, Έλβη, Σοφία, Ευλαμπία, ότι το 2014, ως λίγο μεγαλύτερο στην παρέα, είχαν εκταμπιευθεί από την περιφέρεια, από το συγκεκριμένο αρμόδιο ταμείο, περίπου 8 εκατομμύρια για την συντήρηση του στεγάστρου Καλατράβα. Αυτό που σήμερα φαίνεται να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, έτσι. Αλλά ας πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε στην Έλβη και μετά στην Σοφία που είναι στο σημείο. Δεν ξέρω. Ό,τι όπως θέλετε εσείς ξεκινάμε. Ισχύει αυτό που είπε Σπύρο, αλλά ουδέποτε έγινε η βαριά συντήρηση
που χρήζει το συγκεκριμένο έργο, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο στην κατασκευή του. Οπότε θέλει μια συγκεκριμένη συντήρηση που δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα, η μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ δεν χρήζει αμφισβήτησης, λένε πηγές του ΤΑΙΠΕΔ. Θα γίνει δεύτερη μελέτη για να βρεθεί αν όντως υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στατικότητας. Είναι στις μεταλλικές κατασκευές του στεγάσου του κεντρικού σταδίου και του ποδηλατοδρομίου. Σημειωτών το ποδηλατοδρόμιο είναι το μοναδικό κλειστό που έχουμε στη χώρα μας. Δεν έχουμε δεύτερο. Ήταν και παραμένει και το καμάρι μας, έτσι, αυτό το συγκεκριμένο ποδηλατοδρόμιο. Και τα δύο είναι έργα του Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Κατασκευάστηκαν το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το στέγαστρο του ΆΚΑ στήχησε συνολικά 130 εκατομμύρια ευρώ. Ουδέποτε έγινε, όπως είπαμε, η βαριά συντήρησή του. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως προφανώς πρέπει να φτάσαμε αυτή τη στιγμή στο σημείο 0 για να εκενωθεί το ΟΑΚΑ χθες. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις και τη Δευτέρα. Θα τον έχουμε και εμείς στη συνέχεια κοντά μας. Θα ακούσουμε και τι θα πει. Είναι ένα σοκ. Εδώ μιλάμε για συναυλίες. Ποιος δεν έχει πάει σε συναυλίες? 70.000 άτομα νομίζω χωρητικότητα εκεί πέρα. Είναι ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει τους αγώνες. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Πριν μια εβδομάδα 60.000 κόσμου βρέθηκε, φίλων του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στον αγώνα με τη Villarreal για το Europa League, κατάμεστο το ΆΚΑ, και υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι αποτύχει, δεν θρυνήσαμε θύματα. Πριν πάμε στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Ελβίου, να πάμε στην Σοφία Αρθονού. Προκειμένου, Σοφία, ήδη οι πρώτες αντιδράσεις υπάρχουν, αλλά είναι κάτι που μάλλον έχει προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς και από εμάς τους τηλεθεατές και όσοι μένουν στην Αθήνα, όσοι ακόμα και αν δεν μένουν στην ευρύτερη περιοχή, καθημερινά επισκέπτονται κατά χιλιάδες το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο, έτσι δεν είναι, νομίζω και εσύ. Και εγώ, εγώ πήγαινα. Γυμνάζεσαι να γυμνάζεσαι στις εγκαταστάσεις του ΆΚΑ, έτσι. Και έπαθα κι εγώ ένα σοκ, γιατί πραγματικά πάει πάρα πολλοί κόσμος και εξαρτώνται και πολλοί άνθρωποι. Έχουν τις δουλειές τους εκεί, έχουν τους χώρους τους. Σοφία. Καλή σας ημέρα. Όντως πρόκειται για το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας που βρίσκεται στο Μαρούσι και εκτός ότι έχει φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, γίνονται εδώ και όλες οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού αλλά και συναυλίες όπως αναφέρατε, που κάθε χρόνο επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο διάστημα θα χρειαστεί να παραμείνει να γίνει αναστολή λειτουργίας του σταδίου, καθώς θα συνεχίσουν οι έρευνες και οι μελέτες διεξοδικά για να αποφασίσουν, γιατί γίνεται λόγος ότι υπήρξε κάποια έλλειψη συντήρησης σε πολλά σημεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, ωστόσο, εικάζεται ότι η λειτουργία θα γίνει ξανά μετά από αρκετούς μήνες, αν επιβεβαιωθούν τα πορίσματα από δεύτερη μελέτη και που θα γίνει στο σημείο. Μάλιστα, να ενημερώσουμε ότι για το πρόβλημα που προέκυψε, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, είδαμε ότι υπάρχουν εδώ αθλητές που μεταφέρουν όλα τους ό,τι χρειάζονται τον εξοπλισμό από εδώ στο γήπεδο προς το ΣΕΦ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα γίνουν και κάποιες ανατροπές στους αγώνες, όπως ανέφερε και η Έλβη προηγουμένως. Βεβαίως. Έχει εκεί η Σοφία μου αστυνομία. Βλέπουμε εμείς και τα πλάνα εκεί με τον κόσμο. Έχει αστυνομία που θα κλείσουν κάποια σημεία του ΟΑΚΑ? Υπάρχει κινητοποίηση? Προς το παρόν όχι, Ευλαμπία. Είναι ανοιχτές οι πύλες εισόδου. Υπάρχει εδώ αστυνόμευση φυσικά, όπως γίνεται πάντα τις νυχτερινές ώρες, αλλά περιπολικά οι ειδικές κορδέλες προς το παρόν δεν βλέπουμε. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας χώρος που και νωρίς το πρωί, ξημερώματα, μάλλον για πολλές ώρες της ημέρας, υπάρχουν άνθρωποι που είναι περιπατητές στο χώρο ή αθλούνται. Κάνουν το πρωινό τζόκινγκ, το απογευματινό βράδυ και δεν έχουν μάθει όλοι ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να επιφυλάσσει κινδύνους για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, είναι ενδερχόμενοι των συγκεκριμένων σημείων. Όμως μην ξέρω ότι δεν κλείνει όλο το ΆΚΑ, είναι δύο συγκεκριμένα σημεία. Βέβαια. Είναι το κεντρικό στάδιο αλλά και το ποδηλατοδρόμιο. Μάλιστα. Έλβη, τώρα υπάρχουν και ανακοινώσεις, υπάρχουν Μάλιστα. και πάρα πολλά σχόλια που και εσύ μπορείς να κάνεις και για το γεγονός ότι είχαμε δει κάποιες κακοτεχνίες, να το πω πιο παλιά, και τις είχαμε αναδείξει. Ερωτήματα γεννά, θα το ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, η οποία γεννά πολλά ερωτήματα. Γιατί... Δεν τυχαία ανακοίνωση, λέει συγκεκριμένα πράγματα. Σίγουρα όχι. Ναι. Λοιπόν, να σας τη διαβάσω. Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη μελέτης για το στέγαστρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Ολυμπιακού Σταδίου, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από κατασκευής δεν ανταποκρίνεται στα επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το στέγαστρο είχε κατασκευαστεί από τον Καλατράβα, εκ των κορυφαίων αρχιτεκτώνων στο είδος αυτών των κατασκευών, και από την Simolai, την κορυφαία εταιρεία στον κόσμο σε σιδηρές κατασκευές, η οποία έχει κατασκευάσει τα σκέπαστρα των περισσότερων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών γηπέδων, ενώ στο έργο συμμετείχαν σπουδαιότατοι
πρώτοι Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί. Και αρχίζουμε τα ιστερόγραφα τώρα. Ιστερόγραφο 1. Θα είναι μάλλον τυχαίο γεγονός το χρονικό σημείο που δημοσιοποιείται μία μελέτη που ξεκίνησε το 2021 σε μία περίοδο που ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο συγκεκριμένο γήπεδο 120.000 θεατές. Και ιστερόγραφο 2 ρωτήθηκε σχετικά με τη μελέτη που συντάχθηκε ο Καλατράβα και η εταιρεία Simolai. Προφανώς και χρήζουν διερεύνηση στα όσα λέει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός λέει στην ανακοίνωση επίσης, να πούμε φίλοι τηλεθεατές, ότι στο στέγαστρο, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, υπάρχουν plexiglass. Ακριβώς. Υποτίθεται το συγκεκριμένο στέγαστρο έχει φτιαχτεί και να αντέχει και βαρύτερο υλικό από αυτά που υπάρχουν. Που ήταν πραγματικό τζάμι δηλαδή. Τα οποία δεν γίναν. Τα οποία δεν έγιναν. Ακριβώς, γιατί δεν προλάβαναν και την κατασκευή και σου λέει, των αν υπάρχει αντιστατικότητα στο plexiglass που είναι ελαφρύτερο υλικό από αυτό που, για το οποίο κατασκευάστηκε το συγκεκριμένο στέγαστρο, δηλαδή το βαρύ. Πώς γίνεται να υπάρχει θέμα στατικότητα. Σημαίνει ότι τα πράγματα εξ αρχής, από την εγκατάστασή του, από την πρώτη κατασκευή, είναι μάλλον ελαττωματικά, μάλλον. Ναι, γι' αυτό λέει σήμερα από κατασκευής. Ναι, βέβαια. Τότε δεν είχαν προλάβει για τους Ολυμπιακούς αγώνες και είχαν αντικατασταθεί τα πιο βαριά υλικά με plexiglass ελαφρύτερης. Πάντως όλα αυτά εμείς θα τα θέσουμε, γιατί ξαναλέμε θα έχουμε τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Βρούτσι. Είπε και ο ίδιος ότι το πρώτο στο μέλημα είναι η ασφάλεια αθλητών και αθλούμενων, και έτσι είναι. Και να σας πω ότι χθες την ώρα που έσκασε η ανακοίνωση, υπήρχε κόσμος στο ποδηλατοδρόμιο, έπαιζαν bridge και εκενώθηκε, οι αγώνες σταμάτησαν και έφυγαν άρον-άρον οι άνθρωποι που ήταν λοιπόν, μέσα. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό προφανώς, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε την Έλβη για την ώρα. Θα τα ξαναπούμε μετά. Πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδες! Δείτε σε λίγο πώς το ράλι των τιμών ροκανίζει το εισόδημα και μισθούς νοικοκυριών. Εφημερίδες! Πού είστε, ρε Φαντομά? Καλημέρα, Τζόρτζ. Χταρά! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες μας με τα νέα του Σαββατοκύριακου. Τι θα κριθεί ως ευρωεκλογές, κομβικό σταυροδρόμι ή καθοριστικές κινήσεις μετά τα πρώτα γκάλοπ? Θέλω να κάνω μια καταγγελία, αλλά μετά τα νέα, για να μην. Συνέχισε. Λοιπόν, πάμε. Πήγαμε προχθές αποστολή με την Ευλαμπία, εκτός Αθηνών. Ναι. Ξεκινάω εγώ, λέω εντάξει, να πάρω για το κορίτσι, για την καλή συνάδελφο. Συγγνώμη. Να πάρω ένα κουλούρι. Παίρνω δύο κουλούρια, κάτι ωραία, τεράστια, τραγανά. Τα βάζω, τις τα δίνω. Ευλαμπία μου, σου έχω πάρει καφέ και κουλούρι. Α, σε ευχαριστώ, Σπύρο. Θα δοκιμάσεις, βεβαίως θα τα φάω και τα δύο, Σπύρο, μην ανησυχείς καθόλου. Περνάνε οι μέρες, πάω σήμερα κάπου τα μάξι, βλέπω μια σπισακούλα. Κοιτάω, είχαν γίνει μπετό τα κουλούρια που δοκίμασε η Ευλαμπία. Δεν λες όλη την αλήθεια. Είσαι κλασικός μουσιογράφος αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Τι εννοείς? Το ένα κουλούρι ήταν δικό μου, το άλλο κουλούρι ήταν δικό σου. Και επίσης είχες υποσχεθεί ότι θα με αφήσει να σε κεράσω πρωινό. Άλλο σκέτο κουλούρι και άλλο μπετό κουλούρι. Εντάξει, λοιπόν, Σπύρο μου, δεν κάτι μπερδί. Με ξαναβάλει στα μάξι. Έτσι. Στρατός για την έξαρση βία στη Σουηδία. Θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ σε λίγο και με την Μαργαρίτα Κούζα. Αστυνομικοί ερευνούν μια έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης έξω από την Ουσάλα στη Σουηδία, κατά την οποία έχασε τη ζωή της μια 25χρονη. Μετά τα λεπάλληλα ματηρά επεισόδια μεταξύ συμμοριών, αποφασίστηκε η εμπλοκή του στρατού στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του πρωτοφανούς κύματος βίας που έχει κοστίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων. Έχουμε ταλέντο, δεν έχουμε θεσμούς. Μόλις στην 42η θέση η Ελλάδα στον παγκόσμιο δείχτη καινοτομίας. Μάλιστα, ο μπαζωμένος ποταμός πήρε την εκδίκησή του. Γιατί υπερχείλησε ο Άναυρος και έπνιξε τον Βόλο? Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από το 2025 θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις, η δεύτερη το 2027. Και στα 160 εκατομμύρια ο τζίρος των πειρατών της συνδρομητικής. Αυτά από την καθημερινή. Καλά, πώς το ανακάλυψες τώρα το κουλούρι? Έφυγε πίσω από το κάτσε και πήγε πίσω. Με αξιοδηγούσε, έκανα. Γιατί καθάρισα και τα σκουπίδια που δημιουργήθηκαν. Τι καθάρισε, κάτι. Τα μάζεψα. Λέω κάτι έχει γίνει κάτω. Έχει πάει και ένα γατί κάτω από το κάτσε. Και πάω και μετά λέω τη σακούλα. Κοιτάξτε, το σήκωσα και γκουπ. Μου πήσε κάτω και γκουπ. Έλα, πάμε τώρα και την καθυστερούμε. Εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξί μου αδειάζει υπουργούς του. Μία κυβέρνηση σαν ξεκούρδη στην πάντα. 5 κρούσματα υπουργικής σύγχυσης και αυτοδιάψευση σε μόλις 3-24 ώρα. Νέα γκαφάδωνη για τις ασφαλιστικές εισφορές μετά τα αδειάσματα Θεοχάρη και Κερίδη. Ξαναφέρνει το καταδίωκτο των τραπεζών ο Φλωρίδης σε πείσμα των προϊσταμένων του. Μερική αναδίπλωση του Υπουργείου Υγείας για το φάουλ αγαπηδάκι με τα αντιγρυπικά εμβόλια. Και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη Κασελάκη, αντιδράσεις και η νέα πραγματικότητα. Και ο μαύρος χρυσός λέει της Ελλάδας κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το σταφύλι μας. Σταφίδα.
Ωραίο θέμα αυτό. Πολύ. Να πάμε να δούμε. Να το δούμε, ναι, μας δίνουν ιδέα. Στον Ελεύθερο Τύπο, ανατροπή στη μάχημη πενταετία των ενστόλων, εκτός μισθού αλλά εντός σύνταξης τα 5 εξτρά χρόνια. Μέχρι 4.272 ευρώ το ετήσιο όφελος στις συντάξιμες αποδοχές. Ποιες οι προποθέσεις εξαγοράς, πού και πότε θα υποβάλλονται αιτήσεις. Η Σουηδία στο έλεος συμμορίων μεταναστών. Η κυβέρνηση κατεβάζει το στρατό στους δρόμους. Απέτυχε η ενσωμάτωση. Και Μητσοτάκης για μεταναστευτικό στη ΜΕΔ9. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την πολιτική φύλαξη των συνόρων. Κοινή θέση, κοινή τοποθέτηση, κοινή απάντηση ζητούν στην Σύνοδο ΜΕΔ9 όλοι οι ηγέτες. Στη Δημοκρατία. Και δεύτερη άδεια για αιωλικό πάρκο στα Καμένα. Υποκρισία και ψεύδι από την κυβέρνηση που μιλούσε για μεμονωμένη περίπτωση. Εκτός από τις περιοχές Μήτακας 1 και 2 που αποκάλυψε η Δημοκρατία, υπάρχει και άλλη απόφαση που ελήφθη στις 11 Σεπτεμβρίου. Δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ανεμογεννητριών στη θέση Λόφος Πουλιά εντός ειδικής ζώνης Νατούρα στη Ροδόπη. Αγνοήθηκε η αρνητική εισήγηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Οι Αμερικανοί εκθέτουν τον στρατηγό Φλόρο, στέλνουν τα υλικά. Ελικόπτερά του στην Ιμαθία επειδή το Στεφανοβίκιο είναι πλημμυρισμένο. Κοροϊδία, το ΕΓΕΘΑ επιμένει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και να αποδηγεί έλλειψη κανόνων, η Σουηδία βγάζει τον στρατό στους δρόμους για να ελέγξει τις συμμορίες των μεταναστών. Θα το δούμε σε πολύ λίγο αυτό με τη Μαργαρίτα Κούζα, αλλά και με σύνδεση με Έλληνα βουλευτή. Πάμε στην Αυγή. Έγκλημα στο Βόλο. Έριξαν στο ποτάμι τα μπάζα από την προηγούμενη πλημμύρα. Αν αυτό έγινε, είναι όντως έγκλημα. Απελπιστική κατάσταση των βοήθειων κατοίκων, χωρίς ρεύμα και νερό, παρέμειναν μέχρι χθες στα μεγάλα τμήματα της πόλης. Αγωνία των πληγέντων, αν θα αποζημιωθούν και νομικές ενέργειες εναντίον του κράτους. Καταστράφηκε το δικό δίκτυο που είχε απομείνει στο Πήλιο. Αυτά από την Αυγή. Στο ριζοσπάστη, όλοι στη μάχη με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης μαζί με τον λαό στους αγώνες στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 8 του Οκτώβρη. Και ξεχυλίζει η λαϊκή οργή για το έγκλημα και τους ενόχους της καταστροφής. Πνίγηκε ξανά ο Βόλος, βούλιαξε η Βόρεια Εύβοια. Στην Εστία, συστημένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς Νέα Δημοκρατία Πασόκ για συμφωνία εξπρες με την Τουρκία. Δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον για την αλλίωση κειμένου με ΗΠΑ και ανοίγματα στο Πεκίνο. Τι κρύβεται πίσω από το δημοσίευμα των New York Times για επαφές υπουργών με κινέζικες εταιρείες, οι οποίες εντοπίστηκαν μέσω υποκλόπορα από τη Λιθουανία. Ο κ. Μητσοτάκης, πραγματικός αποδέκτης του γράμματος, όχι ο Άδωνος. Γιατί εθορυβήθησαν και στην Χαριλάου Τρικούπη. Σαρδάμ πρωινό. Δεν έφαγες καλά το κουλούρι, γι' αυτό. Δεν τρώω ποτέ το πρωί, να ξέρεις. Τα κοράκια κατάσχουν τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών. Πρωτοφανής αθλειότητα από τις εισπρακτικές εταιρείες. Η κυβέρνηση οφείλει να βάλει τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας και παρανομίας των φαντς. Συναγερμός, κλείνει το ΆΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο. Επικίνδυνο το στέγαστρο Καλατράβα με σοβαρό πρόβλημα συστατικότητας. Πάτσε με τους χτες προχτές υπήρξε. Και εδώ για την ΑΔΑΕ, κοινοβουλευτική εκτροπή με υπογραφή κυβέρνηση και πρόεδρου της Βουλής, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αυτεμπορική, κινούμενη άμμος για τους επενδυτές ή αγορές, πλήρη συναστροφή του θετικού κλίματος στο τρίμηνο του έτους, σήμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τον πληθωρισμό, όχι σε πολιτικές που οδηγούν σε ύφεση με Ντενέα Μητσοτάκης. Αυτά στην αυτεμπορική. Έλεγε γιαγιά μου, αυτό. Στα όριστα γραβούνα. Παπαπαπαπαπα. Τύπος του Θεσσαλονίκη. Σικού. Όχι, κατάλαβα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μεγάλο χτύπημα της ελληνικής αστυνομίας σε ναρκέμπορους στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 585 κιλά κοκαίνης, ενώ συνελήφθη και ηγετικό πρόσωπο του καρτέλ. Χειροπέδεσε 5 άτομα μετά από εκτενή επιχείρηση σε Αγία Τριάδα και νέους επιβάτες. Στην Εσπρέσο Σαββατοκύριακο, ροζ γραφείο υπουργού. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Εσπρέσο για τον παντρεμένο άριστο της κυβέρνησης και την παντρεμένη ιδιαιτέρα του που είναι καιρωμένη του. Και με γεύση λέει showbiz το κρεβάτωμα. Δηλαδή το κρεβάτωμα όταν είναι showbiz τι διαφορά έχει από το άλλο κρεβάτωμα. Έχει, είναι... Δεν μπορώ παιδιά, τι έχει κάνει πρωί. Τι διαφορά έχει. Έχεις πιει καφέ. Ναι, έχω πιει. Πόσους. Καλά, εντάξει, λοιπόν. Ένα από τα συγκινητικά θέματα των ημερών, η γιαγιά και μάνα στον βάλτο της απόγνωσης, η γιαγιά φροντίζει την αγωνή της, έτσι. Και Ράκος ο Ντάνος και η Βαβακούς στο αντίο στη μητέρα του. Αυτό για τον Ντάνο και τη σύζυγό, τον κύριο Ντάνο. Ντάνο, αφού το συμπαθώ πάρα πολύ.
Το Γιώργο Αγγελόπουλο. Συγγνώμη, δεν το σκεφτόμουν. Πώς λέγεται. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν το συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Μια μέρα παντρεύτηκε το παλικάρι με την υπέροχη σύζυγό του. Ένα υπέροχο ζευγάρι, παντρευτήκανε και λίγες ώρες μετά έφυγε η μητέρα του. Δηλαδή αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Πέρασε από την πιο ωραία στιγμή τη ζωή του στην πιο δύσκολη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του υπέροχου παλικαριού, στην σύζυγό του, έτσι στου νεόνυφους και να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή και θερμά συλληπιτήρια. Λοιπόν, και κουράγιο, κουράγιο. Πάμε σε μικρό φέρνουμε διάλειμμα και να γυρίσουμε για να ανοίξουμε τα παράθυρα και να κινήσει το ρεπορτάζ. Και φυσικά το οικονομικό μας με τον Βαγγέλη Δουράκη και όχι μόνο. Τι. Λοιπόν, ναι. Τι θες. Θες να πούμε να δώσεις Citroën ή θες να δώσεις. Τι θες, ό,τι θες δίνω. Ό,τι θες. Δώσε λάστιχα, εσύ να δώσω εγώ αμάξι. Λάστιχα, λάστιχα. Ναι. Έχεις αλλάξει ποτέ λάστιχα. Παιδιά, δεν μπορώ σήμερα. Τι έχει κάνει. Είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Και εγώ είμαι καλά. Εντάξει. Θες να αλλάξεις λάστιχο. Κοίταξε να δεις τώρα με τα λάστιχα. Εγώ κάτι πρέπει να κάνω στο αυτοκίνητο. Νομίζω πρέπει να πάω τα μπροστά πίσω. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, τα καταστήματα οικονόμου, κυρίες και κύριοι, 40 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου βρίσκονται και είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών. Με 5 καταστήματα, παρακαλώ πολύ. Σας κάνει δώρο σε έναν τυχερό τηλεθεατή ή τηλεθεάτριά μας 4 ελαστικά Goodyear. Και την τοποθέτηση και τη ζυγοστάθμιση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα τους www.elastikaoikonomou.gr. Με μήνυμα λοιπόν. Τηλεφώνου στο 14800 το διεκδίκημα. Έτσι, μπράβο. Citroën σε 3 έκδοση U, 1200 κυβικά, 17.500 ευρώ φίλοι τηλεθεατές, γκρι μεταλλικό χρώμα, εξαερώσικοι, ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι καθρέπτες. Προβολή τεχνολογία LED με φώτα ημέρα, προβολή ομίχλη, πίσω φώτα με τρισδιάστατο εφέ. Όλα τα καλά τα διεκδικείτε μέσα από τον δικό μα διαγωνισμό με ένα απλό τρόπο. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800 και αφήνετε ονοματεμπόρημο και τηλέφωνο. Ή στέλνετε απλώ μήνυμα γράφοντα Open και ενώ ονοματεμπόρημο και αποστολή στο 14800. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ για όλα τα ζητήματα που μα απασχολούν. Έχει αλλάξει λάστιχο. Έχω αλλάξει λάστιχο και να σου πω, θες να σου πω και πώς το άλλαξα. Ναι. Πηγαίνετε διαφημίσεις, φτιάξτε καφέ πρωινό και πάμε. Το έβαλα στο YouTube πώς αλλάζει λάστιχο και ήμουν εγώ με τον άντρα μου, ήταν COVID, ήμασταν τότε σε lockdown και τα λοιπά και τα νύχτα και γέλαγαν όλα τα μπαλκόνια μαζί μας. Ήρωα Σωτήρη, πάμε, φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε. Κουράστηκα μόρια, με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια. Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς. Και θέλω αλήθεια, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω δεσμά. Φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος, στάμε και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Γυρεύω πίναμα. Να το πω. Ξεκινάει ο Κώστας Τουρνάς, ο αξεπέραστος Κώστας Τουρνάς. Τραγουδάω εγώ, γιατί είναι και η γενιά μου. Και κάνει η Ευλαμπία. Όχι, δεν έκανες μόνο αυτό. Δεν ξέρεις Κώστα Τουρνά. Φυσικά το ξέρω. Τι εννοείς. Εννοείται το ξέρω. Φοβερό τραγούδι. Συγχαρητήρια στην Κυριακή Πέτσα της σκηνοθετριά μας που το επέλεξε. Άρχισε ο Σπύρος να κάνει γύρω-γύρω με την καρέκλα. Αυτό τρελάθηκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Σαν το αυτό με τη σκούπα είναι. Ξέρεις Τουρνά. Εννοείται. Παράδειγμα, 2002 GR τι είναι. Ελαστικά θα μου πει. Μαγική αυλή. Χαμό. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τον καιρό. Εσύ είπες πως μ' αγαπάς όμως. Εσύ είπες πως μ' αγαπάς. Λοιπόν, τώρα μου έκανε παιδιά, μου έκανε λαβή καράτε, έχω πέσει κάτω. Βάλτε καιρό γιατί λιποθυμώ. Λοιπόν, καιρό! Πάμε. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με τον άστατο καιρό να περιορίζεται προς τα κεντρικά και νότια,
θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας. Για σήμερα Σάββατο, προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια, θα συναντήσουμε άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα γλύονται βροχές ή και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι περισσότερα και εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα συναντήσουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θάλασσές μας θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με μέτριες και προς το Αιγαίο τοπικά ισχυρές εντάσεις, ενώ ο υδράργυρος θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Σάββατο υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με μέτριες και προς τα ανατολικά τοπικά ισχυρές εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένουμε ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό δεν θα προβληματίζουν, με τον υδράργυρο να προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να δείξουμε και λίγο τρόπους επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι, γιατί μας έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Μας βρίσκεται παντού. Εδώ είναι το κατάστημα, διαθέτει τα πάντα και TikTok. Ακόμα δεν έχουμε κάνει κάποιο TikTok, Σπύρο, αλλά με την ενέργεια που έχει σήμερα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ναι. Να διαβάσω ένα μηνυματάκι που μας έχει στείλει φίλη τηλεθεάτρια. Καλημέρα, λέει, και καλή δύναμη. Το στέγαστρο Καλατράβα έχει τελικά την τύχη όλων των Ολυμπιακών δομών που θα ξεχρεώνουμε μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Ζούμε στη χώρα, μας αρέσει το φαίνεστε και η φιγούρα και δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τίποτα αν δεν χαριστεί σε κάποιον ιδιώτη. Όλα τα Ολυμπιακά ακίνητα τίναξαν τη στιγμή που ίσως μπορούσαν να είχαν γίνει σχολικά συγκροτήματα. Ευτυχώς που αυτή η συζήτηση δεν γίνεται μετρώντας νεκρούς. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα, γιατί είστε ο καθοδηγητής μας. Εσείς, οι τηλεθεατές, όσο και σας φαίνεται περίεργο, είναι τόσο απλό και τόσο αποτελεσματικό. Έτσι. Πάμε στη Μαργαρίτα Κούζα. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, Μαργαρίτα μου. Είπαμε και τα της Σουηδίας, θα τα αναπτύξουμε σε ένα-δύο λεπτά, όμως να ξεκινήσουμε με τις εικόνες και τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής στη Νέα Υόρκη, η οποία έχει κυριολεκτικά βουλιάξει, πνίγεται από καταρακτώδεις βροχές που οφείλονται στην καταιγίδα Οφίλια. Παιδιά, μέσα σε τρεις ώρες στη Νέα Υόρκη έριξε βροχή που κανονικά ρίχνει σε ένα μήνα. Συμβαίνουν και αλλού, όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Βλέπουμε εδώ έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, υπόγεια, το μετρό. Χυμαρόδι νερά έχουν εισβάλει μέσα σε λεωφορεία. Βέβαια, οι κάτοικοι το αντιμετωπίζουν με αρκετή ψυχραιμία και καλά κάνουν, διότι διαφορετικά ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης έχει κηρύξει την πόλη αλλά και την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι το Brooklyn, είναι κυρίως συνοικία, η οποία έχει βουλιάξει τα νερά. Βλέπουμε εδώ μια γυναίκα, η οποία προσπαθεί να βγει από το μετρό, με το νερό να φτάνει σχεδόν μέχρι τη μέση της. Πολύ επικίνδυνα τα φαινόμενα. Υπήρχε βεβαίως και ειδοποίηση που αφορά 8 εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, γιατί θεωρείται πιθανόν φωνική η καταιγίδα. Πρωτοφανείς εικόνες, θέλω να σας πω ότι πριν από δύο χρόνια, το 2021, υπήρχε μια καταιγίδα Ήρμα που είχε πλήξει τη Νέα Υόρκη, όχι με τόσο βροχή, αλλά θυελλώδεις ανέμους, που είχε προκαλέσει το θάνατο 13 ατόμων. Αυτό φοβούνται τώρα και αυτό θέλουν να αποτρέψουν. Θα δούμε στη συνέχεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ευτυχώς. Για να πάμε τώρα στο φλέγον θέμα της Σουηδίας. Είδαμε στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων, όχι μόνο των ελληνικών, του παγκόσμιου τύπου, εκεί που σε μια δραματική σύσκεψη χθες το βράδυ μεταξύ της κυβέρνησης, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, αποφασίστηκε για πρώτη φορά εν καιρό ειρήνης να συνδράμει ο στρατός στο έργο της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς εγκληματικότητας για την ιστορία της χώρας. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς επιθέσεις από συμμορίες, γιατί διακίνηση ναρκωτικών βέβαια γίνεται αυτά. Μόνο μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε 12 νεκρούς. Από την αρχή του χρόνου οι νεκροί φτάνουν σχεδόν τους 150. Πέρυσι ήταν ακόμη περισσότερο, δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Δεν έχει διευκρινιστεί το πλαίσιο της δράσης του στρατού. Αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι μάλλον ο στρατός θα κάνει περιπολίες στους δρόμους, ώστε να μπορέσει η αστυνομία να αφιερωθεί στο έργο της εξάρθρωσης των συμμοριών. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις συμμορίες? Πρόκειται για δύο μεγάλες συμμορίες, ήταν μία μεγάλη συμμορία, με επικεφαλής έναν Σουηδό υπήκο βέβαια, αλλά Ιρακινοκουρδικής καταγωγής. Ονομάζεται Foxtrot και ο αρχηγός λέγεται η Αλεπού, ας πούμε. Είναι δύο συμμορίες οι οποίες διασπάστηκαν και μένεται ο πόλεμος μεταξύ τους. Σκοτώνονται συνέχεια, χρησιμοποιούν ως εκτελεστές
ανήλικα παιδιά 13, 14, 15 ετών, φυσικά, συμπλοκές στους δρόμους, τοποθετούν ακόμα και βόμβες σε σπίτια για να σκοτώσουν συγγενείς από την αντίπαλη συμμορία. Βεβαίως τα πυρά παίρνουν και αθώους ανθρώπους. Όπως είπαμε πριν από λίγο, είχαμε το θάνατο μιας 25χρονης κοπέλας. Μεταξύ συμμοριών, δύο με εγκεφάλους συμμοριών και ημπεδαπούς και κυρίως μέλη, προέρχονται από και περιοχές όπου κυριαρχεί και μέλη ο μεταναστευτικός μετανάστες, αλλοδαπούς δηλαδή για την τοπική κοινωνία, έτσι. Θεωρείται ότι 30.000 άνθρωποι εμπλέκονται σε όλο αυτό το σύστημα των συμμοριών. Αν το βάζαμε σε επίπεδο δικό μας, θα λέγαμε τις εκτελέσεις στην Greek Mafia, για παράδειγμα. Δηλαδή ότι έχουν ξεκαθάρισμα τα λογαριασμών και είναι σε αιματοκύλεσμα. Η χώρα. Είναι μεγάλο θέμα που ξεκινάμε από τη Σουηδία, αλλά θα αγγίξει όλη την Ευρώπη. Βέβαια. Καθότι αυτές οι συμμορίες που αποτελούνται κυρίως από μετανάστες, παραβατικούς βέβαια, δεν όλοι οι μετανάστες. Μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία ήταν η μοναδική ίσως ευρωπαϊκή χώρα που εδώ και δεκαετίες είχε πολύ μεγάλη πολύ φιλελεύθερη πολιτική στο να δέχεται και να δίνει άσυλο σε μετανάστες. Τώρα έχει γυρίσει λίγο μπούμεραν και η κατάσταση. Και πολύ φοβάμαι ότι τέτοια μέτρα δεν θα αργήσουν να ληφθούν και σε άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι στην Ουγγαρία ο Βίκτορ Όρμπαν θα αργήσει να πάρει σκληρά μέτρα επίσης εναντίον των μεταναστών. Το θέμα είναι πάντως ότι η σουηδική κοινωνία σύεται εκ θεμελίων. Πρώτη φορά θα δουν στρατό στους δρόμους. Μόνο σε περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών υπήρχε εμπλοκή του στρατού. Τώρα, σου λέω, εν καιρό ειρήνης θα βλέπουν στρατιώτες στους δρόμους, ενδεχομένως και οχήματα, δεν το ξέρουμε αυτό, για την αντιμετώπιση αυτής της εγκληματικότητας. Υπάρχει μια πληροφορία, θέλω να σας πω, την μετέδωσε μόνο η ΕΡΤ, αλλά οφείλω να το πω, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι αρχηγός της αντίπαλης συμμορίας είναι ένας Έλληνας. Μάλιστα. Μένει να το διευκρινίσουμε, θα το ψάξουμε. Ο συνάδελφος, βέβαια, που το μετέδωσε είναι πολύ σοβαρός δημοσιογράφος. Αν έχουμε και ελληνική εμπλοκή, καήκαμε. Βέβαια και εκεί μετανάστες είναι ο άνθρωπος. Ναι. Να πάμε να δούμε τώρα αυτά. Αυτό το θέμα με τον Σωτήρη Μελή. Να μας δώσει τη διάσταση ακριβώς του προβλήματος. Που είναι πρώην βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα, αγαπητοί φίλοι. Ακούσατε τώρα. Μου ανοίξατε την όρεξη το πρωί με τα κουλούρια σας. Να σας κεράσουμε όταν θα έρθετε. Και δεν θα είναι και μαγιάτικο. Είναι και ωραία τα κουλούρια αυτά που έχει. Ιδιαίτερα. Να πάμε λίγο τώρα σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Σουηδία. Ακούσατε το ρεπορτάζ από τη Μαργαρίτα Κούζα. Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει πληροφορία ότι αρχηγός της άλλης ομάδας. Μάλιστα. Είναι ένας Έλληνας. Κυρία Κούζα, στην περιγραφή της είχε δίκιο. Ναι. Ο αρχηγός αντίπαλης ομάδας ονομάζεται Γκρίκεν, που στα σουηδικά σημαίνει Έλληνας. Και συγκρούεται τώρα με αυτή την ομάδα, που ο αρχηγός είναι ένας Κούρδος, ο οποίος έχει καταφύγει στην Τουρκία. Μάλιστα, ψάχνουμε τεχνογνωσία. Κύριε Δελή, μας δώσατε το πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας πείτε το τίτλο και το ρεπορτάζ. Ναι, το τίτλο είναι η πιο έγκυρη σουηδική εφημερίδα. Αν θέλετε, μπορείτε να μας τη δείξετε πάλι, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί η κίνηση που κάνατε βοηθάει πάρα πολύ το ρεπορτάζ και στους τηλεθεατές. Πείτε μας το τίτλο, παρακαλώ. Svenska Dagbladet. Και που φανερώνει, έχω και το σημερινό, και τη σημερινή που ήρθε μόλις τώρα, που φανερώνει τον το φίλο και πρώην συνάδελφο στο Κοινοβούλιο, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κρίστεσο. Τι λένε οι τίτλοι, κύριε Δελή, αν μπορείτε να μας τους διαβάσετε, σας παρακαλώ. Οι τίτλοι λένε ότι υπόσχεται στρατιωτική υποστήριξη. Μάλιστα. Ακούγεται λιγάκι δραματικό ότι η Σουηδία κατεβάζει, δεν σύμφωνο, κατεβάζει το στρατό στους δρόμους και οχήματα κλπ. Αυτό είναι λιγάκι δραματικό. Αυτό που απλά θα γίνει είναι, όπως και στο ρεπορτάζ σας τονίστηκε, ότι η σουηδική αστυνομία χρειάζεται να απελευθερώσει δυνάμεις πλέον για την καταστολή εγκληματικών ομάδων και πράξεων. Και σε αυτό θα τη βοηθήσουν μερικές ομάδες του στρατού. Δεν πρόκειται για, όπως παρουσιάζεται στην Ελλάδα, δυστυχώς, για στρατιωτικό κίνημα ή στρατικοποίηση της Σουηδίας. Όλη αυτή η κατάσταση οφείλεται, φυσικά, όπως και εσείς τονίσατε, στην ναϊβίστικη, ας μου επιτραπεί να πω, πολιτική της Σουηδίας, την καταστροφική πολιτική της Σουηδίας όσον αφορά τα τελευταία 15 έτη καταστροφικής πολιτικής ασύλου
μετανάστευσης και ενσωμάτωσης στην ίδια κοινωνία. Αυτά τα γκρουπ δεν είναι γκρουπ τα οποία έχουν έρθει για άσυλο ή να βρουν. Αυτά έχουν έρθει απλά για τη δημιουργία αυτών των καταστάσεων που έχει πλέον φτάσει στον κόμπο για το συρικό κράτος, αποτελεί συστημικό ρίσκ, όπως λέγεται εδώ πέρα, συστημικό κίνδυνο για το κράτος, το συρικό κράτος. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες για τον Έλληνα. Είπατε ότι τον λένε με αυτό ο Έλληνας. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή πώς τον περιγράφουν οι συναδελφοί μας? Αυτός, οι Σουηδοί συνάδελφοί σας δεν περιγράφουν παρά μόνο με τίτλο. Αυτές οι δύο αντίπαλες ομάδες, Γκρέκεν. Τον Κούρδο όμως έχουν βγάλει το όνομα το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ράβα Ματζίτ. Ο Ράβα Ματζίτ, σωστά. Η κουρδική Αλεπού. Ναι. Και αυτό ακριβώς γίνεται γιατί αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν εκείνο που ήθελα να πω και στο ρεπορτάζ σας, ότι τα παιδιά αυτά τα οποία πλέον στέλνονται έχουν μια ηλικία των 10 ετών. Έχουν συλληφθεί επίσης και 10χρονα, τα οποία με το όπλο στο χέρι δολοφονούν ανθρώπους και πολλές φορές αθώους ανθρώπους. Είναι μια κατάσταση πλέον που έχει ξεφύγει, δεν έχει έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Συρικό Κοινοβούλιο, αυτή η πρόταση για συμμετοχή των Συρικών Ενόπλων Δυνάμεων στο να βοηθηθεί η αστυνομία, ήμουνα μαζί με μερικούς άλλους συναδέλφους που το προτείναμε στη Σουηδική Βουλή το 2016. Υπήρχαν άτομα μέσα στη Βουλή, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, που είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση αυτή, αλλά τότε αυτοί που δεν ήθελαν τάξη και ασφάλεια μας καλούσαν ναζιστές, ανθρώπους που δεν είμαστε φίλοι των μεταναστών κλπ. Οτιδήποτε μπορείτε, οτιδήποτε μπορείτε να ακούσετε. Ναι, ακριβώς. Κύριε Δελή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και αν χρειαστεί θα σας ενοχλήσουμε πάλι, γιατί πλέον έχετε μπει στην παρέα μας και είστε εξαιρετικά μεταδοτικός στην πληροφορία για το προσώφερο των τηλεθεατών μας. Να είστε καλά. Καλημέρα από την Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σάββατο, Κυριακό. Να είστε καλά. Αν μπορώ, παιδιά, να προσθέσω ένα στοιχείο στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ο Κούρδος ηγέτης μίας εκ των συμμοριών, ο Ράβα Ματζίτ, όπως σας είπα, εδώ και 1,5 χρόνο έχει καταφύγει στην Τουρκία, κρύβεται εκεί. Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις και αιτήσεις της Σουηδίας να τον εκδώσουν οι τουρκικές αρχές, η Τουρκία έχει αρνηθεί, παρότι ξέρει ότι πρόκειται για έναν μεγάλο εγκληματία, έναν νονό του οργανωμένου εγκλήματος. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι η Τουρκία αυτή η οποία φέρνει αντιρρήσεις και εμπόδια στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Όλα είναι business, Μαργαρίτα μου. Όλα είναι λεφτά. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και δυστυχώς το εμπόριο ναρκωτικών είναι μια business δισεκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο. Αυτό προς το παρόν. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, θα το προσθέσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα μου. Ευχαριστούμε. Πάμε ξανά τώρα στη Σοφία Ορφανού. Βεβαίως. Ωπα. Για να δούμε αυτή την είδηση που μας έρχεται από το Μεσολόγγι. Εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν, ανατριχιαστικό θα λέγαμε. Ωστόσο δείχνει την αγωνία που έχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι στις κάμερες για την επιβίωσή τους. Μια μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα χωρισμένη που ήρθε στην Ελλάδα για να δημιουργήσει όνειρα μαζί με τα παιδιά της και να τα διατηρήσει και χάνει τη ζωή της με ένα ανατριχιαστικό τρόπο. Λέει το ρεπορτάζ Σοφία Φανού μπροστά στα μάτια του παιδιού της. Μια εργαζόμενη γυναίκα. Σοφία. Ακριβώς, Σπύρο, τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Παρασκευής μια εργαζόμενη γυναίκα σε κρεοπωλείο στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών, στην προσπάθεια της να καθαρίσει μια κρεατομηχανή, για άγνωστο λόγο μπλέχτηκε το μαλλί της μέσα στο μηχανισμό, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Όπως είπες και εσύ, μπροστά στο συμβάν, δυστυχώς, όταν η μικρή της κόρη, η οποία έχει υποστεί σοκ με βάση τα όσα είδε και όσα βίωσε το κοριτσάκι, στη σημεία επιτόπου έσπεσε και η πυροσβεστική, όπου αναγκάστηκε να χρειάστηκε να απεγκλωβίσει την άτυχη γυναίκα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τραγικότερο την άποψη. Ευχαριστούμε, Σοφία. Κουράγιο στην οικογένεια και στο παιδί. Λοιπόν,
Πάμε λίγο στο καιρικό και στα αποτελέσματα του καιρού. Να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, που είναι δήμαρχος Συστιαίας Δίψου. Καλή σας μέρα, δήμαρχε. Καλημέρα σας. Δώστε μας παρακαλώ την εικόνα στην περιοχή σας, ό,τι αφορά τις πλημμύρες και το καιρικό. Για μια ακόμη φορά, η Βόρεια Εύβοια και η Δήμος Συστιαίας Δίψου είναι πληγωμένος πολύ από τα καιρικά φαινόμενα και από τη φύση. Είχαμε πλημμύρες σε αρκετούς οικισμούς, σε χωριά, στην περίμετρο της Συστιαίας, στο Ρεούς, στο Νεοπύργο, στα Ρωτά της Δίψου, στο Πευκή, στο Ασμίνιο, αλλά κυρίως στις Γούβες. Αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε όταν καταφέραμε να φτάσουμε στο χωριό, γιατί ήταν αποκλεισμένο για περίπου μισή μέρα, ήταν ότι είχε καλυφθεί μεγάλο μέρος του χωριού από φερτά υλικά, μπάζα, πέτρες και καμένους κορμούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με πολύ μεγάλη ορμή και ταχύτητα στο κέντρο του οικισμού. Πάρα πολλά είναι τα προβλήματα στις υποδομές αλλά και στις περιουσίες των ανθρώπων, πλημμυρισμένες κατοικίες, καταλήματα, επιχειρήσεις, αλλά και χωμένες ουσιαστικά μέσα στα μπάζα και τις πέτρες τα σπίτια, οι ζωές των ανθρώπων. Κομμένο ρεύμα, υδροδότηση, κατεστραμμένοι δρόμοι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτός ο τόπος για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν τρεις μέρες πριν θα χρειαστούν αρκετά χρόνια δουλειάς. Κύριε Δήμαρχε, επειδή η Βόρεια Εύβοια είναι μια περιοχή που είναι στην καρδιά όλων μας, γιατί δοκιμάστηκε πολύ σκληρά. Είπατε για τους κορμούς των δέντρων των καμένων. Τα αντιπλημμυρικά που έπρεπε να γίνουν, έγιναν. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Σε τι ποσοστό? Αποφορούν... Θα σας πω ότι στην λεκάνη των βασιλικών σε ποσοστό 100%, αλλά για να μιλήσουμε για τις Γούβες που έχουν καταπλακωθεί ουσιαστικά από αυτά που σας είπα, τα φράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί στην περίμετρο του οικισμού δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα. Γιατί? Οι Γούβες, για να καταλάβουν και τηλεθεατές μας, γιατί ήμουνα εκεί, οι Γούβες είναι ένα χωριό το οποίο, αυτό είναι το όνομά του, Γούβες κάνει αυτή την κίνηση και είναι εδώ το χωριό, έχουν καεί τα πάντα γύρω-γύρω-γύρω. Εμείς όταν ήμασταν, Σπύρο, με το συνεργείο του Open, τον Κώστα τον Ψυχογιό και τον Σταύρο τον Μερτήρη, είχαμε αποκλειστεί στις Γούβες από τον πυκνό καπνό και λέτε ότι εκεί δεν έγινε κάτι. Δηλαδή δεν προχώρησαν, ενώ πράγματι αν έρχονταν νερά από το βουνό, αφού δεν υπήρχαν δέντρα να τα συγκρατήσουν, είχαν άμεσο κίνδυνο να πνιγούν οι άνθρωποι από τα νερά. Εντάξει, είχαμε καταρχήν το ότι δεν χάστηκαν ανθρώπινες ζωές. Αυτό οφείλεται και στην τύχη. Αν έρθει κάποιος και το δει από κοντά, θα δει ότι σταμάτησαν πολλοί κορμοί σε ένα σημείο, σε ένα πλάτομο μέσα στο χωριό, το οποίο λειτουργήσε ως φράγμα για να συγκρατηθούν η μεγαλύτερη όγκη των φερτών υλικών για να μην φτάσουν ουσιαστικά στο κέντρο του οικισμού και χάσουμε ίσως και ανθρώπινες ζωές. Η κατάσταση είναι δραματική ή όπως το είπατε ακριβώς, η Γούβες είναι ένα χωριό το οποίο περίμετρος του, όλο το δάσος δηλαδή, έχει καεί σε ποσοστό 100%. Δημαρχή, είπατε ότι δεν έγιναν κάποια αντιπλημμυρικά. Γιατί δεν έγιναν? Τα αντιπλημμυρικά τα οποία αφορούν τις ορεινές κήτες των ρευμάτων, που είναι φράγματα βάρους, αυτά κατασκευάζονται στην περιοχή μας. Φράγματα βάρους τα οποία ουσιαστικά κατασκευάζονται για να συγκρατούν αυτά τα φερτά υλικά. Στις Γούβες δεν έχουν κατασκευαστεί. Γιατί? Προφανώς λόγω καθυστέρησης από τη Διεύθυνση Δασών, η οποία ελέγχει. Μετά από δύο χρόνια. Τη διαδικασία. Δηλαδή τα βασιλικά που είπατε είναι το σημείο έναρξης της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς που είχαμε στην Εύβοια. Εκεί πέρα ξεκίνησε η φωτιά και μετά έκανε όλη αυτή τη διαδρομή και έκαψε το μισό νησί. Δεν ξεκίνησε τα βασιλικά. Ξεκίνησε περίπου από τη λίμνη και έφτασε τα βασιλικά. Είναι το άλλο άκρο. Είναι από θάλασσα στη θάλασσα. Αυτό είναι εκεί που τελείωσε. Εκεί που τελείωσε ακριβώς. Έχετε δίκιο. Για το ζήτημα των βουβών και των αντιμερικών, έχω εκφράσει αγωνία μεγάλη 1,5 χρόνο πριν. Ότι μα εδώ τώρα αφήσανε ένα χωριό το οποίο το ξέρανε ότι το πρόβλημά του είναι αυτό. Δυστυχώς, και μας λέτε ότι το άφησαν χωρίς αντιπλημμυρικά έργα. Είναι, θυμάσαι μια εικόνα συγκλονιστική με μια κυρία, για να καταλάβουν και τηλεθεατές, γιαγιά που τρέχει να σωθεί και από πίσω. Αυτό είναι το χωριό. Σε αυτό το χωριό αναφερόμαστε. Και δεν είναι μόνο οι Γούβες, είναι και άλλες. Είναι οι Ροβιές, είναι η Λίμνη. Ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ναι, ναι. Βραβεύτηκε κιόλας ο συνάδελφος, ο φωτορεπόρτερ, για αυτή τη συγκλονιστική εικόνα. Με συγχωρείτε. Ελάτε. Είναι ότι έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, έχει ξεκινήσει να ξεντυλίγεται το κουβάρι μιας δεύτερης φάσης καταστροφής. Δηλαδή όλη αυτή η διάβαση που προκλήθηκε ουσιαστικά, αυτό το ξύσιμο της πληγής πάνω στην επιφάνεια του εδάφους γύρω από το χωριό που έχει μεγάλη κλίση και τελικά είναι αρκετά σαφρά, δεν είναι βράχη. Δήμαρχε, όπως έγινε το χωριό, όπως λέτε, χωρίς αντιπλημμυρικά, στην ουσία έγινε παροχέτευση υδάτων μέσα στο χωριό.
Ήταν σαν να αφέθηκε για να γίνει μια λεκάνη που θα συγκεντρώσει τα νερά για να μην πάνε αλλού. Δηλαδή το χωριό έγινε λεκάνη παροχέτευση. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνω. Μπορεί να έχω άδικο, πείτε μου. Το χωριό είναι στη λεκάνη παροχέτευση, είναι στο σημείο σύγκληση των αρμάτων. Ναι, αλλά χωρίς αντιπλημμυρικά είναι σαν να πηγαίνουμε το νερό στο χωριό. Αυτό καταλαβαίνω. Το νερό θα έφτανε ούτως ή άλλως στο χωριό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η τεράστια ποσότητα των φερτών που ήρθαν, γιατί δεν υπάρχει συγκράτηση από το δάσος. Για τα αντιπλημμυρικά, ποιος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεσή του? Είναι κατά σειρά. Ξεκινάει από περιφέρεια. Εσείς καταγγείλατε ως δήμαρχος αυτό που είπατε, ότι οι ειδικοί για τα δάση είναι αυτοί που κολυσιέργησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Το έχετε καταγγείλει, κινηθήκατε και σε ποιον? Το έχω κάνει στο παρελθόν και σε εντονότατο ύφος. Πον. Σε εντονότατο ύφος. Δήμαρχε, είναι και μια μέρα, είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Το να καθίσω εγώ τώρα μαζί με τη συνάδελφα Βλαμπία Ρέβη και να σας κάνουμε αυστηρή κριτική, μπορεί και να σας αδικεί, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβείς λεπτομέρειες. Φαντάζομαι όμως ότι ό,τι είναι να υποθεί θα υποθεί και μετά τις εκλογές και δεν είναι προσωπικό. Καταλαβαίνω πως το λέω. Όχι, και ο άνθρωπος λέει ότι το έδειξε έντονα, έτσι. Ο άνθρωπος το είπατε, ξεκάθαρα. Γιατί είπατε ότι κάνατε κάθε ενέργεια, είπατε. Με συγχωρείτε. Το έχω καταγγείλει σε εντονότατο ύφος στο παρελθόν. Ναι, απλά το ύφος δεν φτάνει, Δήμαρχε, επειδή το λέτε, είναι η τρίτη φορά που το λέτε. Ακούστε με λίγο. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά από το γραφείο σας και από το κανάλι είναι πολύ εύκολο να τα λέμε όλα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ υπάρχει καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. Για τις ορεινές κήτες και τα αντιπλημμυρικά αυτού του τύπου, υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Δασών. Ωραία. Η περιφέρεια αναφέρεται στις παιδινές κήτες και οι δήμοι σε έργα τα οποία γίνονται στο εσωτερικό των οικισμών. Για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Απλά επειδή μιλάτε για το κανάλι και νομίζω ότι είναι αστοχία σας, Δήμαρχε, αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, είναι δημοσιογραφική κριτική και δεν μπορεί κάθε φορά δημοσιογραφική κριτική να έχει να κάνει με ένα κανάλι από πίσω. Σας λέω πάρα πολύ απλά και πολύ ευγενικά σας είπα. Ότι μας είπατε ότι έχετε καταγγείλει. Δεν μας είπατε τι καταγγείλατε και πώς το καταγγείλατε, γιατί αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχουν και τοπικοί εισαγγελείς που, αν ο Δήμαρχος φτάσει στην πόρτα τους και πει ότι η Διεύθυνση Δασών μας εκθέτει σε διαρκή κίνδυνο, φαντάζομαι κανένας εισαγγελέας δεν θα τα αφήσει έτσι αυτό. Γι' αυτό σας λέω, μην ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα. Με σεβασμό εγώ σας μιλάω. Δεν προς Θεού, δεν έχω προσωπικά μαζί σας. Εγώ σας μιλώ με σεβασμό. Μιλήστε για ευθύνες και μάλιστα πρώτων εκλογών. Ναι. Δεν υπάρχει ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και το κατανοείτε αυτό. Βεβαίως. Όταν ο Δήμαρχος το έχει καταγγείλει και με τη φράση ότι δεν έχει πέσει ούτε ένα κυβικό μέτρο τσιμέντο, αυτή ήταν η φράση για τα αντιπλημμυρικά της περιοχής αυτής. Σε εντονότατο ύφος, μπροστά στα μέσα, πίσω από τα μέσα, σε υπουργούς, εκεί που πρέπει, σε όλες τις επιτροπές αυτές, αναζητώντας, καταλαβαίνετε. Καλώς, να είστε καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Κύριε Δήμαρχε, δεν επίθεση που σα βγήκατε και είπατε και μόνο σας και για τις γούβες και επιβεβαιώσατε και το ανάγλυφο της περιοχής και ότι φωνάζετε κτλ. Διεύθυνση Δασών, εγώ το έχω σημειώσει, να ζητήσουμε και εκεί απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Πραγματικότητα είναι, αν θέλετε, υπήρχε ολιγορία στη δημοπράτηση. Λόγω καθυστέρηση μελετών και μη ύπαρξη σπόρων. Όλα αυτά έχουν όνομα, επώνυμο και υπογραφή Δήμαρχε και δεν είναι δική σας προς Θεού. Δεν μιλάω για σας προσωπικά. Καταλαβαίνετε. Και εμείς ερωτήματα θέτουμε να βοηθήσουμε την κοινή γνώμη να καταλάβει. Δεν αφορά εσάς ούτε τις δικές σας αντιδράσεις. Προσπαθώ να βοηθήσω και καλά θα ήθελα να πω ότι το κανάλι σας είναι πάντα δίπλα στην. Δεν υπάρχει θέμα, Δήμαρχε, προς Θεού. Απλά τέτοιον, και θα συνεχίσει να είναι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Στηρίζετε τη Βορέα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και τον καθαρό σας λόγο. Πάμε στον κύριο Χοδρονάσιο. Πάμε στον αντιδήμαρχο του Κιλερέ, να του πούμε καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, αντιδήμαρχε. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Ο καιρός πίσω σας είναι συνεφιασμένος ο ουρανός. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε και αυτή την αγωνία. Δεν είναι ιδιαίτερα σε θεσμό. Σήμερα εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα προβλήματα που έχετε εκεί, γιατί δεν σταματάει η αγωνία. Πρέπει να σας πω εδώ, από τις 4 Σεπτεμβρίου, άργησε για μια εβδομάδα να βρέχει καταρακτοδός. Η Λάρισα, εκεί που είχε ένα ποτάμι τον Πινιό, απέκτησε 5-6 ποταμούς, οι οποίοι σπάζανε τα αναγόματα και πλημμύριζαν τα χωριά της περιοχής μας. Πλημμύρισε το Αρμένιο, στο οποίο κάναμε εκένωση, πλημμύρισε το Σωτήριο, στο οποίο επίσης κάναμε εκένωση, πλημμύρισε η Νίκη, στην οποία επίσης κάναμε εκένωση. Πλημμύρισαν και άλλα χωριά, αλλά δεν πλημμύρισαν εξ ολοκλήρου, πλημμύρισαν περιοχές και κάποια σπίτια. Και σε αυτά τα χωριά μεταγύρισαμε τους κατοίκους που χρειαζόταν. Εκεί να κρατήσει το πλάνο, πείτε, τώρα σας έχουμε καλά για να μπορούμε και να σας βλέπουμε. Έρχεται τώρα και ο χειμώνας και υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχαμε και αυτή την κακοκαιρία. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε?
Κοιτάξτε, εδώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Θέλουμε όμως τη συμπαράσταση της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης. Τι χρειάζεστε, κύριε Παδρονάση, τι χρειάζεστε, κύριε Δήμαρχε. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτοί οι άνθρωποι που πάθαν ζημιές και εγκαταλείψαν τα σπίτια τους να πάρουν τα χρήματα που πρέπει για να τα αποκαταστήσουν. Να ξαναπάνε τα σπίτια τους. Και φυσικά χρειαζόμαστε αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες που είναι εν εξελίξη και για τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν καλυφθεί από το νερό. Θέλω να πω κάτι μας. Εμένα μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το χωριό Ερμίτσι, για παράδειγμα, και θα το δούμε αυτό. Το Ερμίτσι είναι στην Καρδίτσα, δεν είναι στην Καρδίτσα. Το ξέρω ότι δεν είναι στο δικό σας. Αλλά το λέω μπας και μας ακούει κάποιος από την Καρδίτσα. Εμένα με έχουν πάρει 3-4 φορές τηλέφωνο και μου έχουν πει άνθρωποι ότι δεν πάει πια κανένας να τους πάρει φαγητό. Και θα το δούμε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Σε εμάς εδώ πέρα και η τροφοδοσία. Δεν λέω, είπαμε για το Ερμίτσι που είναι Καρδίτσα, κύριε Παδρονάσιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Κουράγιο, κουράγιο σε όλους εκεί τους ανθρώπους και έχουν και την. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι στην καρδιά μας, δεν ξέρω. Σας. Εδώ, ό,τι χρειαστείτε, μιλάμε απευθείας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε διαγωνισμούς που πάμε στο Φέρι μου Διάλειμμα, γιατί έχουμε πλήρες ρεπορτάζ οικονομικό με τον Βαγγέλη Δουράκη, έτσι που μας αφορά όλους και πετρέλαιο θέρμανσης και ξύλα. Πάμε να δώσουμε. Αλλάζει λάστιχο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τα ελαστικά μας. Ένας τυχερός κερδίζει 4 ελαστικά, έτσι, από τον οικονόμου. Εγγύηση στο ελαστικό. Τοποθέτηση λοιπόν και ζυγοστάθμιση οικονόμου. Ένας τυχερός κερδίζει λοιπόν τα 4 ελαστικά. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνοντας ή αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, τηλεφωνώντας ή στέλνετε απλά SMS και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Την ίδια στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Citroën σε 3 έκδοση U με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο για τηλέφωνο. Απλά στέλνετε ένα SMS, open και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 14800 για το υπέροχο Citroën σε 3 έκδοση U αξίας 17.500 ευρώ. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με αναλυτικό ρεπορτάζ για την ακρίβεια και χθες στη δημοσκόπηση του Open είδαμε ότι παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους, με αποκλειστικό ρεπορτάζ και για τα ξύλα και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για αυτό το market pass που μας στέλνετε, θα το δούμε τι έχει γίνει και επιστρέφουμε. Τώρα μαζί. Λοιπόν, δεν κρύβετε την. Δεν λέω οργή, αλλά την ενόχλησή σας για όσα μαθαίνετε, γιατί δεν είναι και ευχάριστο να ακούσετε ότι ένα τοπόσιμο όπως είναι το στέγαστο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ θα παραμείνει κλειστό, γιατί υπάρχει θέμα σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, μάλλον σύμφωνα με τους ειδικούς, μετά από εντολή του ΤΑΙΠΕΔ, θέμα στατικότητας. Έτσι. Και νομίζω ότι ο Χρήστος Βολικάκης, ο παγκόσμιος αθλητής ποδηλασίας, που έχει περάσει ώρες εκεί προπόνηση, χιλιάδες ώρες προπόνηση. Για να χτίσει τα όνειρά του και να μας φέρει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, μόνο ενόχληση έχει και προβληματισμό για τα όσα έχει ζήσει και τα όσα θα συμβούν στο μέλλον εκεί, σύμφωνα με τα. Γιατί χρειάζεται μήνες ή ημέρες αποκατάσταση, δεν το ξέρουμε αυτό. Αγαπητέ Χρήστο, καλημέρα από εμάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, τα πράγματα τι να πούμε τώρα. Μόνο στενάχωρο μπορεί να είναι αυτό. Εμένα το ποδηλατοδρόμιο είναι το δεύτερο σπίτι μου, όπως και για πολλούς άλλους αθλητές. Υπάρχουν προβλήματα. Εμείς το τελευταίο καιρό και κάποιες οφάδες από πάνω, από τη στέγη, αλλά λόγω βαψίματος από τα σίδερα που έχει η οροφή, είχαν πέσει. Προφανώς μετά τον έλεγχο που έγινε, θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι πλέον θέμα επικινδυνότητας και δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί ή να έχει συμβεί. Αλλά δεν γίνεται να κλείνει το μοναδικό Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμο, γιατί ουσιαστικά εμείς δεν έχουμε πού άλλο να προπονηθούμε. Γενικά, ένα Ολυμπιακό συγκρότημα που έχει φιλοξενήσει Ολυμπιακούς αγώνες, νομίζω ότι πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό, πάντα ζωντανό. Υπήρχαν κάποια άλλα προβλήματα, ζητήματα που είχατε δει, είχατε καταγράψει και περιμένατε ότι θα έρθουμε σε αυτό το λουκέτο ή σας ήρθε από τον ουρανό στο κεφάλι αυτή η είδηση? Όχι, λουκέτο δεν μπορώ να πω ότι περίμενε κάποιος ότι θα κλείσει το ποδηλατοδρόμιο μέχρι νεοτέρας και δεν ξέρουμε καν πότε θα ανοίξει. Βέβαια, από τότε που ανέλαβε ο κύριος Χαλιωρής το ΆΚΑ, έχει κάνει αρκετά έργα. Έχει και στο ποδηλατοδρόμιο, γιατί πιο παλιά τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα.
Αλλά παρόλα αυτά το ποδηλατοδρόμιο υπολειτουργεί. Το χειμώνα πάντα κάνουμε προπόνηση μέσα στο κρύο. Δηλαδή αν έχει έξω 7 βαθμούς Κελσίου, μέσα μπορεί να έχει 0. Είχαν χαλάσει τα συστήματα θέρμανσης, δεν ανοίγανε. Γενικά δεν είναι η κατάσταση, δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Μέσα το τερέν, το αγωνιστικό τερέν, γιατί μας λέγανε ότι δεν μπορεί κάποια εταιρεία να το αναλάβει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Γενικά δεν λειτουργούσε το πράγμα όπως έπρεπε, γιατί έχουμε ταξιδέψει όλο τον κόσμο, έχουμε αγωνιστεί σε πάρα πολλά ποδηλατοδρόμια. Έξω τα ποδηλατοδρόμια είναι λες και μπαίνεις σε πεντάστρο ξενοδοχείο. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά τουλάχιστον μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Το καλοκαίρι ήταν τα πράγματα σε πολύ καλύτερη κατάσταση λόγω του καιρού, οπότε δεν είχαμε προβλήματα κρύου ή θέρμανσης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα κλείσει εντελώς το ποδηλατοδρόμιο και δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα. Γιατί αν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, μετά δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και δυστυχώς για να φύγει κάποιος αθλητής στο εξωτερικό να προπονηθεί, γιατί μιλάμε ότι για να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας θα πρέπει να αλλάξουμε χώρα. Για να αλλάξουμε χώρα το budget και τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποιος θα τα καλύψει και ποιος θα μας βοηθήσει. Και πάλι αυτό μπορεί να γίνει για τους ελάχιστους μετά από μεγάλη πίεση. Για τα παιδάκια, για άλλες κατηγορίες, για αθλητές πιο χαμηλού επίπεδου, τι θα κάνουν. Ουσιαστικά τελείωσε το άθλημα, γιατί δεν υπάρχει άλλο στάδιο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε... Ξέρεις κάτι, Χρήστο, την ίδια στιγμή έχουμε βέβαια και άστεγο τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Από την άλλη, το στέγαστρο είναι το κυρίως πρόβλημα. Και το στέγαστρο του συγκεκριμένου Καλατράβα, αγαπητέ Χρήστο, φίλοι τηλεθέτες, είναι μια μέγα κατασκευή. Δηλαδή, αν τυχόν υπάρξει κατάρρευση του στεγάστρου, δεν θα πέσει μέσα το στέγαστρο. Οι καταστροφές θα επεκταθούν σε δεκάδες μέτρα απόσταση. Που αυτό θα συμπαραστήρει οποιαδήποτε παραπλήσια κατασκευή. Δεν είναι απλής λογικής. Η όλη κατασκευή νομίζω ξεπέρασε τα 370 εκατομμύρια με αρχικό προϋπολογισμό τα 250. Αν δεν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Από ό,τι θυμάμαι. Γιατί όλα μας έρχονται πρόσφατα τώρα στο κεφάλι. Θυμήθηκα το 14 τη συντήρηση που έγινε. Ακριβώς. Το 14, 10 χρόνια σχεδόν πριν. Που και πάλι 10 χρόνια πριν είχε χτιστεί. Δηλαδή χρειάζεται να περάσουν 10 χρόνια για να γίνει η πρώτη συντήρηση το 14 από το 2004. Αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με τη στέγη, με τα χρήματα της στέγης Καλατράβα, θα μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί 30 ποδηλατοδρόμια. Δηλαδή, αν καταρρεύσει, που τα πευχόμαστε προς Θεό, ας θεωρήσουμε ότι είναι υπερβολικό συνάρευτο. Σύμφωνα με τα όσα. 130 εκατομμύρια ευρώ κόστησε μόνο αυτό το στέγαστρο. Μόνο αυτό. Καταρρεύσει αυτή η μέγα κατασκευή, οι ζημιές θα επεκταθούν σε δεκάδες μέτρα, έτσι, με οτιδήποτε μπορεί να συμπαρασύρει. Εγώ θέλω να μας πει τώρα αυτό που λέει. Πρέπει δηλαδή για να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις και μας κάνεις υπερήφανους, πρέπει να φύγεις να πας στο εξωτερικό. Όχι, αναγκαστικά. Δεν υπάρχει αλλού ποδηλατοδρόμιο στην Ελλάδα. Ναι. Είναι μόνο το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στο Μαρούσι. Να το θέσω λίγο πιο λαϊκά. Αυτό... Πόσο καιρό σε παίρνει να μην κάνεις προπονήσεις? Προπονήσεις δεν σε παίρνει ούτε μία εβδομάδα να χάσεις. Χριστό, επειδή δεν ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές, όσοι δεν σε γνωρίζουν, που ελάχιστοι δεν σε γνωρίζουν, ο Χριστός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας, ο οποίος κατοικεί στο Βόλο. Και από πρωταθλητής ποδηλασίας, σε λίγο θα γίνει πρωταθλητής κοπηλασίας στο Βόλο. Άστεγος στο Βόλο. Μάλλον, στην Κάρλα, μάλλον ναι, θα κάνω. Ακριβώς. Άστεγος στο Βόλο, άστεγος αθλητικά και στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι? Και πάλι. Έτσι είναι, και το θέμα είναι ότι υπάρχουν παιδιά από πίσω που αγαπάνε αυτό το άθλημα, που έχουν παρατήσει, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, το σχολείο για να διακριθούν και να εξελιχθούν σε αυτό το άθλημα. Οπότε αυτά τα παιδιά πριν καν ξεκινήσουν, ουσιαστικά σταματάνε. Αναγκαστικά, γιατί δεν πρόκειται ένα παιδάκι 16 και 17 και 15 χρόνων να φύγει στο εξωτερικό τώρα για να γίνει ποδηλά της πίστας. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η περίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε και τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Βρούτση, να τον ρωτήσουμε, αλλά και ειδικούς. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της ακρίβειας. Χθες είχαμε και την δημοσκόπηση της MRB για το Open, που δείχνει ότι αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Βαγγέλης Δουράκης στα δεξιά μου, είδε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα Βαγγέλη μου. Αν μου επιτρέπετε μόνο ένα σχόλιο για τον Αμυντήριο Ραυτόπουλο, πρώτα, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Βλέπουμε και έχετε φέρει πλούσιο υλικό να.
να παρουσιάσουμε. Λίγα πράγματα. Ορεκτικά. Πρωινό, για το πρωινό. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο για το ΆΚΑ, γιατί πραγματικά η είδηση με σόκαρε. Γιατί ήμουν ένας από τους πολλούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού που πήγαν και παρακολούθησαν τους αγώνες με την Μπράγα και τη Βιγιαρεάλ με την οικογένειά του. Δηλαδή έρχονται τώρα και μας λένε τι, ότι όλοι όσοι πήγαμε στους αγώνες κινδυνεύαμε να πάσα στιγμή να φάμε ένα στέγαστο στο κεφάλι μας. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή εμένα με έχει σοκάρει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να έρθουμε. Σκέψου στο να θέμα μην μας. Έκανε τα αυτονόητα το ΤΑΙΠΕΔ, πώς τα μη αξιοποίηση τη ιδιωτική περιουσία του δημοσίου οφείλει να βλέπει και να καταγράφει και να υποπτεύει το αν η περιουσία του ελληνικού δημοσίου είναι σε καλή κατάσταση. Φαντάσου να μην είχε ζητήσει τον έλεγχο του στεγάστου. Να έχει γίνει αργότερα, μετά από 5 χρόνια. Οι όποιοι έλεγχοι δεν έπρεπε να γίνουν πριν δοθούν οι όποιες άδειες. Αυτονοήτως. 2013, υποκατάρρευστο στέγαστο Καλατράβα, που κόστησε 130 εκατομμύρια ευρώ. 2014, λέει και ο Σπύρος για τα κονδύλια τα οποία εκταμιεύθηκαν για να φτιάξουν. Στην περιφέρεια, 8 εκατομμύρια τότε. Άρα, φτάνουμε στο 2023. Εμένα η γνώμη μου είναι προφανώς είναι ένα σοκ, αλλά απ' την άλλη ευτυχώς που το κλείσανε. Έστω και αργά. Αν είναι αργά, θα τα θέσουμε όλα αυτά στη συνέχεια στους ειδικούς. Καλημέρα και στον Νίκο για πράγμα να πούμε, γιατί τον έχουμε κοντά μας. Θα πιάσουμε συνολικά το θέμα της ακρίβειας και της θέρμανσης του χειμώνα. Βαγγελή, πριν πεις τις κάρτες σου, σε παρακαλώ, αν γίνεται, μας έχουν βομβαρδίσει από το πρωί οι τηλεθεατές και λένε για το Market Pass. Mm-hmm. Έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα. Πράγματι, υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στην καταβολή του. Εδώ βέβαια πρέπει να διευκρινίσουμε ότι γίνεται σε δύο δόσεις η καταβολή του Market Pass. Κάποιοι μπορεί να μην είναι καν δικαιούχοι σε αυτή την πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ακούμε ανεπισήμως ακόμα, δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση, είναι ότι όσοι δεν πληρώθηκαν σήμερα θα πληρωθούν τη Δευτέρα. Να το δούμε. Να το δούμε. Είμαστε αναμονή, το παρακολουθούμε το θέμα. Περιμένουμε κι εμείς απαντήσεις επίσημες πια. Πράγματι όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το Market Pass. Τώρα ήταν να πληρωθούν αυτοί που είχαν υποβάλει τις μέχρι τη Δευτέρα και οι οποίοι είχε καθαριστεί κανονικά η δήλωσή τους και είναι παλιοί δικαιούχοι ως επί το πλούστον αυτοί που είχαν δικαίωμα στο Market Pass. Και... Καλημέρα στον Νίκο Γιαπρακά και στη Χρυσάνθη Λαγοπάτη. Θα σας δούμε σε πολύ λίγο να δούμε και για τα ξύλα. Ναι, πάμε. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή έχει αρκετά στοιχεία ο κύριος Δαυτόπουλος, θέλω να θέσω υπόψη σας κάποιες τιμές, γιατί έχει κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ, θα έλεγε κάποιος, για τη Λιανική. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάποιες τιμές στη Χονδρική, να τις δούμε μαζί και να τις σχολιάσουμε. Βεβαίως. Ξεκινάμε μία μέρα πριν μας επισκεφτεί ο καταστροφικός αυτός, η καταστροφική αυτή κακοκαιρία, ονόματι Ντάνιελ, 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν στη Χονδρική από χονδρέμπορους η ντομάτα τότε πωλείται προς 90 λεπτά το κιλό. 21 Σεπτεμβρίου έχει εκτοξευθεί στο 1,50, 66% πάνω. Άνευ λόγω κηδείας. Υποτίθεται λόγω της κακοκαιρίας, ελλείψεων και. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο κάποιοι λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά θα σας δείξω μετά και κάτι άλλο, γι' αυτό θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε. Πάμε στα γκουράκια να δούμε και τι έγινε. 4 Σεπτεμβρίου 40 λεπτά. Στις 21 Σεπτεμβρίου 75 λεπτά. Ξέρετε πόσο αύξηση είναι αυτό? 87,5%. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Στις πατάτες, 4 Σεπτεμβρίου από 66 λεπτά φεύγουν και πάνε 21 Σεπτεμβρίου στα 73, 10% πάνω. Δείτε τώρα τι έγινε μέσα σε μια εβδομάδα και εξηγήστε μου εσείς πώς συμβαίνει αυτό. Εφόσον συνέτρεχαν όλοι οι λόγοι που είχαν επικαλεστεί κάποιοι για τις αυξήσεις. 21 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, ντομάτες, βλέπουμε μια βουτιά από το 1,50 στο 1,15, μείον 23%. Στη Χονδρική πάντα μιλάμε. Λιανική είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Χονδρική, αγκουράκια από 0,75 στο 0,38. 49% μείωση. Πείτε μου λοιπόν εσείς, εφόσον υπήρχαν λόγοι που αυξήθηκαν. Γιατί μετά ξεφούσκωσαν. Γιατί μετά μέσα σε μια εβδομάδα ξεφούσκωσαν. Μήπως γιατί αρχίσαμε κι εμείς να το κάνουμε θέμα και να βγάζουμε τη φωνή των τηλεθεατών. Γι' αυτό λέω. Που αντιδρούσαν και εδώ, Βαγγέλη μου, είχε μαλλιάσει η γλώσσα σου να λες τι γίνεται και είναι απαράδεκτο αυτό. Και βγάζαμε τότε και τους αρμόδιους υπουργούς και φυπουργούς και λέγανε. Και... Μην ακούτε κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αύξησης. Μήπως γιατί έτσι με τη βοήθεια των τηλεθεατών έκανε εσύ. Είναι ενδεχόμενο. Με τη δική σου φωνή, το δικό σου έφερε το δικό σου αποτέλεσμα. Συνάδελφος επάνω το κοντρόλ μας λέει ότι πήγε στο σούπερ μάρκετ. Να πάρει ένα κολοκυθάκι. 89 λεπτά κόστησε. Ο κύριος Ζαυτόπουλος, έχετε έρθει έτοιμο πόλεμος. Εγώ θέλω να έρθω να ανακατέψω τα έγγραφα που έχετε εκεί, πραγματικά δηλαδή. Πάντοτε, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται ο καταναλωτής, γιατί όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες είναι καταναλωτές καταρχήν. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Δουράκης, ξαφνικά
πράγματι από τη μία μέρα στην άλλη, από τις 4 στις 5 του μήνα που ήρθε η καταστροφική αυτή η πλημμύρα στο Θεσσαλικό κάμπο, ξαφνικά ανέβηκαν όλα τα προϊόντα. Και να πούμε το εξής, για να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας. Ο Θεσσαλικός κάμπος δεν παράγει κανένα από αυτά τα προϊόντα. Ακριβώς. Που είναι το σημαντικότερο όλο. Αυτά τα προϊόντα παράγονται στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, ως επιτοπλίστου που είναι και η ναυαρχίδα των κηπευτικών, και στην Λάρισα συγκεκριμένα παράγεται η βιομηχανική ντομάτα, που ευτυχώς για τους ανθρώπους τους περισσότερους εκεί είχαν προλάβει και είχαν μαζέψει το 75%. Ωραία, για δείξτε μας τώρα για την ντομάτα αυτό που έχει το ντοκουμέντο να μας παρουσιάσετε. Δεν φαίνεται σούπερ μάρκετ, έχετε και ένα χαρτί με την ντομάτα. Δείξτε το στην κάμερα. Ντομάτα σε αυτή τη στιγμή. Το έχω δώσει απάνω στο. Τα έχετε δώσει. Εντάξει. Η ντομάτα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο μάγος της ακρίβειας. Έχει 3,23 έως και 3,48 στις δυτικές συνοικίες, στη Λαϊκή, προχτές. Ντομάτα 3,48 το κιλό. Θα σηκωθώ, Κυριακή, γιατί ο κύριος Ραυτόπουλος θα σηκωθώ. Εδώ βλέπετε. Ναι. Την ντομάτα θέλω, γιατί μάλλον. Θα το δείξω αυτό. Δεν την έχουμε, δεν την βρίσκουμε. Αλλά θέλω να το δώσω. Κάνουμε επιτόπιο. Πού το έχουμε? Έχουμε λάδι πάνω, δεν έχουμε το. Λάδι. Έχουμε το λάδι. Το χάσατε το χαρτί. Και βλέπετε διαφορά τις τιμές χοντρικής, έτσι. Ναι. Από τις τιμές χοντρικής. Δεν είναι. Λοιπόν, η ντομάτα, Σπύρο, γιατί μας το έδειξε πριν στο διάλειμμα, έχει πάει σχεδόν 5 ευρώ. Τα 250 γραμμάρια. Α, τα ντοματίνια λέτε. Τα ντοματίνια λέω. Συγγνώμη, δεν καταλάβω. Με τόσα χαρτιά. Δείξτε, ρε παιδιά, πόσα χαρτιά έχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. 24 και 48 έχει το κιλό τα ντοματίνια. Έτσι. 24 και 48 βιολογικά ντοματίνια. Τα απλά, τα κανονικά έχουν γύρω στα 10 ευρώ, 10 και 20. Θα τα δείξουμε. Μάλιστα. Όμως, εδώ δεν είναι το θέμα. Η τιμή, το θέμα είναι η εσχροκέρδεια, η οποία μας μιλάνε και μας λέγανε ότι η εσχροκέρδεια είναι μεμονωμένη, δεν είναι γενικευμένη. Και διαπιστώνουμε ότι η εσχροκέρδεια ήρθε για να μείνει. Τετραπλασιάζεται η τιμή από το χωράφι στο ράφι. Ο καταναλωτής έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα είναι η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια. Το κύριε Ραυτόπουλε, το λάδι είναι ο απόλυτος χρυσός. Το δεύτερο είναι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Δηλαδή, αν έχει ένα τενεκέ λάδι, είναι κάνει προξενιό. Πάμε τώρα, έτσι, να δούμε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει. Βλέπουμε εδώ. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα. 68 και 81. Δηλαδή, βλέπετε και κάτω, 13 και 76 το λίτρο. Αφού εδώ λέμε ότι ο καλύτερος γαμπρός είναι ο ελαιοπαραγωγός. Έτσι. Τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα. Να πούμε όμως ότι στις αρχές του έτους όλα αυτά τα λάδια, τα οποία βρίσκονται και στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ στο καλάθι του νοικοκυριού, είχαν από 5 ευρώ και 50 λεπτά έως 5 ευρώ και 99 λεπτά. Όταν τα είχαν αγοράσει από τον παραγωγό, από 3 και 30 έως 5 και 25 το βιολογικό ελαιόλαδο. Άρα σκροκερδούν κάποιοι. Όχι, είναι ο κανόνας πλέον. Έχει γίνει ο κανόνας. Όταν, για παράδειγμα, επειδή είχατε πάει και την προηγούμενη εβδομάδα στο Πήλιο, θα σας είπαν εκεί πέρα οι αγρότες λοιπόν ότι τα μήλα τα πουλάνε 45 με 50 λεπτά. Ακριβώς. Ναι. Ο παραγωγός. Όπως το είπατε, ακριβώς. Ναι. Εσείς το έχετε αγοράσει το μήλο κατά από 2 ευρώ. Όχι. Τι λέτε τώρα. Τετραπλασιασμός της τιμής. 2,79, γιατί 3 ευρώ στα μανάβικα. Κουνουπίδια 3,98. Κουνουπίδι. Το κουνουπίδι, το ελληνικό κουνουπίδι, 3,98. Έχουμε και την εικόνα. Και όχι μόνο. Όλα τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι τετραπλασιάζονται. Όπως για παράδειγμα να πούμε. Εδώ, πιπεριές φλωρίδες, δείτε τα στοιχεία που μας έχετε δώσει. 3,98. Δεν μπορείς πια δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις σωστή διατροφή. Να πούμε ότι πιπεριές είναι τύπου φλωρίνης. Α. Ναι. Δεν είναι ακριβώς πιπεριές φλωρίνης. Επειδή είναι κόκκινες και είναι το σχήμα της πιπεριάς φλωρίνης, ότι είναι τύπου φλωρίνης. Όπως εδώ οι πιπεριές, αυτές που παίρνουμε ως επιτοπλίστων για τα γεμιστά ή για τη σαλάτα, για να κάνουμε. Βλέπετε την τιμή. Το θέμα είναι, κύριε Ραυτόπουλε, ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους δεν αποδίδονται. Δεν υπάρχουν. Όχι, κοιτάξτε. Και να μην τους αδικούμε τους εργαζόμενους. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν εγώ, αλλά. Όχι, να μην αδικούμε τους εργαζόμενους, κύριε. Τι συμβαίνει. Είναι 72 άτομα, εργαζόμενοι, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν εκατοντάδες χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Πού μπορούν να πάνε αυτοί οι 72 άνθρωποι? Απλά έχουν τις εφαρμογές, μπαίνουν μέσα, γιατί ένα από τα μέτρα, τα προθεσινά που ψηφίστηκε με την τροπολογία στη Βουλή, λέει ότι, το οποίο είναι κοροϊδία πέρα για πέρα, επικοινωνιακό τέχνασμα και τίποτα άλλο, έτσι. Λέει ότι οι αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια, θα στέλνουν στο Υπουργείο τα τιμολόγια αγοράς που κάνουν. Μάλιστα, ναι. Μα γιατί μέχρι τώρα δεν τα στέλνουν, Λοιπόν, να πες το. Τι.
Όχι, μα στέλνω εδώ τώρα ένα σωρό μηνύματα. Έχω... Αν βλέπετε ότι κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε τα μηνύματα δικά σα. Γι' αυτό και τώρα προσπαθώ να συνδέσω το iPad. Βεβαίω, βεβαίω, Βαγγέλη. Πριν πάμε και στον Νίκο Γιαπρακά που υπομονωτικά μα περιμένει μαζί με τη φίλη μα και του ευχαριστούμε. Και θα τσεκάρουμε να δούμε αν είναι και η μέτρα σπιρίνη ή οτιδήποτε. Δηλαδή, μιλάμε. Το πρώτο είναι μόνιμη μείωση τιμή 5% από το Δεκέμβριο του 2023. Αυτό θα μπει σε εφαρμογή, είναι τα μέτρα αυτά. Έτσι, που έχει προωθήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι το Μάιο, από το Δεκέμβριο του 23, μάλιστα, μέχρι τον Μάιο, το Μάιο του 24. Και για 6 μήνες. Ψηφίστηκε ένας νόμος το Σεπτέμβριο του 23 για να έχει ισχύ το Δεκέμβριο του 23 μέχρι το Μάιο του 24. Λοιπόν, ακριβώς. Και είναι γιατί θα δώσουν μέχρι τότε, υποτίθεται, οι προμηθευτές και οι χοντρέμποροι κάποιες τιμές στο Υπουργείο, πάνω, κάποια προϊόντα πάνω στα οποία θα υιοθετήσουν μειώσεις τουλάχιστον 5%. Εμένα πιο πολύ ως προθετική ενέργεια μου κάνει, αλλά τέλος πάντων, αν ακριβώς είναι κάτι να κερδίσουμε στην τσέπη μας, καλώς να μας έχει. Όλα αυτά έχουν... Από εκεί και πέρα έχουμε την υποχρέωση στο σούπερ μάρκετ, αυτό που λέγατε, να ενημερώνουν για κάθε αύξηση τιμής το Υπουργείο, και από εκεί και πέρα βεβαίως και την υποχρέωση να ενημερώνουν για τις τιμές των οπωροκεπευτικών. Κάποιες από αυτές μάλιστα θα βγαίνουν και στο e-καταναλωτής. Να ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη, το σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει αφού αύξησε τιμή? Βεβαίως. Άρα, όταν αυτή τη στιγμή μέχρι να πατήσει το Υπουργείο. Και να τσεκάρει τι θα έχει ήδη κερδίσει τις αυξήσεις της τιμής στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια, πέφτει ένα πρόστιμο. Και επειδή θα έχει ρωτήσει και επειδή θα έχει ενημερώσει το σούπερ μάρκετ για την αύξηση, ακόμα και να αντιδράσει το Υπουργείο, δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο γιατί ενημέρωσε το Υπουργείο. Θα πει, συγγνώμη, πολύ ψηλά το είχα, ναι, να το κατεβάσω. Και μέχρι να συμβεί η απάντηση, αν προκύψει το Υπουργείο, θα έχει βγάλει τα χρήματά του το σούπερ μάρκετ από την προσωρινή εισαγωγικά αύξηση. Ωραίο, ε! Καλό! Καλό! Καλό, ε! Εντάξει. Λοιπόν. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, τώρα στέλνει φίλη τηλεθεάτρια. Καλημέρα, σας ακούω για τις τιμές. Να ξέρετε, λέει, τα ντοματίνια 8 ευρώ το κιλό. Φανταστείτε, αν μπορείς πια να φας, να πληρώσεις λογαριασμούς με μια σύνταξη κάτω από τα 900 ευρώ. Η τιμή που σας λέω εγώ ήταν στη Λαϊκή πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα άκουσα για 24 ευρώ τα ντοματίνια. Εντάξει, ας μην ξαναφάμε δηλαδή. Και ας τα πετάμε στη γαματορή. Για δείξτε το, για δείξτε το. 22 και 48. Τα βιολογικά ντοματίνια σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. 10 και 20 το κιλό τα κανονικά ντοματίνια. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω στην τηλεθεάτρια τη φίλη μας ότι πλέον... Εδώ μέχρι έχουμε... και από το Σίδνεϊ μας στέλνουν. Θες να διαβάσω και αυτό. Ναι, καλημέρα σας από το Σίδνεϊ. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια που μας βλέπετε από το live streaming του Open. Καλημέρα, καλημέρα. Μιας και μιλάτε για ακρίβεια... 4 πορτοκάλια και ένα βαζάκι μέλι, 16 δολάρια Αυστραλίας. Ένα δολάριο, λέει, είναι 50 cents του ευρώ. Μάλιστα. 50 λεπτά δηλαδή. Ερχόμαστε. Λοιπόν, να πάμε όμως και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μια ανατελεία, κύριε Ραυτόπουλε, ναι, γιατί έχουμε και ερωτήματα φίλων τηλεθεατών. Γιατί ρωτάνε πράγμα και για τα ξύλα. Πολλοί λένε πως έπρεπε ήδη να έχω αποθηκεύσει ξυλία για να βγάλω το χειμώνα. Ωραία, θα σας πω λοιπόν εγώ τις τιμές που υπάρχουν. Καταρχήν, να πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται, θα είναι φυσικά αυξημένο σε σχέση με πέρσι. 1,41 μπήκε πέρσι στην αγορά στις 15 Οκτώβρη. Φέτος, στα μέσα Οκτώβρη, υπολογίζεται αυτή τη στιγμή να μπει στο 1,58. Αυτό είναι 17 λεπτά πάνω. Δηλαδή, στα 1000 λίτρα 170 ευρώ περισσότερα. Δεν είναι μικρό το ποσό, αν αναλογιστούμε τι βάζει ο καθένας σπίτι του. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει αλλάξει και κάτι στο πετρέλαιο, όσον αφορά το πετρέλαιο θέμα, γιατί δεν θα υπάρξει φέτος κρατική επιδότηση του 0,25. Αυτή θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν η τιμή ξεφύγει πάνω από το 1,75. Εάν. Δηλαδή, εάν. Που θα ξεφύγει, λες. Τι εκτιμάς. Κύριε Δουράκη, μου επιτρέπετε. Εγώ ρωτάω την κυβέρνηση ευθέως. Στην Μακεδονία πάνω, αυτό το οποίο υπάρχει ιδίως Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα που λέγαμε προηγουμένως Καστοριά, έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε μονοψήφιο νούμερο θερμοκρασίας. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τηλεθέρμανση, ούτε επιδότηση στο ξύλο, ούτε επιδότηση στα πέλετ. Τι είναι αυτό το οποίο θα πάρουν φέτος για επιδότηση για να ζεστάνουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, το νοικοκυριό τους? Τι είναι αυτό που θα πάρουν? Που είπανε, προσέξτε, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε που πήγαμε με τους εκπροσώπους, τον Δήμαρχο και τον Αντινομάρχη, ναι, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Βεζιρόπουλο, είπε το αίτημά σας είναι δίκαιο, πρέπει να αυξήσουμε την επιδότηση, αλλά και να σας συμπεριλάβουμε μέσα στο ξύλο, στα πέλετ, για να μπορέσετε να ζεσταθείτε. Μας δεσμεύτηκε και αυτό το πράγμα. Και σήμερα που μιλάμε δεν έγινε τίποτα. Βαγγέλη μου, να προχωρήσουμε. Και για τα καυσόξυλα, ναι, γιατί περιμένουν οι φίλες. Τιμές, ναι. Για να πάμε εκεί. Όπως φαίνεται, οι τιμές φέτος στα καυσόξυλα, για να μας τα πούν βεβαίως εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι πάνω κάτω ίδιες με τις περσινές, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες 40%.
έτσι σε σχέση με πρόπερση. Οξιά 130 με 140 ευρώ τη βρήκαμε, ελιά 140 ευρώ το κυβικό πάντα με 160, δρύς 130 με 140 ευρώ και πεύκο από 100 μέχρι 130 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, για αργότερα, δεν ξέρω, θα μας τα πούν. Νίκος Γιαμπρακάς, καλός φίλος και ξέρετος συνάδελφος, με την εγκαλεσμένη του. Πού θα φτάσει το ξύλο? Τα μηνύματα έρχονται από την Πάτρα, από την περιφέρεια δηλαδή με λίγα λόγια, από τη Μεγαλούπολη αλλά περιφέρεια. Καλημέρα. Από την όμορφη Πάτρα. Νίκο. Καλημέρα. Και τα ξύλα λοιπόν όπως βλέπουμε έχουν ακριβήνει και αυτά. Βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύουν τα ξύλα προσπαθούν να κρατήσουν κάπως τις τιμές, γιατί είναι ένα μέσο θέρμανσης το οποίο χρησιμοποιεί αρκετάς κόσμος για να ζεσταθεί οικονομικά. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας στο πετρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται έτσι κι αλλιώς για τις εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν για την κοπή του ξύλου και τη μεταφορά του, που αυξάνει το κόστος, και βέβαια τις καταστροφικές φωτιές τις οποίες έχουμε τα τελευταία καλοκαίρια στην χώρα μας, με αποτέλεσμα να μειώνεται το απόθεμα του καλού ελληνικού ξύλου, και αυτό βέβαια να οδηγεί και σε αύξηση της τιμής. Είναι μαζί μας η κυρία Χρυσάνθη Λαγοπάτη, η οποία διατηρεί εταιρεία με εμπόριο ξυλίας καυσόξυλου στην περιοχή της Πάτρας. Να μας πει τις τιμές και να μας πει βέβαια και αν υπάρχει ζήτηση και αν ο κόσμος ενδιαφέρεται, έχει αρχίσει ελληνικά, να ρωτάει για ξύλα. Κυρία Χρυσάνθη, καλημέρα. Καλημέρα σας, από Λαγοπάτη Χρυσάνθη ονομάζομαι. Καλημέρα κυρία Ρεύη, κύριε Χαριτάτο. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Για πείτε μας, τι γίνεται με το ξύλο. Με το ξύλο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον, ρωτάει ο κόσμος, κάνει την έρευνά του. Οι τιμές είναι στα ίδια της Απρεσινάτ. Προσπαθούμε να τις διατηρήσουμε έτσι. Πού κυμαίνονται περίπου? Οι τιμές είναι στα 130 ευρώ το κυβικό. Mm-hmm. Τι ξύλο διαθέτετε εσείς εδώ, για δώσουμε λίγο μια εικόνα. Υπάρχουν διάφορα είδη. Υπάρχουν διάφορα είδη, ναι. Υπάρχει υδρύς, ελιά, οξιά, πεύκο. Οι τιμές είναι... οι τιμές είπαμε στο 130, το κάθε ξύλο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Η οξιά για παράδειγμα έχει φλόγα, ξεκινάει πιο νωρίς τη φωτιά, δηλαδή σε βοηθάει πολύ να το ανάβεις. Το δρύς είναι πιο σκληρό που κρατάει τη φωτιά, κρατάει περισσότερο τη διάρκεια, ναι, στη φωτιά. Η ελιά έχει και φλόγα και κάρβουνο, κρατάει περισσότερο. Αλλά όσον αφορά για την προμήθειά μας φέτος, δυσκολευτήκαμε λόγω των πυρκαγιών, δυσκολευτήκαμε να βάλουμε εμπόρευμα για εμπόρευμα καυσόξυλων. Λόγω των πυρκαγιών που έκοψε όλη την Ελλάδα. Ναι, με δυσκολία βάλαμε δηλαδή να φορτώσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, έγινε μια ερώτηση από το στούντιο για το πόσο κιλά είναι ο τόνος, έτσι. Έγινε και αυτή ερώτηση από τον κύριο Ραυτόπουλο και να μας απαντήσει η κυρία Λαγοπάτη, να έχει την καλοσύνη. Αλλά το γεγονός ότι, ότι δεν είχατε τα ξύλα λόγω των πυρκαγιών, τι σημαίνει ότι για την ώρα είναι αυτές οι τιμές? Μας στέλνει ο κόσμος μηνύματα και ανησυχεί ότι μετά θα αυξηθούν, αν πρέπει να αγοράσει τώρα. Για την ώρα είναι αυτές οι τιμές. Πιστεύω να τις διατηρήσουμε για τη χρονιά μας φέτος. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αλλαγή αύξηση για την ώρα. Για του χρόνου θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πιστεύω, για του χρόνου. Για φέτος πιστεύω να παραμείνουν το ίδιο. Και μιλάμε για χίδιν κυβικό, έτσι. Δηλαδή. Για χίδιν κυβικό, ναι, για χίδιν. Το πιο χαλαρό για χίδιν, ναι. Το 1,5 κυβικό πλησιάζει τον τόνο. Μια μικρή ανάκληση είναι. Mm-hmm. Είναι περίπου γύρω στα 600 κάτι κιλά το κυβικό. 680, ανάλογα και το βάρος του ξύλου. Ανάλογα και το ξύλο. Ναι, το δρύς που είναι σκυρό και η ελιά δεν χάνει το βάρος της. Έχουμε πολύ καλή ελιά, χρόνων ελιά από πολλών ετών και δεν χάνει το βάρος της με τίποτα. Είναι μια μικρή ανάκληση, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Εισαγόμενο ξύλο έχετε? Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Τόνο. Ρωτάει ο κύριος Ραυτόπουλος και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση και την απάντησή σας. Έχετε εισαγόμενο ξύλο ή είναι όλα ελληνικά? Όχι, όλα ελληνικά δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Θα περάσουμε και αυτή τη χρονιά με ακρίβεια μαζί, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνάδελφε. Να είσαι καλά. Θα έχει να καεί καρέκλα. Ένα σκοπευτικό αυτό σκέφτομαι, ότι και είναι ότι βρουν μεταλλαγές σκέψου και παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά το 2022 ήταν μια χρονιά που είχαμε τους περισσότερους νεκρούς από πυρκαγιές μέσα στα σπίτια τους. Μια θλιβερή χρονιά, ήταν πάνω από 80, νομίζω ήταν 83 οι νεκροί. Και ακόμα και από τα μνημόνια, αν έβλεπες, δηλαδή, με βάση τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής αυτό, 2010 με 2022, δεν είχαμε τόσους νεκρούς. Ποτέ όσους πέρσι. Πέρσι δηλαδή, ήταν και αυξημένο το ρεύμα, αν θυμάσαι, έτσι. 83 δηλαδή, ήταν όλα στο συνάνθρωποι όλα, μας, τα πάντα. Νομίζω, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ στο Εθνοτζιάν. Δεν έχουμε ζήσει. Νομίζω ότι αυτός είναι ο αριθμός. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν μια χρονιά, δηλαδή ήταν 55-60 συνάνθρωποι μας που είχαν χαθεί.
κατά τις πολύ σκληρές περιόδους που βιώσαμε με τα μνημόνια, όπου εκεί καθαιρώθηκε πια στην πολυκατοικία, δεν βάζουμε θέρμανση, είναι όλα παγωμένα και είμαστε με τις κουβέρτες και τα θερμαντικά μέσα στο διαμέρισμα. Και ήταν μια τραγική χρονιά, κάτι πρέπει να γίνει. Και ακόμα, φίλοι τηλεθεατές, δεν έχουμε ζήσει τις πραγματικές συνέπειες, εμείς που δεν ζούμε στη Θεσσαλία, έτσι, στο Θεσσαλικό κάμπο, τις πραγματικές συνέπειες των πλημμυρών, των φυσικών καταστροφών. Όταν έχουμε 3,3 εκατομμύρια εκτάσεων στρεμάτων, 2,3 εκατομμύρια ποτιστικά, 800.000 έχουν επιβιώσει και μπορούν να παράξουν στο μέλλον γρήγορα προϊόντα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και ακόμα οι συνάνθρωποι μας σε αυτές τις περιοχές, και μόνο μια προσευχή μπορούμε να κάνουμε όλοι για αυτούς, δεν έχουν ακόμα δει, δεν έχουν βιώσει τις πραγματικές συνέπειες και στο βιολογικό παράγοντα, στον οργανισμό τους. Έχουμε τον πρώτο νεκρό από λεπτοσπύρωση, έχουμε τρεις νομίζω ασθενείς, έχουμε και το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου, κάτι που φοβόταν και ο κ. Μαριωκίνης που είχαμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή μας. Μια προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όσο απομακρύνονται οι κάμερες λόγω επικαιρότητας, όχι γιατί δεν ενδιαφερόμαστε, υπάρχουν, αλλά έρχονται και γεγονότα, τόσο αυτοί αισθάνονται μοναξιά. Ναι, κύριε Ορθόπουλε, κάτι θέλετε να πείτε, ζητώ συγγνώμη για το θέμα που συζητάμε. Χτες δέχτηκα στην Ένωση Καταναλωτών ένα τηλεφώνημα από μια καταναλωτρία, η οποία θα θυμάστε, πέρα από το αν έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η οικοσκευή, παίρνει 6.500 βοήθημα, ή και σύμφωνα με αυτά τα οποία εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι αναστέλλονται οι πληστηριασμοί. Η γυναίκα έχει πάρει 4 δάνεια. Τα πληρώνει κανονικά, μέχρι που καταστράφηκε η επιχείρησή της, την πλημμύρα τα κατέστρεψε μόνο το εμπόρευμα όλα. Πού είναι τώρα, το βλέπαμε στον τύπο, ότι κοράκια από εισπρακτικές παίρνουν τηλέφωνο στους πλημμυροπαθείς και τους ζητούν τα χρήματα. Όχι, κάνουν κατάσχεση. Κάνουν κατάσχεση στα 6.500 ευρώ. Της οικοσκευής. Αλλά όχι μόνο αυτό έλεγε. Ότι τα κοράκια αυτό κατάσχουν τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών. Στην κόντρα, έτσι. Πρωτοφανής αυλαιότητα από τις πρακτικές εταιρείες. Σας πήρε γυναίκα και σας είπε λοιπόν ότι συνέβη αυτό. Ζήτησε από το Fund, το συγκεκριμένο, το οποίο είχε και τα δάνειά της, τα οποία ήταν κανονικά τα αποπλήρωνε η γυναίκα. Μία προθεσμία των 2-3 μηνών, προκειμένου να καθαρίσει την επιχείρηση, να βάλει εμπόρευμα, προκειμένου να πουλήσει, να εισπράξει χρήματα δεν για να δώσει. Τα fund, κυρία μου λέει, εμείς δεν ξέρουμε. Είναι παράνομα όμως. Όχι, εδώ πέρα το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι. Είχαμε κάνει εδώ θέμα. Και μάλιστα είχαμε και προχτές ένα πρόστιμο σε ένα fund. Μεγάλο πρόστιμο. Είναι παράνομο. Δηλαδή να το ξέρει και ο κόσμος αυτό, γι' αυτό το λέμε. Δεν είναι, είναι παράνομο. Δηλαδή παρακάλεσε, ενώ ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι σταματάνε οι πληστηριασμοί, ιδίως στην περιοχή όπου έχουν καταστραφεί. Τι να πάρετε το σπίτι. Θα το ξαναδούμε αυτό, αν να μας δώσετε και τα στοιχεία της γυναίκας. Βεβαίως. Και επιθυμεί να το δούμε. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, θα τα πούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε, κύριε Ρευτόπουλε. Να είστε καλά, εγώ. Να είστε καλά. Καταστήματα οικονόμου, κυρίες και κύριοι. 40 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Στον χώρο του αυτοκινήτου είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών, με 5 καταστήματα. Κάνει δώρο λοιπόν σε έναν τυχερό ή μία τυχερή 4 ελαστικά Goodyear και την τοποθέτηση και τη ζυγοστάθμιση. Με μήνυμα τηλεφώνημα στο 14800 το διεκδικείτε αυτό το δωράκι. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση να διεκδικήσετε ένα Citroën C3 έκδοση υγειού 1200 κυβικά, γκρι μεταλλικό χρώμα αξίας 17.500 ευρώ με μεγάλα αναπαυτικά καθίσματα, με σύστημα υποβοήθησης και φυσικά με ό,τι μπορεί να παρέχει ένα αυτοκίνητο πόλης που μπορεί να είναι υπεραρκετό, αξιόπιστο για τις αποδράσεις εκτός πόλης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το διεκδικείτε με τηλεφώνημα από σταθερό κινητό στο 14800 που αφήνεται ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να στέλνετε απλά ένα μήνυμα open κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 14800. Πες το. Τι. Τι. Πάμε να... Τυρί. Ναι. Πού θα μπορούμε να φάμε έτσι που πάει η κατάσταση. Φέτα, κύριε Ραυτόπουλε. Πάμε στα δικά. Κύριε Ραυτόπουλε, σε κάθε μικρή ή μεγάλη φυσική καταστροφή, κάποιοι γίνονται σεφότεροι και κάποιοι γίνονται πλουσιότεροι. Καλημέρα, Ελλάδα. Πάμε. Μέσα από το live streaming του Open, ενώ για τις τελευταίες εξελίξεις κάνετε κλικ και στο εθνος.gr και στην ημερησία.gr. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για μια είδηση που περνά κάτω, έτσι. Από κάτω αυτό που βλέπετε. Έτσι, αυτά που βλέπετε να κινούνται. Είναι από το εθνος.gr και μεταξύ ειδήσεων είναι και τα σαν σήμερα. Mm. Οπότε πολλές φορές μπορεί στην ανάγνωση, είτε από λάθος δικό μας, είτε από γρήγορη ανάγνωση δική σας, πιθανόν και από λάθος δικό μας, κατά περίπτωση, να μπερδέψετε το σαν σήμερα με το σήμερα, έτσι. Αυτό λοιπόν το δυστύχημα που λέει, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα δυστύχημα σαν σήμερα στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο, ναι. Είναι...
παλιά. Είναι από παλιά και από είναι σαν σήμερα. Αν έγινε κάτι δικό μας, αν δικό μας λάθος, ζητάμε συγγνώμη. Εντάξει, αλλά δεν έχει σχέση, μην μπερδευτείτε. Σας το λέω έτσι. Με δική μας πάντα ευθύνη και ζητάμε συγγνώμη. Σε λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο δίπλα μας τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, την δική μας συντάκτρια του Εθνικής Άμυνας, την Γεωργία Καρατζιώτη. Δεν ξέρετε, συνάδελφο. Όμως πάμε στο θέμα της ημέρας, που είναι τι είναι το στέγαστρο του ΆΚΑ και όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες, γιατί Σοφία Ορφανού, νομίζω ότι αυτές τις ώρες ο χώρος αρχίζει και αδειάζει. Δηλαδή, ενδεχομένως χρειάζεται να μεταφερθούν και αντικείμενα από το συγκεκριμένο επισφαλές κατά την κρίση των ειδικών σημείων. Έτσι είναι. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Σπυράκο, ζητώ συγγνώμη. Τον κύριο Σπυράκο, καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών. Κύριε Σπυράκο, ένα λεπτό να ακούσουμε την Σοφία που είναι στο σημείο να μας πει τι συμβαίνει αυτές τις ώρες και ερχόμαστε σε εσάς και φυσικά στην Έλβη. Εμείς λοιπόν παραμένουμε εδώ στο ΆΚΑ στο Μαρούσι και όπως θα δείτε με την εικόνα του Άγγελου του Βόσου, από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με τα φορτηγά και γιοταχή από ομάδες. Γιατί μέχρι χθες το βράδυ πραγματοποιόταν ο Πανελλήνιος Αγώνας στα Εκβοντό. Οπότε γίνεται μια διαδικασία να μπορέσουν να μεταφέρουν όλο τον αθλητικό εξοπλισμό από εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου πλέον θα πραγματοποιηθεί η τελευταία ημέρα των αγώνων. Βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει τόσο κινητικότητα από κόσμο που συνήθισαν να περπατάνε νωρίς το πρωί, ίσως έχουν και ενημερωθεί κιόλας. Θα δείτε τώρα και την εικόνα που θα σας μεταδώσει και ο Άγγελος με το πρώτο φως της ημέρας. Φαίνονται και οι σκουριές που υπάρχουν στα στέγαστρα. Δηλαδή είναι κάτι εμφανές και πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόβλημα αυτό εξάλλου υπήρχε και από το 2019, είχε αναφερθεί, όταν είχε ζητηθεί μια έκθεση από το Υπουργείο Υποδομών που παραδόθηκε το επόμενο έτος και ήταν μια έκθεση που διαπίστωνε σειρά προβλημάτων και στο στέγαστρο. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι και το 2018, όταν εδώ είχε φιλοξενηθεί μια αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕ και στην Μπάγκερ Μονάχους, οι Γερμανοί οπαδοί είχαν καταγράψει σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας μια παράξενη και περίεργη ταλάντωση που γινόταν στην εξέδρα. Ήταν κάτι που και τότε είχε δώσει μεγάλη ατζέντα συζήτησης, τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, για τη συγκεκριμένη κατάσταση και ποια είναι η κατάσταση γενικότερα στο γήπεδο. Μάλιστα. Οι λόγοι ασφάλειας. Βέβαια, η εικόνα που δείχνουμε αφορά σε μια οξύδωση που υπάρχει σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία δεν είναι απαραίτητα, δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν αφορά απαραίτητα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το στέγαστρο. Όμως πολύ καλά κάνουμε και πρέπει να το δείξουμε. Γιατί δείχνουμε τουλάχιστον υπάρχει τουλάχιστον έλλειψη συντήρησης. Τουλάχιστον έλλειψη συντήρησης. Ναι. Έδωσαν έμφαση στις συγκεκριμένες σκουριές, ότι εκεί στηρίζεται ενδεχομένως και ο λόγος που υπάρχει η έλλειψη στατικότητας, γι' αυτό και το αναφέρω. Μάλιστα. Και μας έχει στείλει και κύριε καθηγητά, θα μας πείτε και εσείς τώρα ένας φίλος τηλεθεατής. Καλημέρα, παιδιά, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Τα πλάνα αυτά τα τράβηξα και ντράπηκα. Τα βλέπουμε εμείς αυτό από το iPad, αν είμαστε συνδεδεμένοι, παρακαλώ πολύ το control, που βλέπεις πραγματικά τις σκουριές από πάρα πολύ κοντά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δείξτε το, Κυριακή, δείξτε το. Ναι, αφού είμαστε. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Εδώ είναι τα μηνύματα μας έχει στείλει ο φίλος τηλεθεατής με τις εικόνες. Με λίγα λόγια, τι λέμε, φίλοι τηλεθεατές, ότι αυτό που καταγράφει σήμερα η Σοφία Ορφανού με τον εξαίρετο εικονολήπτη μας και σας δίνει, είναι κάτι που το έχουν παρατηρήσει και όσοι βρέθηκαν εκεί ως επισκέπτες ή φίλαθλοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ημερών, μηνών πίσω, με αναρτήσεις στο διαδίκτυο και κανείς δεν συγκινήθηκε, έστω για τους τύπους, έστω για την εικόνα που υπάρχει και ταξιδεύει στο διαδίκτυο, να μπει και να πει: για πάμε να δούμε τι γίνεται με τη συντήρηση. Μήπως είναι μόνο το χρώμα ή είναι κάτι πιο σοβαρό. Και ήρθε υποχρεωτικά, κύριε Σπυράκο, να κάνει το αυτονόητο του ΤΑΙΠΕΔ ως οφείλει, για να προστατεύει την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, να ζητήσει να γίνει έλεγχος σε άλλο ένα δημόσιο, σε άλλη μια δημόσια κατασκευή, για να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Αν το ΤΑΙΠΕΔ καθυστερούσε κι άλλο, μπορεί να συζητάγαμε άλλα πράγματα που ούτε να τα σκεφτούμε δεν θέλουμε. Είναι έτσι ή είμαι υπερβολικός? Να σας πω, τα πράγματα είναι λίγο πιο, ας πούμε, σύνθετα, αλλά και πιο απλά από κάποια πλευρά. Δηλαδή, η συνήθις πρακτική είναι σε τέτοια έργα να γίνεται συνεχής παρακολούθηση και μάλιστα με βάση συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ ο ίδιος έχω συμμετάσχει σε ομάδα η οποία έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο από το 2006 για το πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος του σταδίου. Η πρακτική λοιπόν λέει ότι γίνεται έλεγχος με διάφορες μεθόδους και μάλιστα υπάρχει τεχνολογία με την οποία μπορείς να εντοπίσεις πού υπάρχει πρόβλημα και ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος όταν αυτό αναπτύσσεται. Με αυτόν τον τρόπο παρεμβαίνεις όταν αναπτύσσεται αυτό το πρόβλημα, προτού επιδεινωθεί
και το επισκευάζεις. Διότι αν δεν παρέμβεις έγκαιρα, τότε όπως μια αρρώστια σε έναν άνθρωπο, όταν ποτέ εμφανιστεί ένα σύμπτωμα, κάνεις και το διαπιστώσεις, αμέσως προβαίνεις, λάβεις τα μέτρα σου, διότι αν το αφήσεις, τότε με την πάροδο του χρόνου υπάρχει τέτοια επιδείνωση και μεγαλύτερο κόστος επισκευής και παρέμβασης. Η πρακτική λοιπόν η παγκόσμια είναι σε τέτοια έργα να γίνεται μια παρακολούθηση σε τακτά διαστήματα και με όργανα, ώστε να αποφεύγεται αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να λαμβάνει χρόνια, να γινόταν για χρόνια. Μπορεί να γινόταν εν μέρη. Πάντως, αυτές οι ελλείψεις, οι αδυναμίες, οι φθορές στην πορεία του χρόνου, γιατί αυτές εμφανίζονται σε κτίρια και ιδιαίτερα είναι μεταλλικά κτίρια, δεν έχουν φροντιστεί όπως έπρεπε να έχουν φροντιστεί. Και είναι ένα θέμα, μπορώ να πω, ευρύτερο των υποδομών, το οποίο σε άλλες χώρες υπάρχει μία, ας πούμε, αυστηρότερη παρακολούθηση αλλά και εφαρμογή των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Ευτυχώς δεν έχουμε οδηγηθεί σε κάποιο ατύχημα από αυτό το γεγονός και πρέπει να μας γίνει μάθημα, πιστεύω, να αρχίσουμε να ψάχνουμε όχι μόνο το συγκεκριμένο στάδιο προφανώς, γιατί όπως είπαμε βάση εγχειριδίου πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, αλλά και σε άλλες κατασκευές. Εσείς λέτε κάνατε μια έρευνα το 2006 και εμείς κάναμε εδώ τη δουλειά μας να καθίσουμε να διαβάσουμε. Είδαμε το 2013... Δεν κάναμε απλώς μια έρευνα, εγχειρίδιο, η διαδικασία σαφής. Κάνεις αυτό, για αυτό, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά. Και το εφαρμόζεις σε τακτά διαστήματα, εντοπίζεις, παρεμβαίνεις και διατηρείς. Κάνατε μια επιτόπια έρευνα, φτιάξατε λοιπόν το εγχειρίδιο προκειμένου να μην έχουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Εμείς κάναμε και την έρευνά μας στο διαδίκτυο. Διαβάζαμε το 2013 προβλήματα πάλι στατικότητα στη γέφυρα, στο στέγαστρο το συγκεκριμένο. Το 2014 εκταμιεύτηκαν κάποια κονδύλια. Το ερώτημα που μας έχουν στείλει από το πρωί τηλεθεατές και θέλουμε να σας το θέσουμε, γιατί έχετε την εμπειρία και τη γνώση να το απαντήσετε, είναι τόσο καιρό που γινόντουσαν συναυλίες, χορεύει 70.000 ανθρώπους, πήγαιναν στους αγώνες, πήγαιναν εκεί με τα παιδιά τους, έκαναν βόλτες. Τόσο καιρό. Από θαύμα δεν έγινε κάτι. Δηλαδή στο παραπέντε πήγαν και το έκλεισαν. Κοιτάξτε, ότι είναι στο παραπέντε αυτό δεν είναι γνωστό. Γιατί υπάρχει μία μελέτη η οποία λέει ότι δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές που προαπαιτεί ο κανονισμός για το συγκεκριμένο κτίριο. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα πέσει αύριο το πρωί ή θα συμβεί ένα κάτι καταστροφικό αύριο το πρωί ή μεθαύριο το πρωί. Απλώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα για τα οποία πρέπει να φροντίσουμε ώστε να είμαστε ασφαλείς για τη χρήση του σταδίου. Αυτό σημαίνει. Και πιστεύω ότι γίνεται κάποια παρακολούθηση. Δεν πιστεύω ότι έχει αφηθεί το κτίριο και τα δύο αυτά μεγάλα κτίρια στο αεροδρόμιο στην τύχη τους. Κάτι έχει γίνει. Απλώς δεν έχει γίνει αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε κύριε εδώ. Κύριε καθηγητά, ένας κλασικός έλεγχος που γίνεται στις μέγα κατασκευές δομοστατικής, όπως λέμε, συμπεριφοράς, που είναι το αντικείμενό σας. Ένας έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται κάθε, ξέρω, 2 ή 3 χρόνια, εσείς ξέρετε καλύτερα. Πόσο κοστίζει? Από 6 μήνες μέχρι κλπ. Πόσο κοστίζει αυτός ο έλεγχος? Κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει... Δηλαδή ήταν το κόστος που απαγόρευε τον διαρκή διαδοχικό έλεγχο σε συχνά διαστήματα. Τι ήτανε, κύριε καθηγητά? Οπωσδήποτε το κόστος της εγκατάστασης οργάνων για τη συνεχή παρακολούθηση. Πόσο δηλαδή, είναι, τι είναι αυτό το κόστος? Όπως, ακούστε μας σας πω, όπως ο μανιτικός τομογράφος μπορεί να εντοπίσουν τα πάντα. Και οπτικά γίνονται έλεγχοι και με διάφορες μεθόδους μπορεί να εντοπιστούν. Το κόστος της ενόργανης παρακολούθησης αυτής και της τοποθέσεις των οργάνων είναι πολλαπλάσια μικρότερος εάν δεν φροντίσεις να παρέμβεις έγκαιρα στα προβλήματα που διαπιστώνονται. Πολλαπλάσια. Και στα μεγάλα στάδια του κόσμου και σε μεγάλες κασίδες γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Σε κάποιο... Μάλιστα. 153 εκατομμύρια μας τύχησε, νομίζω. Μόνο το στέγαστρο, λέω. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουμε δει. Είναι θέμα συντήρησης. Είναι θέμα συντήρησης και έχουμε δει και τα Ολυμπιακά. Είναι κρίμα, στεναχωριόμαστε.
τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος. Απολαύστε την ομάδα σας με δική σας ευθύνη. Στεναχωριέται πάρα πολύ ο κόσμος και στεναχωριέστε και εμείς. Δηλαδή, λες, δώσαμε τόσα χρήματα, το κάναμε. Ήταν στου Ολυμπιακού Αγώνε. Να συζητήσουμε, Ευλαμπία, για το τι έγιναν τα Ολυμπιακά κίνητα με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και όλων των υπευθύνων. Ο κ. Καθηγητή τα ξέρει καλύτερα. Τέτοιε ώρε, τέτοια λόγια. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη Σοφία Ορφανού. Το κόστος ελέγχου καταγραφής δομοστατικής συμπεριφοράς φίλοι τηλεθεατές είναι το μισό από μια προμήθεια από τη συναυλία που θα γίνει σε... Δηλαδή αυτό που θα κατεστοιχεί στην προμήθεια του γηπέδου από μια συναυλία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Και το Καφτατζόγλου έχει πάρα πολλά θέματα. Ναι. Έχω άνοιξε δει, τώρα έχω και αυτό. Δει και εκεί κάτι εικόνες. Θα έρθει. Μιλάς τώρα για κάτι που θα έρθει από το μέλλον, έτσι. Πανθεσσαλικό θα προβληματικό. Θα δείτε, άκου, άκου. Το Καφτατζόγλου προβληματικό. Καφτατζόγλου, το Πανθεσσαλικό προβληματικό. Εικόνες. Τώρα και το ΆΚΑ. Λοιπόν. Στέλνει φίλος τηλεθεατές. Είναι, θα το δούμε και για το Καφτατζόγλου σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες μας. Μέτρο Σπορ. Δύναμη πυρός, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπότοφ, Μπράντον, πανέτοιμοι να δράσουν και στη Λεωφόρο και δίπλα για τον Άρη, Διαμάντι Πουλάμπη, Ισπανία αποθεών των μωρών για τις επιδόσεις του με τη φανέλα του Άρη. Πάμε στη Live Sport. Θηρία στην στρατόσφαιρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, απόψε στις 8.30 στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο, στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν. Sport Day δεν πάει άλλο, αλλίωση του πρωταθλήματος μετά τις ομορφιές Παπαπέτρου και Ευαγγέλου, λέει η εφημερίδα. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, φόβος και τρόμος, έτοιμος Ολυμπιακός για την πρώτη στέψη, αναφέρεται στο Ντέρμπι Αιωνίων απόψε. Ώρα, πώς τους πετσόκοψες πάλι ρε ΑΕΚ, κατέρευσε γελία προπαγάνδα, σωστά και τα τρία πέναλτι είναι για διαιτητικά. Και... Φως, ο Νίκολα και το κίνητρο, ο Νίκολα Μιλωτίνοφ και δίπλα έβαλε τα σούτ και πέρασε, δείχνει τον Λεσόρ στον Παναθηναϊκό. Και θα κλείσουμε με την εβδομαδιαία Φόρτσα, το πάρτι της Φυρίχτρας στο στόχαστρο ΠΑΟΚ, στον Αφρό, οι άλλοι τρεις, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε το Super Cup στη Ρόδος. Σας λούλοι να δούνε το θέαμα που θα μας προσφέρουν και φυσικά να δούμε ποιος θα κερδίσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο μπάσκετ. Πάμε τώρα στο τένις, όπου η Μαρία Σάκαρη μετά την κατάκτηση του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα συνέχισε με το ίδιο τέμπο και τις φοβερές εμφανίσεις της στο Τόκιο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Pan Pacific Open, νικώντας με το εντυπωσιακό 6-2 και 6-2 την Καρολίν Γκαρσία για δεύτερη φορά. Σε λίγη ώρα από τώρα, το νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης θα αναμετρηθεί με την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα, νούμερο 4 του κόσμου. Λίγο πιο δύσκολο έργο αυτό για τη Μάρια. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση. Οπότε, αναμένεται να δούμε μια εντυπωσιακή μάχη. Πάμε τώρα στο διεθνές ποδόσφαιρο να δούμε γκολ. Θα δούμε δύο αναμετρήσεις, μία από την Ισπανία και μία από την Γερμανία. Ξεκινάμε από την Ισπανία, μία αγχωτική νίκη πυρή Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε με 1-0 της Σεβίλης στο Ολυμπιακό Στάδιο Λουίς Κομπάνς. Το γκολ που έδωσε το τρίποντο στους Μπλαουγκράνα ήρθε από αντίπαλο και συγκεκριμένα από το αυτογκολ του Σέρχιο Ράμος στο 76ο λεπτό. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Ράμος στο παιχνίδι αυτό. Στην κορυφή του γήπεδο πανοραμικό. Και θα κλείσουμε με το θέμα της εκπομπής, το αποκλειστικό. Ο Μάκης Μίτας είναι ο πρώτος Έλληνας που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην σκοποβολή στον πύλινο στόχο. Τώρα, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Μας μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που κλείδωσε την πρόκριση μαζί με το χρυσό μετάλλιο, το παγκόσμιο που ήρθε. Αλλά μας λέει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πατέρας δύο παιδιών που είναι άνεργος πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει ασφάλιση, ρισκάρει τα πάντα για να κάνει τις προπονήσεις του. Έχει πάει ήδη σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, ετοιμάζεται για την τρίτη του Ολυμπιάδα. Και η μόνη βοήθεια που έχει είναι αυτή που προσφέρει η ΕΟΕ, ό,τι μπορεί και ο κύριος Καπράλος. Και τίποτα άλλο. Στη χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς. Ακριβώς. Να τον δούμε. Ευχαριστώ. Και σε ευχαριστούμε, Λίβη. Ευχαριστούμε πολύ. Τι δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει για να φτάσεις ως εδώ? Εγώ είμαι 38 χρονών και είμαι άνεργος. Δεν έχω ένσημα, δεν έχω ασφάλεια. Οπότε καταλαβαίνεις, Έλβη μου, με δύο παιδάκια που έχω, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνω. Στην ουσία, ρισκάρω πάρα πολύ για το αύριο. Εύχομαι μετά από αυτή τη διάκριση, γιατί είναι μια τεράστια διάκριση για τη χώρα μας και για τη σκοποβολή, να αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Να κουπάμε καλά στον νόμο. Εκεί. Να κουπάμε προσωπάκι πάνω στο ψηλό, κολλημένο το προσωπάκι. Αλλά όσο πιο καλά είσαι κολλημένη, τόσο πιο λίγο θα χτυπήσει. Και τι κάνουμε, ακολουθούμε το πιάτο και το φεκάμε κάπου εδώ. Ήρεμα, δεν βιάζεσαι. Να σου πω εγώ τώρα. Τώρα.
Έχουμε τσεκάρει και εισιτήρια για το Παρίσι. Τι στόχο έχεις για εκεί? Από τη στιγμή που κερδίζεις ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, μπορείς να κερδίσεις τον οποιοδήποτε αγώνα. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τίτλος και το βάρος. Πλέον είμαι αρκετά έμπειρος, γιατί έχω συμμετάσχει σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες, σε άλλους 2 προπονητής μου, γιατί συνδυάζεται αυτό. Και πηγαίνουμε με το καλύτερο, με την καλύτερη ψυχούς, όπως υπάρχουν στο Στίβο, όπως υπάρχουν σε άλλα αγωνίσματα. Εύχομαι να αλλάξει αυτό. Μπράβο και στην Έλβη, μπράβο και στον πρωταθλητή, τον Έλληνα πρωταθλητή του κόσμου στην σκοποβολή. Ας σας ακούσει κάποιος, ελπίζουμε. Ας πάμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Όταν έχουμε Γεωργία Γαρατζιώτη δίπλα μας και μπροστά μας. Καλημέρα. Με την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Κοίταξε, μπορεί να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στον αέρα να μην κάνουν παραβιάσεις οι Τούρκοι, αλλά εμείς είμαστε πανέτοιμοι και κάνουμε τις ασκήσεις μας. Έτσι είναι, πάντα προετοιμαζόμαστε για να παρέμβουμε όποτε απαιτηθεί. Βλέπετε, βάζω το εμείς μέσα. Και εμείς στρατιωτικοί συντάκτες αισθανόμαστε ότι είμαστε μαζί με το στρατό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη μάλλον ελληνική στρατιωτική διακλαδική άσκηση ο Παρμενίωνας μετά από 2 χρόνια σε όλη την επικράτεια. Οργανώνεται και διευθύνεται από το ΓΕΘΑ, υπό την επίβλεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος έχει καταρτήσει και τα σενάρια των ασκήσεων. Έχουμε πλήθος ενδιαφέροντων σεναρίων. Το επίκεντρο αυτή τη φορά είναι η Θράκη, διότι υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στο Πεντάγωνο που υποστηρίζουν ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν το καλοκαίρι στον Εύρο δεν ξέσπασαν τυχαία. Οπότε θα εξεταστούν εκεί αρκετά σενάρια για το μεταναστευτικό ως μέσο αποσταθεροποίησης της χώρας. Θα εξεταστούν σενάρια με παράνομες εισόδους και από τον Εύρο αλλά και από τα ακριτικά μας νησιά σε συνεργασία με το λιμενικό και την αστυνομία. Θα δούμε σενάρια προστασίας κρίσιμων υποδομών όπως είναι οι αποθήκες πυρομαχικών αλλά και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μια κρίσιμη νατοϊκή υποδομή που γίνεται και η μεταφορά των στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη. Όλος ο στόλος είναι σε διασπορά στο Αιγαίο. Τα μαχητικά μας αεροσκάφη από όλες τις βάσεις της χώρας απογειώνονται καθημερινά για ασκήσεις συνεργασία με το ναυτικό. Θα δούμε απόβαση σε νησί. Πιθανότατα θα γίνει στοιχείο. Αρχικά το σχέδιο ήταν για τη Σάμμο, αλλά μάλλον θα τα χαλάσουν οι καιρικές συνθήκες. Με πολύ μεγάλη αεροπορική ενέργεια, με πεζοναύτες, ειδικές επιχειρήσεις, ναυτικό, αεροπορία κτλ. Ενώ ο Αίσιος Ιωνός, η τελική φάση της άσκησης θα γίνει τελικά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, διότι ακόμα δεν έχει βρέξει στον Εύρο, οπότε υπάρχει το άγχος μήπως ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά από τα πραγματικά πυρά. Στον Εύρο τον πολύ. Άρα μιλάμε για μια άσκηση από τις μεγαλύτερες που... Η μεγαλύτερη ελληνική στρατιωτική άσκηση. Απολύτως επικαιροποιημένη σε όσα έχουν καταγραφεί το πρόσφατο χρονικό διάστημα, είτε από ανθρωπογενείς συμπεριφορές, παρεμβάσεις, με όποια εξέλιξη και ό,τι είδαμε και βιώσαμε όλοι μας, είτε από εξαιτίας φυσικών καταστροφών που μπορούν να αλλάξουν, να μετατοπίσουν ακόμα και περιοχές ολόκληρες. Δηλαδή το πραγματικό τοπίο που μπορεί να γίνει πεδίο οποιασδήποτε επέμβασης ή αποτροπής. Έτσι. Οι φωτιές πλέον εξετάζονται ως μορφή υβριδικού πολέμου. Έχεις και κάποιους χάρτες που θες να μας παρουσιάσεις? Έχουμε κάποιους χάρτες από κάποιες περιοχές που έχει δεσμεύσει το ναυτικό. Εδώ βλέπουμε μια περιοχή που έχει δεσμεύσει στη Λέσβο. Εδώ θα γίνουν ασκήσεις με πεζοναύτες, με κανονιοφόρους. Σε έναν ακόμα χάρτη, εδώ λοιπόν, στο πεδίο Βολής Κρήτης, εδώ θα γίνουν πάρα πολλές ασκήσεις, πάλι σε συνδυασμό πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών. Και είναι ακόμα ένας χάρτης. Εδώ βρίσκεται το πεδίο Βολής Καράβια, βόρειο-δυτικά της Κρήτης, όπου και εδώ θα γίνουν πραγματικά πυρά και αντιεροπορικά πυρά. Μάλιστα. Έλα, τώρα κάνε την ερώτηση που θες να της κάνεις. Την ερώτηση που κάνουν οι φίλοι τηλεθεατές από νωρίς το πρωί, όταν εγώ προείπαμε και είπαμε και στην αρχή ότι θα συζητήσουμε το θέμα Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε αναφορά. Δεν θα εξαντλήσουμε το περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ, τι δεδομένα δίδονται και τι συμβαίνει στις περιπτώσεις ανυπότακτον, αν ήταν ανυπότακτος ο κ. Κασελάκης, ή να το πω έτσι, αποδήμου ελληνισμού ή Ελλήνων του εξωτερικού που έρχονται να υπηρετήσουν την πατρίδα. Λοιπόν, κάναμε ένα ρεπορτάζ, κάναμε μια έρευνα και ο κύριος Υφυπουργός που είναι στο στούντιο έχει πολλές λεπτομέρειες και θα μας πει σε λίγο από ό,τι μου έλεγε πριν στο διάλειμμα. Στην περίπτωση λοιπόν του κύριου Κασελάκη, ισχύει αυτό που προβλέπεται για τους κατοίκους εξωτερικού. Ναι. Δηλαδή, όσοι είναι άνω των 33 ετών που επιστρέφουν στην Ελλάδα, μπορούν να υπηρετήσουν για 6 μήνες, αλλά έχουν τη δυνατότητα και να υπηρετήσουν για 20 μέρες και να εξαγοράσουν το υπόλοιπο. Έκανα εγώ κάποιους υπολογισμούς, έμαθα το τι πρέπει να πληρώσει ο κύριος Κασελάκης. Και εφόσον επιλέξει να υπηρετήσει 20 μέρες, θα πρέπει να πληρώσει συνολικά 4.320 ευρώ. Είναι 810 ευρώ η μέρα, επί 5 μήνες, και
10 ημέρες που υπολείπονται του τελευταίου μήνα, επί 27 ευρώ. Δηλαδή, συν 270 ευρώ. Ξέρεις, η ερώτηση των φίλων τηλεθεατών είναι αν ο κύριος Κασελάκης αφορά περίπτωση ανυπότακτου εξωτερικού. Περίμενε τώρα. Αν αφορά σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα πω τι λέει ο νόμος. Αν θυμάμαι καλά, ότι το 487 του 1995 λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει διοικητικό πρόστιμο 6.000 ευρώ και ο 324 του 2004 λέει ότι υπάρχει μετά από ποινική δίωξη δεν μπορεί να παραμείνει σε ελληνικό έδαφος ανυπότακτος στο εξωτερικό πάνω από 30 ημέρες. Ο πάντως ο έδωσε πάντως να πάει στην παραμεθόρα. Δεν ξέρω τι ξέρει με τον κύριο Κασελάκη, μην παρεξηγηθώ, αλλά λέω ότι λέω νόμο. Παιδιά, περιμένετε. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποια αναβολή, την οποία εφόσον δεν διακόψει μπορεί να καταταγεί οποιαδήποτε στιγμή. Θα το έχει τακτοποιήσει ο άνθρωπος. Πάμε στο τραπέζι, γιατί έχουμε τον αρμόδιο. Έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Βέβαια, αναφορά μας. Πόσο, ναι. Δηλαδή, έχετε κάνει και εσείς την έρευνα τι ακριβώς συμβαίνει. Επειδή υπήρξε και ζήτημα πολιτικό ταυτόχρονα. Έχω κοιτάξει τι, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Δεν γνωρίζω την συγκεκριμένη περίπτωση του κ. Κασελάκη. Στην περίπτωση βεβαίως που ο άνθρωπος έχει πάρει αναβολή νόμιμη λόγω μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Δηλαδή, θα πρέπει να υπηρετήσει 6 μήνες και έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει πλην των 20 ημερών τους υπόλοιπους μήνες. Τι σημαίνει αυτό, ότι τις 20 ημέρες τις πρώτες θα πρέπει να είναι σε ένα κέντρο νεοσυλλέκτων. Συνήθως οι εξαναβολείς παρουσιάζονται στη Λαμία εφόσον το χαρτί του έρθει για στρατό ξηράς. Έχει δικαίωμα βέβαια να μην υπηρετήσει μόνο τις 20 ημέρες, να πει ότι εγώ το εξαντλώ το εξάμηνο. Επομένως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό το οποίο ακούστηκε τις προηγούμενες ημέρες, ότι εγώ θέλω να υπηρετήσω στην παραμεθόριο, δεν ισχύει για τις 20 ημέρες. Επίσης δεν ισχύει, κύριε Υφυπουργέ, να λες και τι θέλεις. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή και εγώ παρουσιάζομαι γιατί με σεβασμό στον κύριο Στέφανο Κασελάκη υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά, αγόρια, παλικάρια μας που θέλουν να υπηρετήσουν ή υπηρετούν γιατί είναι υποχρεωμένοι. Δεν πάνε και λένε εντάξει θα πάω και θα πάω να υπηρετήσω εκεί. Δηλαδή επιλέγω και πού θέλω να υπηρετήσω. Με σεβασμό στον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βέβαια εκφράζεται ο άνθρωπος αυθορμήτως. Έτσι δεν τον παρεξηγούμε. Πολύ σωστό. Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Εφόσον επιλέξει να υπηρετήσει 20 ημέρες και να εξαγοράσει το υπόλοιπο τη θητεία, εκ των πραγμάτων τη θητεία θα την κάνει σε κάποιο κέντρο νοσηλεύτη. Δεν μπορεί να πάει στην παραμεθόριο, γιατί παραμεθόριος είναι η πρώτη μετάθεση σε κάποιους μετά το κέντρο νοσηλεύτων. Αν επιλέξει να συνεχίσει τη θητεία του πέραν των 20 ημερών, έχει το δικαίωμα, όχι έχει το δικαίωμα, το επιτελείο το αντίστοιχο θα τον κατατάξει ανάλογα που θα πάει σε αντίστοιχο, αν θέλετε, σε αντίστοιχη μετάθεση. Εμείς τα λέμε όλα αυτά, κύριε Υφυπουργέ, γιατί βλέπουμε ήδη από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων να λέει ότι θα υπηρετήσει στη ΡΟ. Θα υπηρετήσει εκεί. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε. Ακόμα ο άνθρωπος δεν πέρασε το κατόφλι του κέντρου, ας πούμε, έτσι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να χαρακτηριστεί στρατεύσιμος. Θα τα δείξει. Θα αποφασίσει η υπηρεσία, που λέμε. Έτσι, η διαδικασία αυτή πότε θα ξεκινήσει. Είναι στη δική του επιλογή να πει ότι εγώ κόβω την αναβολή. Εφόσον πάμε στο σενάριο ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει πάρει αναβολή λόγω. Έχει πάρει αναβολή, κύριε Υφυπουργέ, τι ξέρετε εσείς. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά αυτά ξέρετε ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι. Διαβάζω βεβαίως. Αλλά εγώ και ρωτάω, ξέρετε. Το καταλαβαίνω. Αλλά βλέποντας τις δηλώσεις που έχει κάνει, ναι, αντιλαμβάνομαι από τα δικά του λεγόμενα και από τους συνεργατών του ότι έχει πάρει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι θα πρέπει να προβεί σε μια ενέργεια να κόψει την αναβολή, όπως έτσι λέμε απλά, και βεβαίως μετά κατατάσσεται στην επόμενη ΕΣΟ. Ένα σχόλιο πολιτικό θέλετε να μας κάνετε, γιατί και ο ίδιος έχει πει ότι εφόσον τον αξιώσει ο ελληνικός λαός να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, έχει πει και για την στρατιωτική θητεία, ότι θα την καταργήσει. Ναι, βέβαια, βλέπετε απ' την άλλη και πολλές δηλώσεις τελεχών του, όπως για παράδειγμα ο πρώην υπουργός, ο κ. Αποστολάκης, ο οποίος στην ουσία είναι αντίθετος στις δηλώσεις του αρχηγού του. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με βάση και τα δεδομένα τα οποία έχουμε ως χώρα, τη γεωγραφία, τους ενδυνάμει κινδύνους, τέτοιου είδους προτάσεις θα τις χαρακτήριζα τουλάχιστον επικίνδυνες. Υπάρχει βεβαίως σε ένα μεγάλο βαθμό μέσα στον ελληνικό στρατό ένας επαγγελματισμός με την έννοια ότι πέρα από τα μόνιμα στελέχη υπηρετούν και διάφοροι άλλοι όπως για παράδειγμα η Επόπιν ή η ΟΒΑ που στην ουσία έχουν έναν επαγγελματισμό, αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε την θητεία διότι οι ανάγκες είναι πολλές. Καλύπτουμε όχι μόνο αμυγός στρατιωτικές ανάγκες και κοινωνικές ανάγκες και θεωρώ ότι θα ήταν ένα τεράστιο λάθος να υπάρχει αυτό στη δημόσια σφαίρα. Ξέρετε, κύριε Υφυπουργέ, η περίπτωση του κυρίου Στέφανο Κασελάκη συζητείται και εμείς την επαναφέρουμε και σας θέτουμε ερωτήματα και φίλοι τη διατέση, αυτό το κάνουμε γιατί έχουμε ερωτήματα δικά σας. Και είτε γίνονται με καλές προθέσεις απέναντι στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, είτε από ανθρώπους που τον κρίνουν αυστερά ή θεωρούνται ότι είναι όχι φιλικοί απέναντί του για πολιτικούς προφανώς λόγους. Δεν μιλάμε για το πρόσωπο και τον άνθρωπο, μιλάμε για την πολιτική του ιδιότητα. Έτσι, όπου υπάρχουν και αυτά τα ερωτήματα. Εμείς οφείλουμε να τα θέσουμε και να θέσουμε και προβληματισμούς που υπάρχουν και είναι δικοί σας.
Αλλά φανταζόμαστε, κύριε Κεφαλογιάννη, αγαπητέ υφυπουργέ, ότι δεν θα μπορεί ο κ. Κασελάκης να κάνει διαρκώς αναπαραγωγή στο TikTok μέσα από το θάλαμό του ή κατά τη διάρκεια ασκήσεων, όπου στο κέντρο θα πρέπει να ακολουθεί μια συμπεριφορά που επιβάλλει η σταγιωτική λογική. Φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρχουν οι λογικοί περιορισμοί. Έτσι. Κύριε Χατάτο, θα ακολουθούν όλοι οι κανόνες που προβλέπονται για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Έτσι και για τον κύριο Κασελάκη. Εμείς βέβαια θα θέλαμε πολύ να έχουμε διαρκώς εικόνα από τον κύριο Κασελάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Είναι, αλλά... είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων απαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ζητήματα τα εθνικά, γιατί και αυτό μας καίει. Υπάρχουν και συζητήσεις και επαφές που είναι σε εξέλιξη. Πρώτα θα ήθελα ένα σχόλιο για τον κύριο Μενέντες. Όσον αφορά, φαντάζομαι, την ποινική δίωξη, η οποία έχει ξεκινήσει. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει κρατήσει θερμοπύλες για την Ελλάδα τόσα χρόνια και έχει παλέψει και για την Ελλάδα και την Κύπρο, αυτή τη στιγμή είναι σε μια δικαστική διερεύνηση. Πράγματι, ο κ. Μενέντες ήταν, αν όχι ισχυρότερη, μία από τις ισχυρότερες φωνές που είχε, αν θέλετε, η Ελλάδα μέσα στο Κογκρέσο. Είναι, αν θέλετε, ένα πρόβλημα το γεγονός ότι για το επόμενο διάστημα θα λείπει από την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Από ό,τι φαίνεται δεν παρετείται. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η επόμενη σκέψη είναι κατά πόσο θα επηρεάσει... F-35, τα F-16 της Τουρκίας, αυτό είναι. Να σας πω ότι ούτως ή άλλως οι διαδικασίες στο Κογκρέσο είναι τέτοιες που ανεξαρτήτως προσώπων ακολουθούν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Όσον αφορά τα F-35, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι το άμεσο διάστημα θα έρθει το θετικό γράμμα από την Αμερική όσον αφορά την ένταξη της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και δεν έχει πληροφορίες μας ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Ακριβώς. Και όσον αφορά το πρόγραμμα των F-16 της Τουρκίας στην αναβάθμιση, ήδη ο διάδοχός του είπε ότι δεν αφορά μόνο την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά ένα ολόκληρο πλέγμα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα στο να πάρει η Τουρκία το πράσινο φως για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper ή την αγορά νέων αεροσκαφών. Άρα, απ' τη μία, ναι, είναι ένα πλήγμα υπό την ευρεία έννοια ότι χάθηκε μία φωνή, τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα, υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, υπέρ των ελληνικών θέσεων. Θεωρώ όμως ότι δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία εμείς επιδιώκουμε στη σχέση μας στην αμυντική συνεργασία με την Αμερική και αντιστοίχως στην αμυντική συνεργασία Τουρκίας και ΗΠΑ. Με την Τουρκία τι γίνεται? Ακούμε συμφωνίες, στέλνει και ο κόσμος διάφορα μηνύματα και λέει μα τι είναι αυτά που συμφωνούμε. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι πολύ θετικό το να είναι ανοιχτοί οι διάλογοι επικοινωνίες μεταξύ των δύο κρατών. Δυστυχώς η γεωγραφία μας έχει φέρει δίπλα στην Τουρκία και όχι δίπλα στο Λουξεμβούργο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα πρέπει να συνεργαζόμαστε, να συνομιλούμε με τον γείτονά μας. Θεωρώ λοιπόν ότι για παράδειγμα στο πεδίο του μεταναστευτικού υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο συνεννόησης. Αν η Τουρκία πραγματικά συνεργαστεί, ακολουθήσει πολλά από αυτά τα οποία προβλέπονται και στην συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ή στην αναθεωρημένη, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, συζήτηση με πρωτοβουλία της χώρας μας, θα δούμε ακόμα και το φαινόμενο του μεταναστευτικού να μπαίνει σε μια ύφεση όπως είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση η οποία αρχίζει και αυξάνεται τους προηγούμενους μήνες, τις προηγούμενες μέρες, αυτή τη στιγμή μας έχει φέρει σε μια κατάσταση που πραγματικά χτυπάνε καμπανάκια. Και αν δεν συνεργαστεί και η Τουρκία σε αυτό το μέτωπο, φοβούμαι ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε φτάσει σε μια κορύφωση με μεγάλη πίεση και για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία, αλλά και γενικότερα για τις ροές οι οποίες έχουν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αν όλα πάνε καλά, υπάρχει χρόνος να δούμε ανοιχτή γραμμή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στρατηγών, κύριε Υφυπουργέ? Κοιτάξτε, ανοιχτή γραμμή με την έννοια ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια συνεννόηση. Όπως μπορεί να υπάρχει και με το λιμενικό. Καταλαβαίνω. Αναφέρεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σωστά. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι καλό είναι σε κάθε περίπτωση να υπάρχει αυτή η ανοιχτή γραμμή. Ακόμα και σε αμυντικό στρατιωτικό επίπεδο. Είδαμε τους προηγούμενους μήνες ότι όταν μπήκαμε σε μια καλύτερη συνεννόηση με την απέναντι πλευρά, υπάρχουν πολύ λιγότερες, σχεδόν μηδενικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, των θαλασσίων ζωνών μας και γενικότερα. Υπάρχει πολύ μικρή ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας σε διάφορες περιοχές, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε καθημερινές παραβιάσεις, δεκάδες αεροσκάφη να μπαίνουν στον εναέριο χώρο το δικό μας και να υπάρχουν αναχαιτήσεις. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο με την έννοια ότι υπάρχει και εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση δυνάμεων και εξοικονόμηση πόρων και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καταπώνηση ανθρώπινου δυναμικού και οπλικών συστημάτων.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχω κάποιες πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι βεβαιωμένες, ακούγονται από κύκλους του Πενταγώνου, ότι στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που έγινε τώρα πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, συζητήθηκε το ενδεχόμενο του να γίνει μια παράταση του μορατόριου ασκήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή, αντί να ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου που ισχύει μέχρι τώρα, να κρατήσει έως και 2 μήνες παραπάνω. Έχετε κάποια πληροφορία γι' αυτό? Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Εντύμω σας μιλάω, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα προς μια θετική κατεύθυνση, αν θέλετε, εξάλληψης κάποιων οξύσεων ή εντάσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιες ενέργειες. Ένα ερώτημα που μένα, γιατί έχω σχετικό ερώτημα φίλων τηλεθεατών, επειδή είναι και αρμοδιότητά σας η εκπαίδευση στον στρατό, άρα όλοι θέλουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν στην κοινωνία κερδίζοντας κάτι περισσότερο από την στρατιωτική εμπειρία. Είναι δικό σας πεδίο αυτό, κύριε Υφυπουργέ. Ετοιμάζετε κάτι? Και επίσης είναι η αρμοδιότητά σας και τα θέματα θητείας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μας πείτε. Βεβαίως, θα σας πω. Να έχει ενδιαφέρον τώρα, άμεσα, για τους φίλους τηλεθεατές, για τους γονείς. Σε συνεργασία, βεβαίως, και με τον Υπουργό, τον κύριο Δέμβια, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συσσαγωγικά με την καλή έννοια και με τη θετική έννοια τον χρόνο θητείας για τους νέους μας, έτσι ώστε τελειώνοντας το 9μηνο ή το 12μηνο, ανάλογα το πού υπηρετούν και πώς υπηρετούν, να μπορούν να έχουν και κάποιες πιστοποιημένες ικανότητες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα περνάνε μέσα μια εκπαίδευση μέσα από πιστοποιημένους φορείς, είτε των ενόπλων δυνάμεων είτε από κάποιους εξωτερικούς, ώστε στο τέλος της ημέρας, φεύγοντας, τελειώνοντας τη θητεία τους, να μπορούν να παίρνουν ένα έγγραφο το οποίο θα τους είναι χρήσιμο στην επόμενη επαγγελματική τους πορεία, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ενδεχομένως και στον δημόσιο τομέα. Αυτό θα είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε εντός του 2024. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του παρόντος χρόνου, τους επόμενους 2 με 3 μήνες, θα μπορούμε να το παρουσιάσουμε και να το βγάλουμε, αν θέλετε, και σε μια δημόσια διαβούλευση. Θεωρώ λοιπόν την ποσοστή κατεύθυνση. Είναι μάλιστα, είναι πολύτιμα αυτά. Πολύ, ναι. Γιατί μας έχουν στείλει. Εγώ το δίπλωμα στο στρατό το πήρα. Περίμενε. Μας έχουν στείλει και άλλα για αυτά. Και για τα παιδιά δηλαδή που είναι στο στρατό. Και κυρίως είναι για τις οικογένειες που. Και υπάρχει και ένα θέμα στον τύπο. Που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τα δικά τους κάποιες. Αν θέλετε, συγκεκριμένες ικανότητες. Δημιουργεί δέλεαρ, κύριε Υφυπουργέ. Ακριβώς. Από δίπλωμα, όπως λέτε, από ECDL. Σχολή ειδικών όπλων, ποινικού βιοχημικού πολέμου. Και σκεφτόμαστε να βάλουμε και διάφορες άλλες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα πρώτες βοήθειες, πολιτική προστασία. Είναι υποσυζήτηση διάφορα τέτοια θέματα, πρακτικά θέματα, καθημερινότητας, τα οποία θα αποτελέσουν και ένα καλό εφόδιο. Μάλιστα. Για την υπάρχει και θέμα για την ανατροπή, όπως διαβάζουμε στον Ελεύθερο Τύπο, στη μάχη με την πενταετία των ενστόλων για την εγκύκλιο. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Η ανατροπή στη μάχη με πενταετία των ενστόλων. Τα έξτρα χρόνια δηλαδή. Α, μάλιστα. Υπάρχει και γι' αυτό αντίδραση. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, είναι εγκύκλωση του ΕΦΚΑ δηλαδή για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς. Αυτό γενικά αφορά τα σώματα ασφαλείας. Τα σώματα ασφαλείας γενικότερα. Τα σώματα ασφαλείας, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το Υπουργείο Εργασίας έχει την πρωτοβουλία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να διορθώσουμε. Αυτό που να διορθώσετε, κύριε Υφυπουργέ, πριν σας αποδεσμεύσουμε, τουλάχιστον από τη δική μου τελευταία, να δείτε τι θα κάνετε με τα κορίτσια, να τα πάρετε λίγο 5-6 μήνες μέσα να γυρίσουν πίσω. Γιατί μάχη με ρεπόρτερ είναι να μαγειρίσουν και εμένα όπλο στο χέρι. Εμάς, μεγάλη μας χαρά. Έτσι προσωπικό, δεν συναντάμε κάθε μέρα τα κορίτσια μας. Κοίτα, ως αστυνομική συντάκτρια ή ως δημοσιογράφο, ξέρω ότι μπορούμε να το πάρουμε καλύτερο να πάμε στο στρατό. Μακριά από εμάς αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Και την Γεωργία Καρατζιώτη. Για να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεωργία, σαρώνεις, ε. Σαρώνω τα πάντα. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά. Παθούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο φέλιμο διάλειμμα, γιατί επιστρέφοντας θα αγγίξουμε το θέμα της παιδικής, μάλλον νεανικής παραβατικότητας και εγκληματικότητας, φίλοι τηλεθεατές, με εξαίρετους καλεσμένους, να πάμε στις προσφορές μας. Να πάμε. Έτσι. Να δώσω τα λαστιχά. Να δώσω τα λαστιχά. Δώσω τα όλα. Δίνω εγώ τα λαστιχά. Λοιπόν, ένας τυχερός κερδίζει 4 λαστιχά. Τοποθέτηκε ζυγοστάθμιση από τον οικονόμου. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, στέλνετε SMS γράφοντας open και νέο ονοματεπώνυμο στο 14800. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπαίνετε στην διαδικασία για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο Citroën C3 αξίας 17.500 ευρώ, ένα αμάξι πόλης αλλά που μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας, έτσι, χαμηλή κατανάλωση, αναπαυτικά καθίσματα, προβολής και ό,τι μπορεί να έχει σύγχρονη τεχνολογία σε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, σε τρώνε σε 3, έκδοση U, με ένα απλό τρόπο το διεκδικείτε, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, στέλνετε απλά SMS, open και νέο ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 14800, επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτά. Δείτε σε λίγο.
Αποκλειστικό ρεπορτάζ για περιστατικό bullying στα σχολεία. Τα στοιχεία από την Ελλάς και τι λένε οι ειδικοί για την έξαρση μίσους και απάθειας των εφήβων που μεταδίδουν live streaming ομές σκηνές βίας. Είμαστε, καλή σας ημέρα. Τι ώρα πήγε, 8 και 37. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 παρά 20. Πάμε να ανοίξουμε το πολιτικό μας πάνελ. Ναι, γιατί έχουμε εκλεχθούς καλεσμένους. Πρόσωπα που πάντα η αντίδρασή τους, οτιδήποτε ρωτάς ή συμβαίνει, έχει πάντα ενδιαφέρον. Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Βάσια Αναστασίου, μέλος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα και στους τρεις. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την αναπληρώτρια εκπρόσωπος, κυρία Αναστασίου. Και αναπληρώτρια. Αναπληρώτρια γραμματέας επικοινωνίας. Επικοινωνία, ξεκινάμε κατευθείαν με αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει. Πήρατε ψήφους ακροδεξιάς για να περάσετε το θέμα με την ΑΔΕ. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει συμφωνία δηλαδή από πίσω. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Γι' αυτό σας κατηγορεί αντιπολίτευση. Τα πολιτικά κόμματα είναι ελεύθερα. Εμείς είχαμε μια δική μας πρόταση σε ό,τι αφορά τις αλλαγές. Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες είναι κρυστάλλινες, διάφανες. Όποιος συμφωνεί. Ναι, αλλά συγκινήθηκε μόνο ο Βελόπουλος από τις προτάσεις σας. Ρωτήστε τον κύριο Βελόπουλο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ήταν αναγκαίες αλλαγές για να προχωρήσουν κάποιες δραστηριότητες ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Και από εκεί και πέρα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι ελεύθερα να επιλέξουν αν σε κάποιες πολιτικές θα συγκλίνουν, αν σε κάποιες θα αποκλίνουν. Υπάρχουν αντίστοιχα άλλες πολιτικές που ακόμα και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ επιλεκτικά. Τι πρόβλημα υπήρχε με τις ανεξάρτητες αρχές και έπρεπε να αλλάξετε κατά την κρίση σας? Γιατί είστε και έμπειρος δημοσιογράφος, συνάδελφος και. Τώρα, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Ράμου, εγώ ήμουν διάφανος. Έχω διαφωνήσει με μια σειρά πολιτικού χαρακτήρα παρεμβάσεων. Σεβόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές. Όμως νομίζω ότι σε κάποια στιγμή, ιδιαίτερα ο κύριος Ράμος, στην κριτική του είχε βάλει πολιτική απόχρωση. Και δεν λέω κάτι το οποίο είναι καινούριο. Και από το βήμα της Βουλής το είχα σαν εισηγητής στην υπόθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ήμουν καθαρός. Θεωρώ ότι ο κύριος Ράμος έχει λειτουργήσει περισσότερο πολιτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω για πρώτη φορά. Πάντως, από εκεί και πέρα όμως οι αλλαγές ήταν αναγκαίες για τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Έπρεπε να γίνουν κάποιες τοποθετήσεις προσώπων. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι μεμονωμένο. Κύριε Μαρκόπουλε, συνεδριάζαν όμως για μήνες τακτικά με αυτή τη σύνθεση, ενώ είχε λήξει θητεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι το για μένα. Θυμηθήκατε λίγο με τα μεσονύκτια. Αν θέλετε την άποψή μου συνολικά, δεν πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι μακρές διαδικασίες. Όταν λύγει μια θητεία, πρέπει να έρχονται τα νέα πρόσωπα. Ναι, αλλά ή να ανανεώνονται αν χρειάζεται τα πρόσωπα. Να το κάνετε. Πρέπει να τηρήσουμε τώρα τη σειρά του διαλόγου. Μια προεκλογική, θα σας θυμίσω. Είχαμε γιατί έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε την ακρίβεια, να δείξουμε και τη δημοσκόπηση του Open. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Ο κύριος Μπάρκας. Ο κύριος Μπάρκας, απάντησε. Τον βλέπω σιωπηλό. Ή μάλλον περιμένει ευγενικά να του δώσω. Γιατί ακούσαμε από εσάς να λέτε ότι συνεργάζονται με την ακροδεξιά. Ότι το κάνουν για να κουκουλώσουν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά είπατε. Μπορεί να ενθουσιαστήκατε με τα ερωτήματά μας. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, το θέμα των αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο τις έκανε η Νέα Δημοκρατία σε ανεξάρτητες αρχές. Οι οποίες μάλιστα ανεξάρτητες αρχές διερευνούν τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν τον πυρήνα της δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε ανεξάρτητες αρχές. Από προχτές το βράδυ. Ξημερώματα, όπως είπε και η. Δεν έχουμε ανεξάρτητες αρχές. Και το λέω αυτό γιατί οι αλλαγές γίνανε και με βάση διάφορες μεθοδεύσεις που γίνανε στους αριθμούς. Για να γίνουν αλλαγές στις ανεξάρτητες αρχές, χρειάζονται τα 3/5 των μελών της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να αλλάξει τον αριθμό αυτό. Μάλιστα, ο κ. Στασούλας το έκανε αυτό. Αποφάσισε να αλλάξει τον αριθμό των βουλευτών που αποφάσισαν γι' αυτό, για να τα μαθηματικά του να έρθουν πιο κοντά σε αυτό που ήθελε να κάνει. Τι ήθελε να κάνει? Να αλλάξει τις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί διερευνούν σκάνδαλα όπως αυτό των υποκλοπών. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Έχουμε ευθεία δυστυχώς παρέμβαση της κυβέρνησης σε αυτό. Η μορφή σας αφορά και τα ίδια τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί? Όχι, για τα πρόσωπα εγώ δεν έχω μορφή, γιατί δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή, δεν γνωρίζω ποια θα είναι η κατεύθυνση με την οποία θα κινηθούν. Βλέπω όμως ότι ο κ. Μαρκόπουλος λέει: εγώ το Ράμο δεν τον ήθελα. Γιατί δεν τον ήθελα το Ράμο? Δεν τον ήθελα το Ράμο, γιατί ο Ράμος έκανε τη δουλειά του. Τη δουλειά του έκανε το Ράμο. Δεν είπα εγώ αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε τη δημοσκόπηση του Open, η οποία δείχνει και πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια λέγατε και για τους ερευνητές του αστεροσκοπίου που λέγατε ότι κάνουν πολιτική. Κύριε Μπάρκα, κύριε Μαρκόπουλε, θέλετε να δείτε κι εσείς και για τον κύριο Κασελάκη την πρώτη σφιγμομέτρηση μέσα από την
MRB και το Open. Να μας κάνετε και εσείς ένα σχόλιο. Ναι, θα ήθελα πολύ, γιατί αφορά άμεσα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη και όλο το ζήτημα με την ΑΔΑ και τις παρακολουθήσεις. Αρχικά να αναφερθούμε στις πολλές διαβολικές συμπτώσεις που παρατηρήθηκαν από την αρχή αυτής της ιστορίας. Η πρώτη διαβολική σύμπτωση είναι ότι παρακολουθούνταν ο Νίκος Ανδρουλάκης και από την ΑΕΠ και με το Predator. Η δεύτερη διαβολική σύμπτωση ότι καταστράφηκε ο φάκελός του όταν άρχισε η έρευνα. Μετά δεν κλήθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή άμεσα εμπλεκόμενοι Δημητριάδης, Λαβράνος και όλο το συμφερτό. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε ότι άλλαξαν τα μέλη στην ΑΔΑΕ και στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ ήταν να επιβάλλει ένα πρόστιμο 2 εκατομμυρίων στον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος τα βρήκε προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία και αλλάξανε τα μέλη με τα μεσονύκτια με ένα ΦΕΚ που μακάρι να εκδιδόντουσαν ΦΕΚ για όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν κέρια την ελληνική πραγματικότητα και επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα, τι θέλετε να πούμε τώρα? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι λειτουργήσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Η ΑΔΕ ήταν να επιβάλλει ένα πρόστιμο 100.000 στην ΑΕΠ για μη μεταβίβαση του φακέλου, ο οποίος εμπεριείχε το λόγο ή μάλλον τον μη λόγο παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Και δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις. Ακούσαν τη θέση του Πασόκ. Πάμε όμως να δούμε και τι λένε οι πολίτες. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση του Open. Λοιπόν, σύμφωνα με τι καταγράφεται στη ψηφοπέτρηση, τις αντίρρησεις των πολιτών να συμβαίνουν. Πάμε στην πρόθεση ψήφου των βουλευτικών εκλογών. Έτσι. Λοιπόν, 29,9 για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε 13,6 για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 9,5 για το Πασόκ. 7,1 ΚΚΕ. 5,7 για την Ελληνική Λύση. Και φυσικά για την τη Νίκη, για τη Νίκη 3,1. Να δούμε και την αναγωγή επί του συνόλου όμως. Ναι. Στο 38% η Νέα Δημοκρατία, 17,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,1 το ΠΑΣΟΚ, 9 το ΚΚΕ, μικρή άνοδο βλέπουμε για το ΠΑΣΟΚ και σημαντική άνοδο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο 7,3 η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο. Φαίνεται να χάνεται κάποιες δυνάμεις. Και αν δούμε και τα υπόλοιπα, τα ευρήματα της έρευνας της MRB για το Open, υπάρχει και κριτική. Πολύ έντονη στην κυβέρνηση. Και για την ακρίβεια και για άλλα ζητήματα. Και για τις πυρκαγιές, για τις φυσικές καταστροφές, τον τρόπο διαχείρισής σας. Δεν ήταν θετική η αποτίμηση. Θα διαφωνήσω εν μέρη. Θα διαφωνήσω εν μέρη. Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς τρέχουμε στην πέμπτη κυβερνητική χρονιά. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησής μας. Το να είμαστε λοιπόν στην πέμπτη κυβερνητική χρονιά και να διατηρούμε ένα τόσο μεγάλο προβάδισμα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν το λες μικρό πράγμα. Προφανώς υπάρχει μια επίδραση κάποιων αρνητικών γεγονότων στο πρώτο τρίμηνο διακυβέρνησης, την οποία δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε, δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Θέλετε δεν λίγο, πρέπει κύριε Μαρκόπουλε, να δούμε και τι εννοούμε. Πάμε στην αξιολόγηση των οικονομικών μέτρων στήριξης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γι' αυτό δεν πρέπει να επισυχάσουμε, γιατί στα ποιοτικά ελάτε, γιατί να ερευνήσουμε. Λοιπόν, στο σύνολο των ερωτηθέντων. Αλλά στην πέμπτη κυβερνητική χρονιά δεν τα προλάβατε. Όχι. Λοιπόν, δείτε λίγο εδώ τι ακριβώς βλέπουμε. 4,8% αντιμετωπίζουν το θέμα αποτελεσματικά τα μέτρα της κυβέρνησης. Οι ψηφοφόροι σας είναι εδώ στο 10,9. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Αντιμετωπίζουν το θέμα μερικώς 35,8% για την ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζουν το θέμα καθόλου ή σχεδόν καθόλου, 55,2%. Έχουμε και άλλες κάρτες να δείξουμε. Τον δείκτη αισιοδοξίας. Πώς πάνε τα πράγματα στη χώρα μας, Σπύρο? Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε ότι έχει πέσει η αισιοδοξία των Ελλήνων αρκετά. Αν δούμε δηλαδή, παιδιά, το γράφημα είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι από τις καμπύλες και πώς είναι το διάγραμμα, ότι έχουν πέσει πολύ σημαντικά τα ποσοστά, το πώς νιώθει ο κόσμος. Πολύ αρκετά καλά είναι το πράσινο για να καταλάβουμε. Βοηθήστε με λίγο, παιδιά, γιατί δεν μπορώ να δω και τόσο μακριά. Το μπλε είναι για να καταλάβουμε. Στον γκρι ούτε καλά ούτε άσχημα, αρκετά πολύ κακά το κόκκινο. Και βλέπετε πώς κινείται το κόκκινο. 57,7% λοιπόν απαντά τώρα στη σφιγμομέτρηση της MRB για το Open για το Σεπτέμβριο στο διάστημα 25-28 που λάβαν το δείγμα. 57,7% αρκετά πολύ κακά. Και για να κλείσουμε, να πάρουμε τις αντιδράσεις από τους καλεσμένους, να πάμε σε λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα σήμερα. Εσάς δηλαδή και εμάς φίλοι τηλεθεατές, σύμφωνα πάντα με την σφιγμομέτρηση του δημοσκόπηση για τον λογαριασμό του Open, απογοήτευση το 56,2, οργή το 36,1, φόβος το 33,9, ελπίδα το 26,1, σιγουριά το 11,8, περηφάνεια το 10,3, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 1,5. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας σήμερα που κυριαρχείται από απογοήτευση, οργή,
φόβο και λιγότερο από ελπίδα που έρχεται, μάλλον την έχουμε ανάγκη περισσότερο. Κύριε Μαρκόπουλο, κύριε Μπάρκα, κύριε Αναστασίου. Εγώ δεν παραγνωρίζω τα προβλήματα, τα οποία είναι και μεγάλα. Ναι. Και είναι και πολλά και μάλιστα έχουν σκάσει, να το πω και εντός εισαγωγικών, μαζεμένα. Όμως, εάν με ρωτήσετε, και πάλι θα επιμείνω, με την έννοια δεν διακρίνω στη συγκεκριμένη μέτρηση και σε όλες όσες έχουν παρουσιαστεί μια εικόνα, όπως κάποιοι θέλουν να περιγράψουν, κατάρρευσης ή μεγάλου κυβερνητικού προβλήματος. Επίσης, θα πω και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε για να τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι. Βλέπουμε και την αντιπολίτευση στις μετρήσεις. Η κυβέρνηση έχει μια μικρή πτώση, η οποία κατά τη γνώμη μου λόγω πενταετίας είναι σχεδόν. Ολοκληρώστε για να πάμε στον κύριο Μπάρκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί για παράδειγμα την αξιωματική μας αντιπολίτευση και έχει μάλιστα και ένα νέο αρχηγό, βλέπουμε ότι δεν εισπράττει. Αν πάμε δημοσκοπήσεις και άλλο τηλεθεάσεις. Πριν πάμε στον κύριο Μπάρκα, έχω την υποχρέωση, γιατί έχω μια άμεση αντίδραση. Έχω ένα μήνυμα στο κινητό μου από τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο που μου λέει: πείτε σας παρακαλώ, σας έχω στείλει μήνυμα και είναι η θέση μου απέναντι στις τοποθετήσεις της κυρίας Βάσιας Αναστασίου. Έχω πληρώσει μέχρι τώρα 1.000.000 ευρώ και αναμένεται να πληρώσω άλλο 1.000.000 τον επόμενο χρόνο. Σας παρακαλώ, μη λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Το περιγράφει αλλιώς ο κύριος Βελόπουλος με την οικειότητα που να έχει σαν δημοσιογράφο που το γνωρίζει χρόνια, έτσι. Αυτό ως απάντηση του Κυριάκου Βελόπουλου στα όσα ήδη υπόθηκαν σε αυτό το τραπέζι και εμείς οφείλουμε να δώσουμε την απάντηση. Κύριε Μπάρκα. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Ναι. Όλοι πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Η κυβέρνηση προφανώς έχει υποστεί μια ζημιά, όχι λόγω της πενταετίας και λόγω της πενταετίας, αλλά λόγω των κακών. Του κακού τρόπου διαχείρισης πολλών φυσικών καταστροφών που υπάρχουν για τη χώρα μας. Εγώ, κύριε Μαρκόπουλο, σε αυτό που θέλω να σταθώ κυρίως, είναι ότι δεν μετράτε και οι ταπεινώσεις που βλέπουμε να συμβαίνουν σε υπουργικά και στελέχη σας. Η κυρία Αγαπηδάκη υπέστη μια ταπείνωση από έναν ιδιοκτήτη μιας φαρμακευτικής εταιρείας και μάζεψε μια απόφαση της πίσω. Αυτά τα πράγματα, κατά την άποψή μου, δεν περιποιούν τιμή για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αυτά δείχνουν, αν θέλετε, μια άλλου τύπου πρακτική. Η δημοσκοπήση είναι εργαλεία. Φαίνεται σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση δεν τα πηγαίνει καλά. Στη διαχείριση των πλημμυρών, των φωτιών, έχουμε χάσει συνανθρώπους μας, στην ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι, έβλεπα χτες, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε καταθέσει προτάσεις. Μείωση του ΦΠΑ, στα τρόφιμα. Μείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Δεν το κάνετε. Είναι δικό σας επιχείρημα. Okay, έτσι λειτουργείτε. Παρ' όλα αυτά, το τρίμηνο αυτό το οποίο βιώνουμε είναι απογοητευτικό. Και νομίζω ότι, επειδή ξέρετε από δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται αυτό. Καλά αποτυπώνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στοιχεία των δημοσιογράφων. Μας έχουν ζητήσει ήδη και ο κύριος Κάλκος τελική λύση να παρεύει, ήδη όπως έχω διαβάσει το μήνυμα του Προέδρου του Κόμματος. Οπότε, αν ο κύριος Κάλκος θα επιμένει, να τον βγάλουμε. Αν όμως. Αυτή τη στιγμή που έχω όμως μεταφέρει το μήνυμα και την απάντηση του κυρίου Βελόπουλου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να απασχολήσει περισσότερο τον κύριο Σκάλκο. Αν επιμένει όμως, θα τον βγάλουμε, έτσι. Αλλά όταν έχει ήδη απαντήσει ο πρόεδρος του κόμματος, νομίζω ότι ο εκπρόσωπος του κόμματος θα πρέπει ενδεχομένως να κάνει ένα βήμα πίσω, που τη λένε ότι διευκρίνθηκε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Σκάλκο. Αλλά αν επιμείνετε, ευχαρίστω να σας ακούσουμε. Είναι η επίσημη τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ στη διάσκεψη των Προέδρων 28 Σεπτεμβρίου, όπου αναγίνεται η αναφορά από τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο, τον εισηγητή μας στη διάσκεψη των Προέδρων, για επιβολή προστίμου του ΕΣΟΥΡΟΥ στον κύριο Βελόπουλο. Αυτό είναι η επίσημη τοποθέτηση. Απλά για να μην λέμε ότι δεν υπήρξαν τοποθετήσεις. Υπήρξαν απαντήσεις. Πάμε παρακάτω. Και αν επιμείνει ο κ. Κάλκος, ευχαρίστω, θα τον βγάλουμε. Αλλά νομίζω ότι είχε απαντηθεί. Πάμε λίγο στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση κάνει τέτοιου είδους. Πάμε στην ακρίβεια, κύριε Μαρκόπουλο. Πάμε στην ακρίβεια, κύριε Μαρκόπουλο. Αν μας βλέπατε από νωρίς τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε, το λάδι έχει πάει στο Θεό. Δεν μπορείς να πάρεις ντομάτα, έχει πάει στο Θεό. Δεν μπορείς να πάρεις βασικά πράγματα. Μας στέλνουν τηλεθεατές, είναι πολλοί άνθρωποι σε εξαιρετικά δεσμενή θέση. Δεν μπορούν να πάρουν. Κάναμε ρεπορτάζ και στο Πύλο με το Σπύρο στις πληγείς περιοχές, που περιμένουν και αυτοί τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης να είναι άμεσα. Και μας έλεγαν συνταξιούχοι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε στο εγγονάκι μας ένα παγωτό. Κύριε Άρεβη, κοιτάξτε να δείτε. Δεν παραγνωρίζουμε το πρόβλημα. Από την άλλη, εάν πάμε ιδανικά σε ένα αντίστοιχο πάνελ σε μια ξένη χώρα, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Εδώ πέρα. Το ίδιο πρόβλημα συζητάνε. Κύριε Μαρκόπουλε, έχουν πολύ χαμηλότερα η ακρίβεια. Έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα συγκρίσιμα με την Ελλάδα. Πολιτεύτηκαν κάποιοι. Κύριε Μπάρκα, πολιτευτήκατε ως αντιπολίτευση με το ακρίβεια Μητσοτάκη και είδατε ότι ο κόσμος τοποθετήθηκε διαφορετικά. Εντάξει.
Εδώ λοιπόν λέμε. Άρα το 41% σας καλύπτει. Εμείς ως κυβέρνηση. Δεν λέω εγώ. Είμαι από αυτούς που το έχουμε ξαναπεί. Αυτό το 41% είναι ευθύνη, δεν είναι προνόμιο. Ακριβώς. Όμως εδώ να λέμε την πολιτική μας. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση η οποία αυξάνει το εισόδημα για να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια. Αυξήσεις στους συνταξιούχους, αυξήσεις στους δημόσιους υπάλληλους, αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση του ένφια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας πυλώνας πολιτικής, η αύξηση του εισοδήματος για να ισορροπιστεί κατά κάποιο τρόπο όσο γίνεται η ακρίβεια και μια σειρά μειώσεων φόρων. Και τις παρεμβάσεις τις οποίες κατά καιρούς η αντιπολίτευση έχει κατακρίνει όπως μια σειρά από πάσεις. Να πάρουμε ένα σχόλιο, μισό λεπτό, να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Μπάρκα. Δεν λέμε ότι φτάνουν, όμως η κρίση είναι διεθνής και το γνωρίζετε. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Μπάρκα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο πληθωρισμός έχει καταπιεί τις όποιες παρεμβάσεις έχουν κάνει στους μισθούς. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυτή τη στιγμή είναι στο 15%. Δηλαδή είναι μη βιώσιμο αυτό το πράγμα. Όλοι οι δείκτες λένε ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει. Ιδιαίτερα στα τρόφιμα, ιδιαίτερα σε βασικά είδη κατανάλωσης. Θα ανέβει. Άρα νομίζω, κύριε Μαρκόπουλο, ότι θα πρέπει να δείτε μια άλλη. Και το λέω επειδή ως βουλευτής μιας λαϊκής γειτονιάς, θα πρέπει να το δείτε κι εσείς, να πιέσετε κι εσείς ως βουλευτές. Δεν θα πιέσουμε, κύριε Μαρκό, όλη μέρα ασχολούμαστε με τον πρόεδρό σας. Καλά κάνετε, γιατί. Καλά κάνουμε. Άμα ασχολούμαστε από το γυμναστήριο μέχρι το πού θα πάει ο άνθρωπος που θα πρέπει. Αν το θέλει να υπηρετήσει τη θητεία του, πού να βρούμε χώρα να ασχοληθούμε με τα άλλα. Καταλαβαίνω δηλαδή, ότι είναι. Καταλαβαίνω και καλό είναι αυτό. Χθες ο πρόεδρός σας, ο άνθρωπος, μας έδειξε το νέο του γραφείο. Μου επιτρέπετε. Και εμείς τώρα παράγουμε ως μέσα. Το καταλαβαίνω. Μου επιτρέπετε. Θα μπορούσε στο νέο του γραφείο να μιλήσει για την ακρίβεια. Μου επιτρέπετε, κύριε Χαρτάτο. Αυτό αφορά εσάς. Όχι, αφορά την επικοινωνία μας στο κόμμα. Δηλαδή βοηθήστε λίγο το κόμμα. Τον τρόπο με τον. Εμείς βοηθάμε. Έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις στην Ελληνική Βουλή. Πείτε το στον πρόεδρο, στον νέο σας πρόεδρο, για να τα μεταφέρει μέσα από τη δημοσιότητα που ο άνθρωπος έχει. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για την ακρίβεια. Ναι. Καταθέσαμε προτάσεις για τις καταστροφές, για τις φωτιές, για τις πλημμύρες. Ο Σωκράτης ο Φάμελος έκανε μια εμπεριστατωμένη ομιλία εκεί. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη μείωση του ΦΠΑ. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο. Που σε κάποιες από αυτές τις προτάσεις, όντως, αν κάποιος τις βάλει δίπλα-δίπλα, θα δούμε ότι συμφωνείτε και εσείς με αυτές τις προτάσεις. Μείωση του ΦΠΑ, παραδείγματι, στα τρόφιμα. Πάντως, καλό είναι που ασχολούμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίο για την κοινωνία. Ένα σχόλιο. Γιατί είδα στη δημοσκόπηση ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση τιμών. Αυτό είναι λογικό. Πώς να μην υπάρχει όταν έχουμε την τρίτη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, όταν τα ενίκια για τους φοιτητές, για τις οικογένειες, έχουν αυξηθεί 7,1% στο β' τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το 2022 και η ετήσια αύξηση είναι στο 22% στην Αθήνα. Και όταν η στεγαστική πολιτική απέναντι στους νέους ανθρώπους που έχει η Νέα Δημοκρατία ήταν 70 κοινωνικές κατοικίες του Ταμείου Ανάκαμψης στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλία ακόμα υπάρχουν νεκρά ζώα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάτσουν στο μπαλκόνι τους από τη μυρωδιά που υπάρχει. Μας είπαν ότι γίνεται κάθε 400 χρόνια μια τέτοια καταστροφή και μετά από τρεις εβδομάδες έγινε το ίδιο. Και να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν αντιπλημμυρικές μελέτες στα έργα που γίνονται μετά από τέτοιες καταστροφές. Η γέφυρα που κατέρευσε στην Ξηριά δεν είχε γίνει αντιπλημμυρική μελέτη πριν φτιαχτεί, για παράδειγμα. Καλημέρα. Γι' αυτό είναι βασικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο να διαχειρίζεται μια task force με τεχνογνωσία, ώστε να μην πηγαίνει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Σήμερα ήρθε ένα στέγα στο Καλατράβα και επηρέασε όλη τη θεματολογία και το χρόνο που θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο μα στην παρέμβαση. Και ξέρετε του συνομιλητέ. Και συγγνώμη που έχω αρνηθεί πριν το παρελθόν. Αυτό είναι παρασκήνιο. Μην βγάζετε παρασκήνιο στον αέρα, κύριε Μπάρκα. Απλά συνηθίζω να πηγαίνω στην Πρέβεζα. Εντάξει. Είναι το ωραίο μέρο τη Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασίου. Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Μπάρκα. Όμως πάμε, φίλοι τηλεθέτες, ένα θέμα που μας αφορά όλους μας. Γιατί όπως λέμε συνήθως, πρέπει να προλάβουμε πριν δούμε να χάνεται μια ζωή ενός παιδιού. Μπορεί να είναι το παιδί σας, το παιδί μου ή ενός παιδιού, οποιοδήποτε και αν είναι. Γιατί είμαστε πάντα γονείς απέναντι σε όλα τα παιδιά, έτσι. Έχουμε τρομακτική έξαρση της εγκληματικότητας στη βία των ανηλίκων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρέδωσε στην εκπομπή μας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η αστυνομία. Αλλά έχουμε και άλλο ένα, κυρίες και κύριοι, το οποίο το φέρνουμε εμείς στο φως της δημοσιότητας. Άλλο ένα περιστατικό σοβαρότατης βίας σε σχολείο. Προσοχή, εικόνες είναι σκληρές. Πάμε. Χτυπήματα που μοιάζουν επαγγελματικά. Θα μπορούσε να είναι δύο direct με δύο απανωτά κροσέ, όπως λένε όσοι γνωρίζουν και όσοι ξέρουν από ring. Κι όμως, είναι λίγο πιο έξω από τη σχολική αυλή και πρόκειται για κορίτσια ηλικίας μόλις 13, 14 και 15 ετών. Συμμαθητές αντίπαλοι. Ακολουθούν κλωτσιές και γροθιές.
Όλα αυτά διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών που ακούγονται να ζητοκραυγάζουν και προκαλεί εντύπωση ότι κανείς δεν μπαίνει στη μέση να χωρίσει τα κορίτσια. Το περιστατικό αυτό, όπως καταγράφεται σε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Τώρα Μαζί, συνέβη σε σχολείο του Αγίου Δημητρίου στις 22 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε προηγηθεί την προηγούμενη ακριβώς ημέρα άλλο περιστατικό που ενδεχομένως πυροδότησε το συγκεκριμένο καυγά. Ο λόγος, ένα τσιγάρο, όπως υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους οι μάρτυρες. Αποτέλεσμα της συμπλοκής, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες ντοκουμέντο, είναι να τα κορίτσια να κάνει ράματα μόλις λίγα χιλιοστά από το μάτι. Καθημερινό φαινόμενο έχει γίνει βία μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία, με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία γονέων και δασκάλων για τα παιδιά τους. Πάντα υπήρχε βία, αλλά πλέον είναι και λίγο πιο ανεξέλεγκτη. Θα μιλήσω για το δικό μας σχολείο. Είναι 270 παιδιά. Ποιο να πρέπει να το προσέξουμε. Είχαν μια διαφορά λεκτική και ο ένας γύρισε και του ρίξε μια μπουνιά και το παιδί έφυγε με ένα μάγουλο πρισμένο και μόβ. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Έχουν και ένα κακό ότι θα δουν στο YouTube πέντε βίντεο τα οποία θα τους δώσουν και λάθος κατεύθυνση. Έχουμε υποκαταστήσει το γονέα και το σχολείο με ένα τάμπλετ. Δεν μπορεί να θεωρηστεί βία αστείο. Και δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος αν κάποιος δέχεται βία και εσύ απλά να το μαγνητοσκοπείς. Καλό είναι ότι υπάρχουν ντοκουμέντα, αλλά δεν μπορείς να έχεις δύο παιδιά να δέρουν έναν και 7 να παίρνουν βίντεο. Είναι στρεβλό. Έχουμε μικρά παιδιά, έχω και ένα στο δημοτικό και ένα εδώ. Βέβαια, ακόμα είμαστε σε μικρές ηλικίες. Ανησυχούμε για το τι θα γίνει όταν μεγαλώσουν. Ακούω από γονείς άλλων φίλων γνωστών που έχουν παιδιά ότι υπάρχει βία. Αν βγάζουν και βίντεο και το αναβάζουν στα social media, αυτό πώς εξηγεί? Είναι μόδα της εποχής. Αφού το κάθε παιδί πλέον έχει ένα Instagram, έχει ένα TikTok, ένα Facebook. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Τώρα Μαζί, η βία μεταξύ ανηλίκων παρουσιάζει μεγάλη έκρηξη, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Πιο αναλυτικά, το πρώτο οκτάμηνο του 2022 καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια 102 υποθέσεις σωματικής βλάβης με δράστες 169 ανηλίκους. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και για το ίδιο αδίκημα υπήρξαν 155 περιστατικά με εμπλεκόμενους 224 ανήλικους δράστες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αύξηση κατά 52% στα περιστατικά σωματικής βλάβης και κατά 33% στις συλλήψεις ανηλίκων. Για το ίδιο υποεξέταση διάστημα βλέπουμε αύξηση κατά περίπου 70% μόνο σε όσα αφορά στην πρόσκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης με δράστες μικρότερους των 18 ετών. Ενώ και εδώ οι συλλήψεις σημειώνουν άνοδο κατά 33%. Και όλα αυτά με σύγκριση του οκταμήνου του τρέχοντος έτους με τον περσινό. Εννοείται ότι φοβάμαι, όλοι φοβόμαστε. Και πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ιδιαίτερα η κοινωνία. Δεν υπάρχουν συναισθήματα στα παιδιά. Από το σπίτι ξεκινάνε όλα. Και από τα social που τα προωθούν όλα αυτά. Αυτό δεν γίνεται να πλακώνουν τα παιδιά στο ξύλο και τα άλλα να τραβάνε βίντεο. Και πριν πούμε την καλημέρα στο εκλεκτό μας πάνελ, θέλουμε να δείτε δύο εικόνες, κυρίες και κύριοι. Δύο εικόνες, δύο διαφορετικά περιστατικά σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας μας. Στα αριστερά βλέπετε στον Άγιο Δημήτριο το περιστατικό που αναδείξαμε τώρα στην εκπομπή μας 22 Σεπτεμβρίου. Οι δύο εικόνες που είναι το παιδί με τα ράματα στο μάτι είναι πριν από λίγες μέρες εδώ στην Αττική. Και στα δεξιά, Ρόδος 15 Σεπτεμβρίου, η πηγή της φωτογραφίας από τη Ρόδο είναι από τους καλούς συναδέλφους μας στο ροδιακή.gr, στην εφημερίδα τη Ροδιακή. Αυτή είναι η κατάσταση και εδώ έχουμε Σπύρο εκλεκτούς καλεσμένους για να το αναλύσουμε. Πριν φτάσουμε στα χειρότερα, συζητάμε φίλοι τηλεθεατές, έτσι. Αγαπητοί γονείς, σε εμάς τόσοι όλοι μας, γιατί είτε είμαστε, δεν είμαστε γονείς, τα παιδιά είναι παιδιά μας, έτσι, όλα τα ανήλικα άτομα. Λοιπόν, εκλεκτοί καλεσμένοι, να καλωσορίσουμε, καταρχάς να πούμε καλωσόρισε τον Γιώργο Καλιακμάνη. Πρόσωπο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αγαπητέ Γιώργο. Ναι, ναι. Και καλός φίλος και ο κύριος Καλλιτεχμάνης για όλους τους δημοσιογράφους και για τους φίλους και τηλεθεατές. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κάντας, δικηγόρος. Εσείς είστε και έχετε και εντολέα μητέρα ενός κοριτσιού, έτσι. Των τεσσάρων κοριτσιών. Τεσσάρων κοριτσιών. Λοιπόν, επίσης έχουμε τη χαρά και τη έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Δημητρίου, τον συγκεκριμένο δικηγόρο ποινικολόγο. Καλώς ήρθες, αγαπητέ Σπύρο, κύριε Δημητρίου. Χρειαζόμαστε και τη δική σου βοήθεια και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο από τους επιστήμονες που έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διευθύντης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
και μέλος της Επιτροπής Λαζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικολαίδη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως με αφορμή να πάρουμε τι. Και ρωτάω τον κύριο Καλιακμάνη. Αυτά τα περιστατικά τα συζητάτε στα αστυνομικά τμήματα εδώ και χρόνια. Και έρχονται οι τηλεθεατές και δηλώνουν ναι, εκπληκτή, γιατί τώρα ασχολούμαστε λίγο περισσότερο εμείς. Υπήρχαν πάντα ή υπήρχαν πάντα, αλλά άλλαξε η μορφή βίας και βλέπουμε όλα αυτά τα ακραία περιστατικά. Φίλε Σπύρο, τα συζητάμε χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτά τα περιστατικά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν επιθετικότητα πολύ έντονη, σε τέτοιο βαθμό που δεν διστάζουν να πάρουν μαχαίρια και να καρφώσουν συνομήλικους. Δεν διστάζουν να απειλήσουν ενήλικους. Γιατί έχουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό που δείξατε. Είδατε, πλέον έχει ξεφύγει αυτό. Δεν έχει φύλο. Δεν έχει φύλο. Βλέπετε ότι κορίτσια. Πριν λίγες μέρες είχαμε περιστατικό με μία 12χρονη, η οποία φέρεται να έσβησε το τσιγάρο στο στήθος μιας 13χρονης. Μιλάμε για βία και επιθετικότητα που δεν έχει όρια. Επιτίθονται λοιπόν όχι μόνο σε συνομήλικους, επιτίθονται και σε ενήλικους. Έχουμε δει ότι τελευταία έχουμε συμμορίες ανηλίκων που πλησιάζουν ενήλικους, γυναίκες ή άντρες, και τους ρωτάνε τι ομάδα είστε, για να τους απαντήσουν και να βρουν μια αφορμή να βγάλουν την επιθετικότητα. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν ανησυχητικό που η αστυνομία το αντιμετωπίζει σοβαρά, όσο μπορεί να το αντιμετωπίσει η αστυνομία. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν φτάνει η αστυνομία, είναι αργά. Τώρα, όσο αφορά την πρόληψη, εμφανεί αστυνόμευση. Πού? Σε όλα τα σχολεία. Τι, θα πάει η αστυνομία και θα φυλάει τα σχολεία? Θα φτάσουμε στο σημείο να βάζουμε, αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, X-ray στις πύλες των δημοτικών και των γυμνασίων, για να βλέπουμε αν τα παιδιά που μπαίνουν μέσα έχουν μαχαίρια. Στους προηγούμενους μήνες, μέσα στο Υλικό Κοινοβούλιο, καταγράφησα με διαφορά μια εβδομάδα, καταγράφησα δύο περιστατικά ανηλίκων. Που επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο και τα δύο παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι, με διαφορά μια εβδομάδα, στο σακίδιό του είχαν μέσα στιλέτο και κάναβι. Έτσι. Και πήγαμε το στιλέτο και την κάναβι να μπουν στο κοινοβούλιο. Άρα για τα παιδιά αυτά είναι μια κανονικότητα το στιλέτο και η κάναβι. Για να μην σκεφτούν να το κρύψουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό. Ακόμα και τα παιδιά που δεν είναι επιθετικά κουβαλάνε μαζί του στιλέτα και σπρέι πιπεριού. Ξέρετε γιατί νιώθουν. Ότι έτσι θα προστατευτούν. Να σας ρωτήσω κάτι. Στα τμήματα, όταν αντιμετωπίζετε καταγγελίες ξυλοκοπημένων παιδιών, θέλω να μου πείτε την αντίδραση των γονέων και κηδεμόνων των δραστών όταν προσέρχονται στο τμήμα. Α, λέω, όχι το δικό μου παιδί. Δεν είναι το. Δεν φταίει το δικό μου παιδί. Λάθος κάνετε το παιδί μου. Λοιπόν, θα πάμε και γονείς, σε αυτά, γιατί έχουμε και τον ειδικό της παρέας. Όλοι οι γονείς, κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Θέλω λίγο σε μία περίπτωση, επειδή με ρώτησε ο κύριος Δημητρίου και είναι σημαντικό αυτό να το πω, σε μία περίπτωση στο τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που συλλάβαμε κάποια παιδιά ανήλικα, ήρθαν κάποιες κυρίες απέναντι, και όταν βγήκα από το τμήμα, γιατί μπήκα και να δω τα παιδιά, άρχισαν να βρίζουν τα παιδιά, κρατούμενοι, όταν βγήκα από το τμήμα, τους λέω στους γονείς που ήταν μαζεμένοι στον απέναντι δρόμο, ότι εσείς φταίτε. Εσείς έπρεπε να είστε μέσα στα κριτήρια και όχι τα παιδιά. Μόνο ένας που ήταν σύμβουλος ψυχικής υγείας μου λέει: έχετε δίκιο. Εμείς φταίμε. Οι άλλοι πέσαμε φάνε. Τι λέτε τώρα, παιδί μας. Θα δώσουμε το λόγο, γιατί μας. Απλώς θέλω, επειδή έχουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο το έχουμε αναδείξει στο ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού, και έχουμε εδώ τον δικηγόρο της οικογένειας. Είναι 4 κορίτσια, 4 αδελφές, οι οποίες και αυτές φαίνονται στο βίντεο να ρίχνουν, για να είμαστε δίκαιοι. Και αν δεις και τη δικογραφία, όλα αυτά, με συγχωρείτε, φτάσαμε στο σημείο για ένα τσιγάρο. Να πλακώνονται με αυτόν τον τρόπο και να βλέπουμε ξανά πέρα τη φωτογραφία με τα ράματα. Να βλέπουμε ένα κοριτσάκι 13 ετών αυτή τη στιγμή να έχει ράματα στο μάτι και να λένε και οι γονείς, υποθέτω, μη χειρότερα. Υπάρχει μεγάλη αγριότητα στην επίθεση που έγινε έξω από το δημοτικό σχολείο. Υπάρχει μεγάλη αγριότητα όσον αφορά την αφορμή που είναι προφανώς η αφορμή είναι προσηματική. Όλο αυτό εδώ πέρα το παιδί που θα μπορούσε να έχει πάει αυτό πιο αλλού στο μάτι, θα μπορούσε, είπε ο γιατρός του νοσοκομείου Πέδων, ότι από ένα χιλιοστό, ένα εκατοστό μάλλον λίγο πιο πάνω, θα μπορούσε να έχει προβλήματα στην όρασή του. Αυτό το παιδί δέχτηκε προφανώς γροθιά με κάποιο αντικείμενο, γιατί μια γροθιά από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει αυτή τη βλάβη. Το ζήτημα δεν είναι η παρεξήγηση που έγινε την προηγούμενη μέρα.
Το ζήτημα είναι ότι την μέρα που έγινε το επεισόδιο δεν ήταν εμπλεκόμενα μόνο τα 4 ανήλικα, τα 5 ανήλικα κορίτσια. Ήταν μια ομάδα 50 ατόμων έξω από το σχολείο, με προέλευση από άλλες συνοικίες, οι οποίοι επικροτούσαν, επιφημούσαν, τραβάγαν βίντεο και, εν πάση περιπτώσει, έδιναν το έναυσμα να γίνουν αυτές τις συμπλοκές. Άρα, εγώ δεν θα σταθώ σε μεμονωμένο επεισόδιο, ούτε και μπορώ να επισέλθω στη δικογραφία. Υπάρχει προανάκριση, έχει αναλάβει ο εισαγγελέας ανηλίκων. Όμως. Για ένα τσιγάρο. Για ένα τσιγάρο. Είναι η αφορμή της προηγούμενης μέρας. Κύριε συνάδελφε, να μας πείτε τι λέει η άλλη πλευρά, η αντίδικη. Σας είπαν συγγνώμη, τα παιδιά μας ξεφύγανε από τον έλεγχο. Καμία συγγνώμη. Είπε ο κύριος Καλιακμάης προηγουμένως ότι οι γονείς πάντα, και το αντιμετώπισα και εγώ, ότι δεν φταίει το παιδί μου. Πάντως, επειδή εδώ ξαναλέω, δεν έχουμε την άλλη πλευρά, τον αντίδικο, και επειδή αν δει κανείς τη δικογραφία και τα μεν κορίτσια, γιατί και από την άλλη πλευρά είναι αδέρφια τα κορίτσια, καταγγέλνουν ότι είναι νέα στο σχολικό περιβάλλον, ότι ακούσανε να είναι νέα, λένε για μαχαιρώματα, γιατρέ μου, λένε για μαχαιρώματα, και όλο αυτό σε κάνει να ξεφεύγεις από τη λογική. Δηλαδή, από πότε τα σχολεία μας έγιναν αυτό που βλέπουμε σήμερα? Πάντως, αν μου επιτρέπετε, το να φοβίζουμε την κοινωνία, μάλλον χειρότερα θα τα κάνει τα πράγματα. Γιατί η εμπειρία διεθνώς δείχνει ότι όταν επενδύουμε στο φόβο, στον ηθικό πανικό και στις τεχνολογίες X-ray στα σχολεία, όπως στις ΗΠΑ, αυξάνουν οι δείκτες της παραβατικότητας της νεολαίας, δεν μειώνονται. Άρα, λέτε, άρα είναι η λύση δεν είναι η κατασταλτική αντιμετώπιση, ούτε να φοβηθεί η κοινωνία ότι ξαφνικά είμαστε σε μια κατάσταση κρίσης. Όχι, αλλά εγώ δεν πήγαινα στο σχολείο, με συγχωρείτε, εγώ δεν πήγαινα στο σχολείο με μαχαίρι, ούτε πήγαινα στο σχολείο για να καπνίσω, ούτε θυμάμαι να λύνω τις διαφορές μου με το ξύλο και να κλείνω ραντεβού και να έρχονται και ενήλικες να συμμετέχουν. Εγώ δεν τα έχω δει αυτά στο σχολικό περιβάλλον. Όλοι νομίζω θέλουμε τα παιδιά να μεγαλώνουν ειρηνικά. Απλώς λέω ότι η λύση δεν είναι εκεί. Η λύση είναι αλλού. Η λύση είναι να δώσουμε στα παιδιά θετικά πρότυπα να επενδύσουν. Πού να τα βρουν τα θετικά πρότυπα? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σκεφτείτε. Εγώ να σας πω ένα πράγμα. Σκεφτείτε έναν νέο που είναι τώρα σήμερα στην Ελλάδα 14, 15, 16 χρονών. Από τότε που θυμάται τη ζωή του. Στα 3, στα 4, στα 5. Τι έχει να θυμηθεί? Την οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση και μετά πάλι την οικονομική κρίση. Συγγνώμη, παλιότερα. Δηλαδή το μόνο το οποίο έχει λάβει ως μήνυμα είναι το καταστρεφόμαστε. Το υπάρχει κίνδυνος. Το ότι το πολύ πολύ να διασώσω κάτι στην πτώση. Το πάμε δεν και όπου έχουμε, υπάρχει. Μα δεν έχουμε πουθενά να επενδύσει σε ένα θετικό ατομικό και συλλογικό όραμα ότι η ζωή του θα γίνει καλύτερη. Γιατί η δεκαετία αυτή. Με συγχωρείτε, γιατρέ, προκύπτει από την κουβέντα. Το είπαμε τέσσερις άνθρωποι. Προκύπτει από την κουβέντα ότι η πηγή της κακής συμπεριφοράς είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες. Γι' αυτό και ο νόμος, κύριε Χαριτάτη, που είστε και συνάδελφος, αντιμετωπίζει τιμωρητικά πάρα πολύ επίοικο στα παιδιά, κύριε Καλιακμάνη. Το γνωρίζετε κι εσείς. Δυστυχώς και τους γονείς όμως. Γιατί έχουμε συστολή, όχι τους γονείς, κύριε Χαριτάτη. Γιατί έχουμε συστολή. Δυστυχώς και τους γονείς παραμένει υποπτήρια. Καταβάλλουμε τους γονείς. Πόσο καιρό έχετε να δείτε γονέα στο κοινωνικό σας περιβάλλον να περιορίζει παιδί? Πιστεύετε ότι αν είχαμε μεγαλύτερες ποινές για γονείς και κηδεμόνες? Όχι, βέβαια, δεν θα το λύσει ο νόμος. Σοβαρά τώρα. Δεν περιορίζουν οι γονείς τα παιδιά πλέον. Αδιαφορούν, δεν τα περιορίζουν. Νέες μέθοδοι για τρέμου. Εσείς έχετε κάνει έρευνες, είστε. Λοιπόν, και είμαστε περήφανοι και για το έργο σας, έτσι. Είστε καλά. Επειδή είστε και στο εξωτερικό και κάθεστε συνομιλείτε με άλλους συναδέλφους σας, παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο από ένα άλλο πρίσμα που εμείς δεν έχουμε ούτε τη μόρφωση ούτε τη γνώση να το δούμε. Και να σας πω κάτι. Στην Ευρώπη τα τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα στις χώρες που πέρασαν πιο έντονα την οικονομική κρίση του 8 με 12, είχαμε αύξηση της νεανικής παραβατικότητας. Εκτός από μία χώρα η οποία επέλεξε συνειδητά να επενδύσει σε προληπτικούς μηχανισμούς κοινωνικής στήριξης της νεολαίας, αντί να αποεπενδύσει όπως έγινε σε διάφορες χώρες. Εδώ στην Ελλάδα τι φταίει που καθόμασταν μέσα στο μεσημεριανό τραπέζι, όλη η οικογένεια. Όπως και σε διάφορες άλλες χώρες, επιλέξαμε να αποεπενδύσουμε σε μηχανισμούς στήριξης της οικογένειας. Να σας πω κάτι. Πώς περιμένουμε ένα παιδί, ένας έφηβος, να περιορίζει το θυμό του, την επιθετικότητά του? Αυτά περιμένουμε όταν στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, του άλλου παιδιού, του άλλου ενηλίκου, βλέπει ένα κομμάτι του εαυτού του, βλέπει ένα κομμάτι από τη θετική διέξοδο για το μέλλον του. Τι έχουμε κάνει ως κοινωνία ώστε αυτά τα παιδιά να τους δώσουμε μια διέξοδο?
Πάνω από μισό εκατομμύριο νέοι έφυγαν την τελευταία δεκαετία. Άρα, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Δηλαδή, εκτρέφουν ανθρώπους που το ατομικό τους κατατρώει το συλλογικό. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα το ότι οι νέοι δείχνουν πιο, ένα πιο άγριο πρόσωπο. Το πιο άγριο πρόσωπο των νέων είναι η συμπεριφορά των ενηλίκων απέναντί τους. Το βίντεο αυτό είναι δύο παιδιά που έχουν θυμό. Τα υπόλοιπα παιδιά που βιντεοσκοπούν, επικροτούν, επιδοκιμάζουν τη συμπεριφορά. Και δεν χωρίζει κανένα. Επειδή είπατε δύο φορές τη λέξη οικονομική κρίση, θα σας πω. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα παιδιά που βλέπετε που επιτίθονται σε άλλα παιδιά ή που φτιάχνουν συμμορίες είναι παιδιά οικογενειών που δεν είναι, που είναι οικονομικά. Είναι θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε όλο τον κόσμο και δει τον ανεπτυγμένο κόσμο τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας είναι πιο αυξημένα σε γειτονιές και κοινωνικά στρώματα που είναι χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά και μορφωτικά. Που πίναγε ο κόσμος. Τώρα, που πίναγε ο κόσμος. Γιατί προσέβλεπε σε κάτι καλύτερο. Παιδιά, εδώ έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε γιατρέ, να μην προσβλέπει ο κόσμος σε κάτι καλύτερο. Τα παιδιά του πολέμου όμως δεν ήταν επιθετικά. Παιδιά που πέρασαν πόλεμο, που πέρασαν δεν πείνα, δεν ήταν επιθετικά. Δεν προσβλέπει η νεολαία σε κάτι γιατρέ, καλύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν επενδύει σε κάτι καλύτερο. Το μόνο, η μόνη, αν θέλετε, επιβεβαίωση που μπορεί να δουν κάποια από αυτά τα παιδιά είναι από την αναγνώριση στο μικροπερίγυρό τους αυτής της αίσθησης ισχύως ότι μπορώ να επιβάλλω με τη βία. Κάντε την ερώτηση, κύριε Κάντα. Είστε ικανοποιημένος ως γιατρός από την συνεργασία και το συντονισμό της εισαγγελέας, της αρμόδιας εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, της εισαγγελίας ανήλικων, με τις κοινωνικές υπηρεσίες και με τους ειδικούς παιδοψυχίατρους και τους ψυχολόγους. Ο τελευταίος αυτή τη χώρα που να πω ότι είμαι ευχαριστημένος με το συντονισμό, γιατί επειδή δουλεύω 20 χρόνια αυτό το οποίο το ξεκινήσουμε. Επειδή δουλεύω. Μην την ανοίξει αυτή την κουβέντα. Εγώ είμαι απογοητευμένος από αυτή τη συνεργασία. Εγώ 20 χρόνια δουλεύω στην παιδική προστασία. Μπορώ να σας πω με τα λόγω γνώσεως ότι όχι μόνο υπάρχουν τεράστια ελλείμματα, αλλά στα 20 χρόνια αυτά η απόστασή μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο αυξάνει αντί να μειώνεται. Αυτό είναι το δεύτερο. Κύριε Κάντα, χθες είχαμε και άλλο περιστατικό στον Ελλάδα. Εγώ ήμουν και μάρτυρας. Ήμουν μάρτυρας αυτόπτης. Στο διπλανό σχολείο από εκεί που έγινε το άλλο περιστατικό που αναδείξατε, είδα εγώ 50 άτομα. Εξωσχολικούς, μεγάλα παιδιά, δηλαδή πάνω από 17, να ανεβαίνουν προς την κατεύθυνση. Πήρα την άμεση δράση τηλέφωνο αμέσως, ενημέρωσα, είπα ποιος είμαι, γιατί ήθελα να είναι επώνυμη καταγγελία για να διαφερθεί. Και ήρθε άμεση δράση μετά από 10 λεπτά, είχε γίνει το κακό. Είχαν δει δύο παιδιά, τους είχαν σπάσει τα δόντια, τους πήραν ένα σοβαρό. Ποια αστυνομία σε ανηλίκους τώρα. Ποια αστυνομία σε ανηλίκους. Δεν είναι κανένα νόημα. Έτσι ακριβώς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Βητέο. Θα σας ζητήσω για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα αισθανθούμε όλοι όρημοι να αποδεχθούμε ότι την ευθύνη φέρουν οι γονείς και οι κηδεμόνες των ανηλίκων. Όταν οριμάσουμε και μπορέσουμε να το πούμε και δημόσια, από κάποιο και δημοσία. Ο Άρκλο Πάρς, όταν βγείτε από το Χαρδαλιά Περιφερειακό Σύμβουλο, κάντε τις ενέργειες απαραίτητες. Τι γελάτε. Αυτό είναι. Δράση. Λόγια. Έχετε την εμπειρία και την επιστημονική γνώση. Πολλά πράγματα. Κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, στείλτε μας μηνύματα, κύριε Νικολαίδη, να ανοίξουμε αυτό το φάκελο. Μακάρι να είχαμε ζήσει τον χρόνο, αλλά σήμερα η επικαιρότητα μας έχει αλλάξει τελείως το πρόγραμμα. Κύριε Καλιακάμπα, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Κύριε Κάντα, θα τα ξαναπούμε όπως ήθελα. Λοιπόν, έχω τη δυνατότητα να έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Τον ευχαριστούμε θερμά για την δυνατότητα παρέμβασης. Κύριε Βρούτση, το θέμα του ΟΑΚΑ έχει από νωρίς το πρωί με το που έγινε γνωστή είδηση. Έχουμε αναρρύθμιτα μηνύματα και αντιδράσεις τηλεθεατών για το τι ακριβώς συμβαίνει και το κατά πόσο η έλλειψη συντήρησης σε μια μεγάλη κατασκευή, σε μια μέγα κατασκευή όπως είναι αυτή του στεγάστρου του ΟΑΚΑ, αφορά και πλημέλειες που αφορούν και τις αρχές αλλά και την ίδια την κυβέρνηση. Πάντα ο πολίτης λέει, μήπως θέει η κυβέρνηση. Τι λέει το Υπουργείο, τι λέτε κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, καλημέρα κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και στην κυρία Ρέβη και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να δώσω ορισμένες εξηγήσεις. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζω από αυτό γιατί αυτό μου θέσατε. Ναι. Περί ευθυνών. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία όχι μόνο αποφασίζει να κάνει τον έλεγχο στα στέγαστρα Καλατράβα και να αναβαθμίσει συνολικά αυτό που εγώ θεωρώ καρδιά του αθλητισμού της χώρας, το ευρηματικό ΆΚΑ, αλλά παίρνει και μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί, και αυτό είναι αυτονόητο, η ασφάλεια αθλητών και φιλάθλων, όταν χθες μου ήρθε η μελέτη αυτή στα χέρια μου, η οποία μου επέβαλε ηθικά και πολιτικά να πάρω μια τέτοια δυσάρεστη και δύσκολη απόφαση. Το αν επί 20 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα, αυτό δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει είναι το μέλλον και το παρόν. Βεβαίως. Πράγματι είναι δυσάρεστη, δύσκολη απόφαση.
χιλιάδες αθλητές και πολλά σωματεία και ομοσπονδίες μένουν εκτός ΟΑΚΑ. Είναι ο χώρος που αθλούνταν και τώρα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε αυτή η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ βάσει της μελέτης, επαναλαμβάνω, που ήρθε στα χέρια μου και ήταν αυτονόητη η απόφαση πολιτική που πήρα. Πρέπει να δούμε το ταχύτερο δυνατόν μέσα από άλλη μια προσπάθεια που θα γίνει. Μάλιστα. Καθώς οι μελέτες... Άμεσα τι πρόκειται να συμβεί, κύριε Υπουργέ. Άμεσα τι πρόκειται, τα βήματα, 1, 2, 3, τα πρώτα βήματα στις επόμενες ώρες. Τι ήδη έχετε αποφασίσει, τι υλοποιείτε άμεσα. Τα πρώτα βήματα θα σας τα πω, δεν μπορώ να πω τα ολοκληρωμένα βήματα μέχρι τέλος, γιατί δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε στρατηγικά σιγά σιγά. Ήρθε μια μελέτη, η μελέτη και τα ευρήματά της ήταν δύσκολα και μεταφράστηκαν πολιτικά ότι πρέπει να κλείσει προσωρινά το ΟΑΚΑ. Αυτό που κάναμε ήδη από χθες. Αυτοί οι συμμελέτες, οι τόμοι που μου παραδόθηκαν, πάνε στο τεχνικό επιμελητήριο, που είναι ο θεσμικός και τεχνικός σύμβουλος κυβέρνησης. Το τεχνικό επιμελητήριο, με ταχύτατους ρυθμούς και διαδικασίες, πάντα στο πλαίσιο του εφικτού, θα συγκροτήσει υψηλόβαθμες επιστημονικές επιτροπές με εξειδικευμένους καθηγητές και θα επαναξιολογήσει όλα αυτά τα ευρήματα. Και εκεί περιμένουμε την επόμενη, δηλαδή, αξιολόγηση της μελέτης από το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, κύριε Χαριτάτο, επειδή το είπα και στην αρχή, είναι η καρδιά του αθλητισμού, το ΟΑΚΑ. Και εκεί χτυπάει η καρδιά και δεσμευόμαστε ότι δεν θα σταματήσει να χτυπάει. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, πάντα με παρανομαστή την ασφάλεια και τον εξχρονισμό του ΟΑΚΑ, να ξαναλειτουργήσει. Κύριε Υπουργέ, είχαμε το πρωί τον Χρήστο Βολικάκη, που είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας στην ποδηλασία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να προπονηθεί κάπου αλλού, μόνο εκεί. Έχετε μια απάντηση, γιατί ακούω τις απαντήσεις σας πολύ προσεκτικά και έχετε επαναλάβει πολλές φορές τη λέξη προσωρινά. Πόσο προσωρινό θα είναι αυτό, δηλαδή, κοιτάξτε, σε ένα μήνα, με βάση τα ευρήματα και τα στοιχεία που έχετε. Υπάρχουν πρωταθλητές μας που δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Ειδικά για την ποδηλασία, η μελέτη έδειξε για τα δύο στέγαστρα Καλατράβα που βρίσκονται στο κεντρικό στάδιο και στο ποδηλατοδρόμιο. Είναι το μοναδικό ποδηλατοδρόμιο που διαθέτει η χώρα για να προπονούνται οι εθνικές ομάδες. Είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει να πάω στο εξωτερικό. Λιβερή διαπίστωση. Άμα δεν υπάρχει, ακριβώς. Άρα μιλάμε για ένα μήνα, για δύο μήνες, για πόσο καιρό. Μη ζητάτε χρονοδιαγράμματα αυτού του επίπεδου από έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει πολιτική απόφαση και βάζει ως προτεραιότητα την ασφάλεια. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι η αξιολόγηση που θα γίνει από το τεχνικό επιμελητήριο, τι θα μας πει. Εμείς αυτό που θέτουμε πολιτικά ως προτεραιότητα είναι να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξαναλειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας τηλεθεατής που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί την εκπομπή σας και να μην λέει ότι ναι, προτεραιότητα είναι η ασφάλεια αθλητών και φιλάθλων. Και αυτό είναι το πολιτικό και ηθικό καθήκον, το δικό όμως υπουργού και της κυβέρνησης, που βάζει την ασφάλεια πάνω απ' όλα. Υπάρχει μια πρώτη απόφαση που θα μεταφερθεί ως έδρα για την Ευρώπη, για την ομάδα του Παναθηναϊκού, που ρωτούν οι φίλοι τηλεθεατές. Αυτά, κύριε Χαρτάτο, θα γίνουν σε αναλυτική ανακοίνωση τη Δευτέρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Θα κοιτάξετε προς τα πίσω, κύριε Υπουργέ, και η κυβέρνηση, να κοιτάξετε προς τα πίσω να δείτε τυχόν ευθύνες ανθρώπων που θα έπρεπε ήδη να προχωρήσει στις συντηρήσεις που δεν έγιναν ποτέ. Αυτό που θα κάνουμε, κύριε Χαριτάτο, είναι να κοιτάμε μπροστά και να διασφαλίσουμε την δυνατότητα να υπάρχει ασφάλεια σε εγκαταστάσεις στον εξχρονισμό του. Θυμίζω ότι πέρυσι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε και δεσμεύτηκαν 55 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, τον εξχρονισμό του ΟΑΚΑ και την ανάδειξή του ως εμβληματικού. Άρα οι ευθύνες όσων δεν έπραξαν, όσα όφυλαν να πράξουν, είναι γραμμένες στην άμμο. Τελειώσαμε, ανεύθυνοι όλοι. Κύριε Χαριτάτο, το τι έπραξε το παρελθόν, μου λέτε αυτή τη στιγμή να γίνω να μετατραπώ σε εισαγγελέα και να ανατρέχω στα 20 χρόνια πίσω, τι δεν έγινε. Παραδείγματος χάρη θα σας πω ότι η επικυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, ο Γιάννης Ανδριανός προκάτοχός μου, είχε πάρει την πρωτοβουλία για τον έλεγχο της στατικότητας των στεγάστρων Καλατράβα και δεσμεύτηκαν 8 εκατομμύρια τότε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Δυστυχώς η κυβέρνηση άλλαξε. Και δεν έγινε κανένα επόμενο βήμα στην επόμενη κυβέρνηση με τα χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί. Δεν μπορώ να το απαντήσω Υπουργέ, εγώ πολιτικά, γιατί... Θέλουμε να τα ξαναπούμε. Εγώ ξέρω τι κάνει η κυβέρνησή μας σήμερα.
περιμένουμε και τις ανακοινώσεις που θα κάνετε τη Δευτέρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και ο κόσμος αυτή τη στιγμή λέει, μας κόστησε μόνο αυτό το στέγαστρο 153 εκατομμύρια. Υπάρχει ανησυχία και για τους πρωταθλητές μας, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν και μας κάνουν υπερήφανους και πού σας στηριχτούν. Και να δείτε τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο που έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλούμε να τα ξαναπούμε και το άλλο Σαββατοκύριακο. Αν έρθετε εδώ, να τα δούμε όλα αυτά συνολικά. Ναι, κύριε Χαριτάτο, απαντώ για το Καφτατζόγλιο. Μάλιστα. Η απόφαση για το ΆΚΑ που πάρθηκε χθες και είναι πολιτική απόφαση, είναι συνέχεια μιας πιο σημαντικής απόφασης για το σύνολο των αθλητικών κέντρων της χώρας. Τέλος Αυγούστου, μόλις ανέλαβα υπουργός, υπέγραψα απόφαση βάσει της οποίας κανένα αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα δεν θα ξαναλειτουργήσει αν διδιθέατη πυρασφάλεια και στατικότητα και άδεια στατικότητας. Είναι η πρώτη απόφαση, πρώτη φορά γίνεται αυτό και από εδώ και πέρα καμία έκπτωση στην ασφάλεια των αθλητών και των φιλάθλων. Πάντως χρονοδιάγραμμα ακόμα δεν έχουμε, θα τα ξαναπούμε γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει όλους αυτό το στάδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε εδώ, Υπουργέ. Σας περιμένουμε εδώ, θα μιλήσουμε ξανά μαζί σας. Πάμε φέρουμε διάλειμμα γρήγορα. Φύγαμε και δίνουμε και Citroën σε 3 έκδοση γιου με μήνυμα τηλεφώνου μας στο 14800 διεκδικείται αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το μεγάλο δώρο του Open και δίνουμε και τα ελαστικά. Ελαστικά από την εταιρεία Οικονόμου. Έτσι, ένας τυχερός κερδίζει 4 ελαστικά με τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση, παρακαλώ. Όλη η δουλειά, όλο το πακέτο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800. Αφήνετε ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή στέλνετε απλά SMS, Open και νέο ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 14800. Μια ανάσα, φύγαμε, γυρίζουμε σε δύο λεπτά. Και γυρίζουμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε. Βέβαια. Καλημέρα, μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, στην παρέα μας. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Κύριε Χαριτάτο, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη γιατί σας έχουμε αναμονή. Όχι όμως τυχαία, θα καταλάβετε τους λόγους. Ήδη, αν βλέπατε αέρα, καταλάβατε γιατί. Είχαμε πριν από λίγο τον αναπληκτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, που μας διευκρίνησε ότι το Καφτατζόγλιο πιθανότατα δεν θα ανοίξει αν δεν πληρεί απόλυτες προϋποθέσεις ασφαλείας. Και εδώ θέλουμε τη δική σας θέση, γιατί έχουμε ανησυχία από τους φίλους τηλεθεατές και κατοίκους Θεσσαλονίκης και φιλάθλους που ρωτούν τον Δήμαρχο. Δήμαρχε, τι γίνεται εδώ, είναι δικό μας θέμα του Δήμου, είναι θέμα κυβέρνησης περιφέρειας? Τι ακριβώς συμβαίνει με το Καφτατζόγλιο? Καταρχάς, κύριε Χαριτάτο, αυτά τα αντιλαμβάνομαι και σαν μηχανικός. Ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί με αυτά επειδή τα θέματα. Επειδή είστε και γνώστης, το επιστημονικό σας αντικείμενο αυτό. Υπήρξα και τεχνικός σύμβουλος σε αθλητικό σωματείο. Γνωρίζω τη δυσκολία που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των φιλάθλων, των αθλουμένων κιόλας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά, ξέρετε, πολύ κόσμο. Τα γήπεδά μας, δυστυχώς, το Καφτατζόγλιο στάδιο, το ΑΚΑ, έχουν αφαιθεί όλο αυτό το διάστημα χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος είναι ότι και το Καφτατζόγλιο στάδιο αλλά και το ΟΑΚΑ έχουν ξεχωριστές διοικήσεις. Δεν υπάγονται στους Δήμους. Ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος. Ο Δήμος μπορεί να έχει κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν υπάγεται στο Δήμο. Και ο Δήμος, βέβαια, πέρα από κάποιες πολεοδομικές άδειες που δεν αφορούν τα προβλήματα για τα οποία δεν αδειοδοτούνται, να μιλήσω για το Καφτατζόγλιο στάδιο, δεν έχει καμία εμπλοκή. Δεν είναι όλα τα παράπονα για τον Δήμαρχο, λέει περί λόγια. Αυτό πολύ σωστά το λέτε. Τα παράπονα στο Δήμαρχο μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος δεν είναι προφανώς υπεύθυνος γι' αυτό, ούτε υπηρεσίες του Δήμου. Από εκεί και μετά, βέβαια, για μας υπάρχει απίστευτη αγωνία. Υπάρχει πραγματικά, πολύ μεγάλη ανάγκη να έχουμε το γήπεδο αυτό, το Καφτατζόγλιο, το οποίο δεν είναι μόνο έδρα του Ηρακλή ή όποιας άλλης ομάδας, και ένα χώρο που αθλούνται πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς, κύριε Χαριτάτο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαι γνώστης των θεμάτων που αφορούν, ξέρετε, πυρασφάλεια, συντήρηση. Επιτέλους πρέπει να ασχολούμαστε με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες σημειωτέων δεν είναι και πολλές, ειδικά στην πόλη μας. Και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα και για μένα και για τη διοίκηση, έτσι ώστε η πόλη να αποκτά αθλητικές υποδομές. Τα τρία γήπεδα, όπως φαίνεται στην πόλη μας, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το γήπεδο του Άρη και το Καφτατζόγλιο, το οποίο φιλοξενεί τον Ηρακλή, δεν είναι του Ηρακλή, είναι κρατικό στάδιο, θα πρέπει να πάρουν το δρόμο για την ανάπλασή τους, για την καλύτερη δυνατή εικόνα. Τώρα δίνετε τη μάχη για ακόμη μια φορά για τη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το όραμά σας? Μας ακούνε και στη Θεσσαλονίκη. Σας λέμε και στο TikTok που λέτε και στους πολίτες που σας ακολουθούν.
τι ακριβώς θέλετε να κάνετε και με έναν άλλον τρόπο που εμένα προσωπικά μου αρέσει να βλέπω τον πολιτικό να ξεβολεύεται σε εισαγωγικά και να τσαλακώνεται. Τι είναι αυτό που έχετε βάλει ως ύψιστη προτεραιότητα για την πόλη? Κλείνει αυτές τις μέρες ένας κύκλος 4 ετών της πρώτης μου θητείας, η οποία βέβαια σημαδεύτηκε από διάφορα θέματα. Ήταν η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Ξέρετε, η μεγάλη δυσκολία ένας δήμαρχος ο οποίος παίρνει 67% και να έχει 7 στους 49 δημοτικούς συμβούλους. Είχαμε την πανδημία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει μπει στις ράγες της ανάπτυξης, στις ράγες της αναγνωρισιμότητας. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που έχουν επενδύσει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολύ χαμηλή ανεργία, έως μηδενική, να μην πω και αρνητική σε πολλά επαγγέλματα. Σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Υπάρχει απίστευτη ζήτηση. Οι κρουαζιέρες που πλέον η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη από τουρίστες, καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Αλλά από εκεί και μετά έχουμε το κομμάτι των υποδομών της πόλης μας που τρέχουν, έπρεπε να τρέξουν με ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Οι αναπλάσεις που κάνουμε στις γειτονιές, έχουμε σχεδιάσει την καινούργια πλατεία Αριστοτέλου, στον ΤΕΚ της Παραλίας, την πλατεία Δικητηρίου, του Σταύλους Παπάφη, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την πόλη μας που θα σηματοδοτήσει πολλά. Όλα αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί, έχουν χρηματοδοτηθεί, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, έχουν μπει πραγματικά σε φάση ενός χρονοδιαγράμματος συγκεκριμένου, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη θητεία. Άρα η ολοκλήρωση όλων αυτών, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας, στο Δήμο μας, παράλληλα με την ολοκλήρωση των υποδομών, ουσιαστικά καθιστούν το όραμα μιας Θεσσαλονίκης πρωταγωνίστριας, μιας Θεσσαλονίκης εξαιρετικά εξωστρεφούς, ελκυστικής, με πολλές επενδύσεις, με πολλές εκδηλώσεις και συγχρόνως κάτι πολύ σημαντικό, Δήμαρχε, κυρία Ρεύη, και μιας πόλης που θα πολεμάει για την κλιματική ουδετερότητα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να το πούμε, γιατί είναι εξαιρετικά επίκαιρο αλλά και σημαντικό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος Δήμος της Ελλάδας που υπέγραψε το Σύμφωνο της Κλιματικής Ουδετερότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για να βάλουμε τη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2030 ακριβώς αυτό το πλαίσιο προστασίας από όλα αυτά που βλέπουμε ότι μπορούν να φέρουν το επάνω κάτω και να βάλουν τις πόλεις μας, τους κατοίκους μας σε μια πολύ δύσκολη και άσχημη κατάσταση. Από μένα ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν γειτονιές ή περιοχές στη Θεσσαλονίκη που είχαν να δουν μπουλντόζα, εργάτη, εργοτάξιο πάνω από 15 χρόνια? Ακριβώς αυτό, κύριε Χαριτάτο. Πηγαίναμε σε κάποιες γειτονιές με τα μηχανήματα έργου και βγαίνανε στα μπαλκόνια και πραγματικά παραξενεύονταν. Ένα πράγμα που είχα θέσει ως δήμαρχος ήταν ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο της. Προφανώς όλοι θα πηγαίνουν στο κέντρο, προφανώς είναι τόσο ελκυστικό το κέντρο, αλλά είναι και τόσο σημαντικό σε μια πόλη που αναπτύσσεται να απευθύνεται σε κάθε γειτονιά της, ακριβώς εκεί που μένουν οι κάτοικοί της, ακριβώς εκεί που, αν θέλετε, χτυπάει όχι η τουριστική ή εμπορική κίνηση, αλλά χτυπάει η καρδιά της καθημερινότητας της πόλης. Και αυτό ήταν ακριβώς το δικό μου κίνητρο. Εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις, είχαμε πάρα πολλές εργολαβίες, έτσι ώστε να έχουμε πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, φωτισμό, πράσινο, υπόγειους κάδους σε κάθε γειτονιά της πόλης. Αυτό συνεχίζεται. Εξασφαλίσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρίσκει κάποιος πλέον τις χρηματοδοτήσεις. Σχεδιάσαμε, προκηρύξαμε, μάλιστα, έτσι έχουμε πλέον κανένα δόχους. Άρα τώρα που σας ακούνε οι Θεσσαλονικείς και θέλετε να σας εμπιστευτούν εκ νέου, ένα σύντομο μήνυμα, τι θέλετε να τους πείτε? Ακριβώς αυτό, η δουλειά η οποία έχει γίνει αυτά τα 4 χρόνια, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ο προγραμματισμός που έχει γίνει, η επιμονή για τη Θεσσαλονίκη που αλλάζει, που βελτιώνεται, που αποκτά τις υποδομές της, που αποκτά καλύτερη ποιότητα ζωής με πολύ μεγάλη αξιοπιστία και κάτι άλλο να σας πω, και από ανθρώπους που ξεκίνησαν και καταλήγουν στην πόλη μας, γιατί ξέρετε πάντα στις εκλογές μπαίνει και ένα δίλημα ότι αυτός που προτείνει κάτι είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την πόλη, που παλεύει για την πόλη και που μοναδική του αναφορά είναι η ίδια η πόλη και η βελτίωσή της. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Σεφέρο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ωραία Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Και από τον Έστε Θεσσαλονίκη πάμε στο Αθήνα ψηλά. Κατένα Γκαγκάκη.
εδώ κοντά μας. Αθήνα ομορφιά είναι αυτό. Υποψηφιότητα έχει θέσει ως δημοτική σύμβουλος. Τι κάνετε, πώς είστε. Καταρχήν καλά, από κύριε, πόσο πολύ σας καμαρώνω, ναι. Πάρα πολύ και πόσο πολύ ταιριάζετε. Α, ευχαριστούμε. Ευλαμπία, θα μου επιτρέψεις, με τον Σπύρο γνωριζόμαστε από το 8. Είναι ναι. Πραγματικά ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έκανε infotainment στην ελληνική τηλεόραση. Τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει, το λέγαμε. Τώρα το λένε όλοι, έτσι. Τότε όμως δεν το ήξερε κανένα. Ήταν η ισχύ εν τη ενός. Ήταν μια δυναμική ομάδα, βέβαια. Γιώργο, 100%. Βέβαια. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Ναι, πάμε στην Αθήνα. Πάμε στην Αθήνα. Αχ, παιδιά, είμαστε στην τελική ευθεία. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η περίοδος εμένα λίγο με επιβαρύνει και με κλονίζει, διότι ως αντιδημαρχός κοινωνικής αλληλεγγύης η έμφαση είναι στους ανθρώπους και σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε στον κοινωνικό τομέα. Και δεν είναι πράγματα που σταματάνε γιατί έχουμε εκλογές σε μερικές μέρες. Δηλαδή δεν αλλάζει αυτό που καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πούνε ότι 15 μέρες, ρε παιδί μου, άστο, ναι. Γιατί έχω προεκλογική εκστρατεία. Χτες που έλαβα ένα τηλεφώνημα και για μια οικογένεια με τρία παιδάκια τα οποία ζούσαν κάτω από μια γέφυρα. Δεν μπορείς να πεις έχω προεκλογική εκστρατεία και συγγνώμη. Πρέπει να πας, να ασχοληθείς, να βρεις. Είναι πολλά τα θέματα. Άρα είναι μια περίοδος που εμένα λίγο με κλονίζει. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ ωραία η Αθήνα και γίνεται όλο ωραιότερη. Και ούτε εγώ που ζούσα και από 2 χρονών, έχω γεννηθεί στη Μυτιλίνη, στην Αθήνα, δεν ήξερα πόσο όμορφη είναι. Δηλαδή, και πόσο όμορφη γίνεται σταδιακά και πόσο πιο καθαρή και πιο προσβάσιμη. Πολλοί δρόμοι ακόμα, όχι από αστεία, πολλοί. Και πόσο ωραία πράγματα. Ο Λυκαβητός ξανάνοιξε. Βλέπετε, βλέπω που πάτε. Πάτε Αμαλίας είναι αυτό, έτσι, τι είναι. Ναι, Αμαλίας, ναι, ναι, όχι, ναι, ναι. Βλέπω, ναι, εντάξει. Σας βλέπω, στρίβετε γύρω στην Πανεπιστημίου, ναι, στρίβετε. Ναι. Ναι, έχετε περάσει τελευταία από την Πανεπιστημίου. Έχουμε περάσει, ναι. Τώρα, τελευταία, αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Όχι. Παιδιά, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή πόλη πλέον. Επειδή έχω μιλήσει και στο πέρασμα του χρόνου και από το ραδιόφωνο, πάντα εγώ είχα ένα ερώτημα, πόσο δύσκολο είναι το να ανταποκριθείς σε αυτό που λέμε κοινωνική αλληλεγγύη σε μια Αθήνα, σε μια πολύβουη πρωτεύουσα που είναι τόσο ετερόκλητες οι περιπτώσεις και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν μπορείς. Που πολλές είναι και απόλυτη αφάνεια, δηλαδή δεν τις φαντάζονται τηλεθεατές. Όλες. Όμως φτάνουν στη δική σας πόρτα. Κύριε Χαρτάτο, Σπύρο, να βάλω, γιατί η κοινωνική αλληλεγγύη είναι αόρατη. Υπήρξε, ναι, 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 αόρατη. Κανένας δεν έχει καμία εικόνα για το πόσοι άνθρωποι είναι εκεί έξω οι οποίοι έχουν ανάγκη. Κανένας μας. Ακόμα και εμείς που καθόμασταν στα γραφεία, κανένας. Δηλαδή, αν δεν βγεις και δεις έναν-έναν, ναι, ναι. Αν δεν βρεις και πας ένα σπίτι, μία μαμά, μονογονική οικογένεια, 2 παιδάκια, χωρίς ρεύμα. Και όταν έρχεται το ρεύμα, πρίζεσαι. Απλά είναι προσφορά που δεν φαίνεται. Φτάνει. Ναι. Ναι, είναι αυτό για το οποίο καμιά φορά με μαλώνουν στο Δήμο, ότι δεν δείχνεις αυτά τα οποία κάνεις. Η προσφορά δεν είναι για να φαίνεται. Επίσης δεν έχει και πρόσημο, δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Η ευαισθησία δεν έχει πρόσημο και δεν είναι για να φαίνεται. Αυτό όμως για το οποίο είμαι πολύ περήφανη και θέλω να το πω πολύ, 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 γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Είναι το κέντρο για τα παιδιά τα οποία υπόκεινται κακοποίηση, παραμέληση ή εκμετάλλευση. Υπήρχαν στο παρελθόν 3 κοινωνικοί λειτουργοί σε όλη την Αθήνα. 650.000 κάτοικοι, έτσι το έχουμε, για όλη την Αθήνα. Καταφέραμε και έχουμε ένα αυτόνομο χώρο, διαμορφωμένο ειδικά, με 14 επιστήμονες. Εντάξει, θα μου πείτε 14 για όλη την Αθήνα, θα σας πω 3. Άρα αυτό σημαίνει ότι όχι παιδιά να περιμένουν και σημαίνει ότι έχει συμμετές. Δουλειά να γίνει ακόμα. Δεν έχει απλώς δουλειά. Ούτε δεν είμαστε ούτε στην κορυφή του παγόβουνου. Και τα βλέπουμε όλα αυτά που κάνεις και στα social media. Δηλαδή, βλέπω και τις ιστορίες με τους πολίτες, με τους ηλικιωμένους. Πόσο κοντά είσαι εκεί. Αύριο έχω να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας και το απόγευμα έχουμε ένα πάρτι το οποίο κάνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Στο οποίο θα μαζευτούμε 1.700 ηλικιωμένοι. Αύριο πού? Δεν είναι ανοιχτό. Δεν είναι ανοιχτό. Μην είσαι ηλικιωμένη για να έρθω, καταλάβες. Όχι, δεν είναι. Σε πληροφορώ ότι είναι πιο ενεργή και ενεργητική. Σίγουρα. Πίστεψέ με. Ξέρεις τι ωραία πράγματα εκεί που ανεβάζει με τους ηλικιωμένους που τώρα είχατε πάει και σε ένα γυροκομείο μέσα και καθώς πλέξατε. Το γυροκομείο το δικό μας, βέβαια. Κάνουμε πάρα πολλές εκδρομές, κάνουμε μαθήματα, κάνουμε πάρτι, κάνουμε εκδηλώσεις. Και έρωτες, έχει έρωτες, το οποίο είναι, παιδιά, μαγικό. Αυτό είναι. Έχει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζονταν μικροί. Έχω ένα ζευγάρι στο γεροκομείο το οποίο γνωρίζονταν μικροί. Χώρισαν οι δρόμοι τους και παντρευτήκαν άλλους, πήραν άλλους συντρόφους. Βρέθηκαν χείροι και τώρα είναι ξανά μαζί. Πού?
Πέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ καλή πάρα πολύ. Και πάντα έτσι λαμπερή, χαμογελαστή και δοτική. Τον Πακογιάννη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξανά μαζί το ηλικιωμένο ζευγάρι. Εμείς τώρα μαζί, κυρίες και κύριοι, αύριο κοντά σας στις 6. Η παρέα.